βρίσκω, προσπαθώντας να μαζέψουμε, να ταιριάξουμε ανθρώπους που ασχολούνται το τελευταίο καιρό πάρα πολύ με τη λίμωξη από τον COVID-19 και να μάθουμε έτσι απόψεις και θέσεις από πολλαπλά επίπεδα φροντίδας υγείας. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε εξαιρετικούς συναδέλφους τους οποίους φιλοξενούμε εδώ με σκοπό να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε πληροφορία και να δούμε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις από τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία GSK για την δυνατότητα που μας έδωσε να χρησιμοποιήσουμε τη διαδικτυακή πλατφόρμα της και ειδικά τον Γιάννη τον Ανδρουτσόπουλο για την σκληρή δουλειά που έκανε στο να μαζέψει όλες τις παρουσιάσεις και να συντονίσει αυτή την διαδικτυακή συνάντηση σήμερα. Για να μην μακρηγορώ και να μην χάνουμε χρόνο και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας και δίνω το λόγο στην κυρία Γκάγκα που είναι η πρόεδρος του πρώτου μέρους του σεμινάριου. Καλή σας μέρα και από μένα. Στέλιο, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ΕΠΕ και εσένα, τον νέο πρόεδρο. Τι να κάνω? Για να περάσω. Την έχω πατήσει. Για να περάσω το βίντεο. Σε ρίξω το βίντεο. Το έχω κάνει. Συγγνώμη. Οκ. Με βλέπετε? Οκ. Εντάξει. Ευχαριστώ. Καλημέρα και πάλι. Να ευχαριστήσω πολύ την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και το Στέλιο Τουλκίδη. Και να καλημερίσω όλους σας. Νομίζω ότι όλοι περιμένουμε με χαρά αυτό το σεμινάριο, γιατί συμμετέχουν πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι. Στο δικό μου το πρώτο κομμάτι νομίζω δεν χρειάζεται καν να κάνω εισαγωγή, γιατί και οι δύο ομιλητές είναι γνωστοί σε όλους μας από την αρχή της πανδημίας. Είναι η παρουσία τους πάρα πολύ σημαντική για όλα τα μέτρα που έχουμε πάρει μέχρι τώρα. Και βέβαια και τους βλέπουμε και τους δύο να μας ενημερώνουν και να ενημερώνουν τον κόσμο με κατανοητό τρόπο από την τηλεόραση. Να καλέσω πρώτα τον Χαράλο Μπογόγο, που ξέρετε όλοι ότι είναι παθολόγος λοιμωξιολόγος, καθηγητής στην Πάτρα, και θα μας μιλήσει για το τι μάθαμε, τι μαθαίνουμε και τι θα μάθουμε σε σχέση με την πανδημία. Καλημέρα, κύριε Γόγο. Και σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γόγο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε κάμερα, μικρόφωνο. Ναι, κύριε Βόγο, μπορείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε την κάμερα και το μικρόφωνο, σας ακούμε. Μ' ακούτε τώρα? Τώρα σας ακούμε και πατήστε και ένα start setting στην κάμερά σας για να start my web. Ενεργοποιήσει. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Πατήστε και στο βίντεο σας ένα start setting. Το πάτησα. Είστε έτοιμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Μπορώ να προχωρήσουμε την ομιλία, ε? Ναι, ναι, ναι. Τα slides καλάζω μόνος μου. Ναι, εσείς τα σλάζετε όπως σας έχω δείξει, με το βελάκι κάτω αριστερά. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ κυρία Γκάγκα για τα καλά σας λόγια. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ. Πολύ τιμητικό από την ελληνική εταιρεία, από την ελληνική εταιρεία να με προσκαλέσετε σε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον webinar. Συνηθίσαμε τώρα τα webinars, δυστυχώς. Ελπίζω του χρόνου να είμαστε από κοντά να τα πούμε καλύτερα. Προχωράω λοιπόν. Αυτά που θα συζητήσω εγώ είναι μια συνολική παρουσίαση του τι ξέρουμε μέχρι στιγμής από την επιδημία με την εμπειρία που είχαμε μέχρι τώρα και πού βρισκόμαστε και τι άλλο θέλουμε να μάθουμε για να συνεχίσουμε την αντιμετώπιση του προβλήματος που υπάρχει. Εκτός από αυτά που μάθαμε, θα πρέπει να πούμε και αυτά που πάθαμε. Δηλαδή, βλέπουμε ότι πέρασαν περίπου 10 μήνες από την έναρξη επιδημίας και έχουμε περάσει από μια φάση του Δεκέμβρη πέρυσι, πριν από 10 μήνες περίπου, που εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα, όπως όλοι γνωρίζουμε, στην Κίνα, στην περιοχή Ιουχάν. Και στη συνέχεια, μετά από 10 μήνες, φτάσαμε να έχουμε αυτό το τεράστιο αριθμό κρουσμάτων παγκοσμίως, πάνω από 40 εκατομμύρια, 43 εκατομμύρια έχουν φτάσει και σχεδόν, με πάνω από 1 εκατομμύριο θανάτους και μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων ημερησίως. Αυτά που θα συζητήσουμε μαζί είναι τι ξέρουμε και τι θέλουμε ακόμα να μάθουμε σε σχέση με την επιδημιολογία, τη μετάδοση, το screen των κρουσμάτων και τη διάγνωση, την κλινική εμφάνιση, την κλινική παρουσίαση της νόσου, την θεραπεία και την πρόληψη, με πολύ βέβαια λίγες κουβέντες για το καθένα από αυτά λόγω του χρόνου που υπάρχει. Για την επιδημιολογία θα τα ακούσετε παρακάτω και από τον εξαιρετικό συνάδελφο
τον κύριο Μαγιορκίνη. Αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε μια μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων παγκοσμίως από την αρχή μέχρι τώρα, και από κάτω βλέπετε τους θανάτους, όπου δεν ακολουθούν την ίδια αύξηση, παραμένουν σταθεροί παρά την αύξηση των κρουσμάτων. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με την παρουσία περισσότερων τεστ με την πάροδο του χρόνου, όπου ανοιχνεύουμε πολλούς ασυμπτωματικούς. Και βέβαια θα προσθέσω εδώ και τις καλύτερες θεραπευτικές παρεμβάσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή και που προβλέπουμε σε ακόμα καλύτερες στο μέλλον, που έχουν περιορίσει και τους θανάτους σε σχέση με την επιδημία. Τα δεδομένα είναι παράλληλα και σε εμάς, τα ίδια περίπου στην Ελλάδα, που βλέπουμε τη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων στο δεύτερο κύμα της επιδημίας, που ακολουθείται από αύξηση και των διασωληνωμένων ασθενών και των θανάτων. Και εδώ βλέπουμε την ελάττωση της μέσης ηλικίας από την αρχή της επιδημίας. Από τα 50 χρόνια περίπου έχει πάει στα 40 ή και κάτω από 40. Και αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ναι, μεν υπάρχει αύξηση των διασωληνωμένων ασθενών, αλλά αν συγκρίνουμε τους διασωληνωμένους με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι η καμπύλη έχει κατέβει προς τα κάτω, που σημαίνει ότι έχουμε λιγότερους θανάτους σε σχέση με το συνολικό αριθμό των κρούσματων, και το ίδιο συμβαίνει επίσης, διασωληνωμένων, συγγνώμη, και το ίδιο συμβαίνει επίσης και με τους θανάτους, όπου βλέπουμε ενώ αυξάνεται η καμπύλη, η σχέση με τα συνολικά κρούσματα δείχνει ότι ελαττώνονται. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με την αύξηση των τεστ, θα τα ακούσετε και από τον κύριο Μαγιορκίνη παρακάτω, τα οποία βοηθάνε την γρήγορη ανίχνευση, την απομόνωση, τη σωστή διαχείριση και την ελάττωση της αλυσίδας της μετάδοσης, όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ένα σημαντικό θέμα είναι ότι αυτό που ξέρουμε επίσης είναι ότι τα καταγεγραμμένα κρούσματα είναι η κορφή της πυραμίδας. Υπάρχει το συνολικό, το infection fatality rate για τον COVID, βλέπουμε ότι είναι γύρω στο 0,50 με 0,70, 0,80. Και αυτό τι λέει? Λέει ότι αν δούμε το πραγματικό, το infection fatality rate που είναι 0,40 με 0,80, θα δούμε ότι τελικά τα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που ξέρουμε. Είναι περίπου 125 με 250 αναθάνατο, δηλαδή σε κάθε θάνατο αντιστοιχούν με βάση αυτό, με το IFR, τα 125 με 250 κρούσματα, που σημαίνει ότι τα πραγματικά κρούσματα αυτή τη στιγμή είναι περίπου πενταπλάσια με δεκαπλάσια από αυτά που καταγράφονται σε γενικές γραμμές. Και αυτό που δεν ξέρουμε είναι τώρα τι θα ακολουθήσει στη δεύτερη φάση της επιδημίας, τι είδους δηλαδή κύματα θα έχουμε. Θα έχουμε πολλαπλά κύματα τα οποία θα επαναλαμβάνονται μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο. Θα έχουμε ένα μεγάλο κύμα όπως έχουμε αυτή τη στιγμή, που είναι το πιο πιθανό σενάριο που συμβαίνει τώρα, και μια ελάττωση μετά των κυμάτων, ή θα έχουμε μια σταδιακή ελάττωση και εξαφάνιση, ένα κάψιμο δηλαδή της επιδημίας. Δεν τα ξέρουμε ακόμα αυτά. Αυτό που ξέρουμε είναι με τα δεδομένα που έχουμε, θα έχουμε ακόμα 18 με 24 μήνες σημαντική δραστηριότητα, ανεξάρτητα την παρουσία ή όχι του εμβολίου, και ένα σημαντικό κομμάτι περιοριστικών μέτρων που θα ακολουθήσει ακόμα και με την εμφάνιση του εμβολίου. Όσον αφορά την ανοσία, την περίφημη ανοσία της αγέλης, βλέπουμε ότι ο SARS-CoV-2 ιός, για να κάνει ανοσία αγέλης χρειάζεται να έχουμε μια ανοσία σε ένα ποσοστό περίπου 60% του πληθυσμού σε σχέση με άλλα νοσήματα, όπως είναι ας πούμε η λαρά, που χρειάζεται μια ανοσοποίηση του 100% περίπου του πληθυσμού, 90 με 100%. Αντίθετα, άλλες νόσοι χρειάζονται πολύ χαμηλότερη ανοσία. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ουδός για την ανοσία γέλης για τον SARS-CoV-2 κυμαίνεται μεταξύ 50 και 75%, που σημαίνει ότι χρειάζονται περίπου 5,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως για να έχουμε εξάλληψη της νόσου, πράγμα το οποίο πραγματικά είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Όσον αφορά τη μετάδοση, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο βασικός τρόπος μετάδοσης είναι τα σταγονίδια και η άμεση επαφή και η αποστάση λιγότερο από ένα μέτρο, ενώ συζητιέται το θέμα της αερογενούς μετάδοσης μέσω αεροζόλ, και επίσης τελευταία συζητιέται και το θέμα της μετάδοσης μέσω επαφής με μολυσμένες επιφάνειες. Είναι δεδομένο ότι μεταδίδεται η νόσος φυσικά με σταγονίδια. Ξέρουμε ότι η διάρκεια της μετάδοσης είναι λίγο πριν, μέχρι και 5 μέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων βασικά. Ξέρουμε ότι οι προσυμπτωματικοί συμμετέχουν ιδιαίτερα στη μετάδοση σε ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 6, συγγνώμη, μέχρι 44% σε διάφορες μελέτες. Ότι οι ασυμπτωματικές λοιμώξεις κυμαίνονται από 6 μέχρι 41% με ένα μέσο όρο γύρω στο 20 με 30%. Και ότι οι ασυμπτωματικοί άρρωστοι μεταδίδουν
σε ένα ποσοστό που φτάνει μέχρι το 2,2%, ενώ οι συμπτωματικοί έχουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, περίπου πενταπλάσια έως εξαπλάσια ποσοστά μετάδοσης, που φτάνουν μέχρι και το 15,4%. Έχει σημασία να υπάρχει συγχρονισμός, βλέπουμε, το crowded έχει πολύ σημασία, η μεγάλη διάρκεια έκθεσης έχει σημασία, σε κλειστούς χώρους ιδιαίτερα, και είναι συμμετοχή, η συμμετοχή του aerosol, της αερογενούς μετάδοσης, φαίνεται ότι είναι υπαρκτή, είναι όμως ακόμα υποδιερεύνηση σε πόση έκταση συμμετέχει στην μετάδοση της νόσου και χρειάζονται ακόμα περισσότερες μελέτες για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στο θέμα αυτό. Εδώ βλέπουμε το ρόλο της φυσικής απόστασης, είναι πάρα πολύ σημαντικό στη μετάδοση της νόσου. Τα 2 μέτρα έως 3 μέτρα είναι η πιο ασφαλής περιοχή για τη μετάδοση. Για τις μάσκες ξέρουμε ότι είναι πραγματικά ιδιαίτερα προστατευτικές, με μεγάλη ελάττωση της μετάδοσης, με ένα OR που φτάνει το 0,15, και βλέπουμε ότι ο ιός ο οποίος ανιχνεύεται σε αναπνευστικά σταγονίδια είναι 0 στα 11 στις περιπτώσεις που υπάρχει μάσκα, σε σχέση με τα 3 προς 10 σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει μάσκα, και το ίδιο συμβαίνει ακόμα και σε αερογενή μετάδοση, τα αεροζόλ δηλαδή, τα οποία έχουμε 0 στα 11 με μάσκα έναντι του 4 στα 10 χωρίς μάσκα. Εδώ βλέπουμε τις επιφάνειες, πόση ώρα κρατάει τις επιφάνειες. Έχει συζητηθεί πολύ το θέμα με τις επιφάνειες. Υπάρχει μια πρόσφατη μελέτη στην οποία αμφισβητείται αν η παρουσία ιού στις επιφάνειες που έχει ανιχνευθεί, είναι σίγουρο ότι υπάρχει και για αρκετές ώρες μάλιστα, μέσω καλλιεργιών που γίνονται και μεθόδων και κυταροτοξικότητας, αν πραγματικά είναι μεταδοτικό, είναι και αυτό κάτι το οποίο είναι προς διερεύνηση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για το κλίμα έχει συζητηθεί το θέμα του θερμού κλίματος, δεν έχει βρεθεί, δεν έχει αποδειχθεί ποτέ ότι οι θερμότερες κλιματικές συνθήκες ελαττώνουν τη δραστηριότητα του ιού, επομένως δεν μπορούμε να στηριζόμαστε με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής σε διαφορές στο κλίμα σε σχέση με τη μετάδοση της νόσου. Όσον αφορά το screen και τη διάγνωση, έχει καθοριστεί σαφώς το case definition, ξέρουμε δηλαδή, καθορίζουμε ποιος είναι ο ορισμός κρούσματος από τον WHO, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και βεβαίως από τον ΕΟΔΗ υπάρχει περιγραφή κρούσματος και η διάγνωση προφανώς ξέρουμε όλοι ότι στηρίζεται κυρίως στις μοριακές μεθόδους, την ανίχνευση του RNA του ιού. Αυτή είναι η βασική μέθοδος που χρησιμοποιούμε, η κύρια μέθοδος για τη διάγνωση της COVID-2 λοιμόξεως. Ενώ υπάρχουν τα αντισωματικά τεστ, τα οποία φαίνεται ότι δεν παίζουν σημαντικό ρόλο παρά μόνο σε πολύ καθυστερημένα, σε πολύ καθυστερημένες φάσεις της νόσου όταν έχει αρνητικοποιηθεί η μοριακή μέθοδος, άρα δεν συμμετέχουν στη διάγνωση τα αντισωματικά τεστ και δεν αναγνωρίζονται πουθενά ως τεστ διάγνωσης για την νόσο αυτή. Αντίθετα, υπάρχουν τώρα πια τα ταχαία αντιγονικά τεστ, τα οποία έχουν καλή ειδικότητα, πάρα πολύ καλή ειδικότητα. Υπάρχει όμως θέμα με την ευαισθησία τους, δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ποια είναι η ευαισθησία των τεστ αυτών, γι' αυτό και αμφισβητείται ακόμα η διαγνωστική τους χρήση στην διαλογή πιθανών κρουσμάτων από SARS-CoV-2. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι στις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του CDC χρησιμοποιούνται μέσα στα διαγνωστικά τεστ, εκτός από τα μοριακά χρησιμοποιείται και το αντιγονικό. Αντίθετα, τα νοσολογικά τεστ δεν χρησιμοποιούνται στη διάγνωση, παρά μόνο σε όρο επιδημιολογικές μελέτες, ενώ για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των ασθενών μας, αυτά που παίζουν κυρίως ρόλο είναι οι διάφοροι βιοδείκτες που σχετίζονται με τη φλεγμονή. Όσον αφορά τα κλινικά δεδομένα, ξέρουμε ότι ο μέσος χρόνος επόασης είναι γύρω στις 5 μέρες, ξέρουμε τα κύρια συμπτώματα του ιού, τα οποία βλέπουμε εδώ πέρα, τα οποία λαμβάνουμε υπόψη μας στη διάγνωση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές εξωπνευμονικές εμφανίσεις της νόσου και παράλληλα υπάρχει θέμα με τις χρόνιες εκδηλώσεις μετά τη θεραπεία, την αποθεραπεία. Τι μένει σαν υπολειμματική νόσος. Υπάρχουν ακόμα πολλά δεδομένα που δεν έχουν ανιχνευτεί πλήρως. Ξέρουμε ότι υπάρχουν παρατεταμένες βλάβες. Δεν ξέρουμε το ποσοστό στο οποίο υπάρχουν αυτές. Και αυτές αφορούν κυρίως πνευμονικές, καρδιαγγειακές και νευρολογικές εκδηλώσεις. Ενώ όσον αφορά το αναπνευστικό, το πρώτο 6 μήνες φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχουν διαταραχές της διάχυσης, ενώ αργότερα, μετά το εξάμηνο, επικρατούν κυρίως οι ψυχιατρικές και νευρολογικές διαταραχές.
Για την επαναλίμωξη δεν υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχουν περιστατικά, αναφέρω τη βιβλιογραφία και στην Ελλάδα έχουμε δει 2-3 περιπτώσεις περιστατικών που παρότι έχουν αντισώματα κάνουν επαναλίμωξη. Είναι εξαιρετικά σπάνια όμως και αυτή τη στιγμή η επαναλίμωξη δεν είναι κάτι το οποίο θεωρείται ή δεδομένο ή απορριπταίο από τον CDC. Απλά σε κάθε περίπτωση που ένας άρρωστος μετά τις 90 μέρες παρουσιάσει πάλι συμπτώματα της νόσου, συμβατά με την νόσο, θα πρέπει να διερευνάται για πιθανή επαναλίμωξη. Διαφορετικά δεν χρειάζεται να ξαναγίνει ποτέ τεστ. Για τα ανοσολογικά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πια τη σημασία της ανοσολογικής απάντησης και της φυσικής και της επίκτητης ανοσίας και του ρόλου των ταφ κυττάρων. Δεν ξέρουμε καλά τι γίνεται με τα αντισώματα. Ξέρουμε ότι τα αντισώματα ελαττώνονται με την πάροδο του χρόνου, και τα IgG και τα IgA και τα IgM, αλλά όμως, όπως βλέπουμε εδώ, η δυνατότητα, η δραστικότητα των εξουδετερωτικών αντισωμάτων παραμένει σταθερή για αρκετό καιρό μετά την νόσο. Επομένως, είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε διευκρινίσει ακόμα κατά πόσον η ανοσία που υπάρχει παραμένει και βοηθάει στην επαναλίμωξη, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει παρατεταμένη δράση της ταφ κυταρικής ανοσίας που επίσης παίζει σημαντικό ρόλο με τα ταφ μνημονικά κύτταρα όταν κάποιος επαναμολυνθεί ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η λίμωξη. Ξέρουμε ότι η νόσος έχει δύο φάσεις, την ιογενή φάση και μετά τη φλεγμονώδη φάση που έχει κυριότερη σημασία στην έκβαση. Εδώ βλέπουμε δικές μας μελέτες από την Ελλάδα, μια πάρα πολύ καλή μελέτη που κάναμε με το Ινστιτούτο της Ύψης, που δείχνει ότι στην νόσο αυτή έχει σημασία η παραγωγή κυταροκινών, η μεγάλη παραγωγή IL-1-IL-6. Απ' την άλλη μεριά όμως φαίνεται ότι από την IL-6 κυταροκίνη καταστέλλεται η έκφραση του HLA-DR και υπάρχει και ένας βαθμός ανοσοκαταστολής και βάσει της μελέτης αυτής φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο και η χορήγηση ανοσοτροποποιητικής θεραπείας, όπως επίσης γνωρίζουμε και το ρόλο της θρόμβοφλεγμονής, δηλαδή τη σημασία της μικροθρομβώσεων που υπάρχουν στην νόσο αυτή και έχει μπει πλέον και η αντιθρομβωτική θεραπεία μέσα στην πράξη. Για την θεραπεία υπάρχουν σαφείς οδηγίες για την ήπια νόσο, σαφείς οδηγίες για την μέτρια νόσο, δεν χρειάζεται να αναφερθώ, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, για τη σοβαρή και για την κριτική, την κρίσιμη νόσο που χρειάζεται πλέον παρακολούθηση της μονάδας εντατικής θεραπείας. Εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα όλα αυτά και πώς γίνεται η διαχείριση. Υπάρχουν σαφείς οδηγίες πια. Ξέρουμε επίσης πότε υπάρχουν οδηγίες για το πότε πρέπει ένας άρρωστος να επιστρέψει στην κανονικότητα, να σταματάει δηλαδή απομόνωση, που είναι με βάση τα συμπτώματα κυρίως, και αυτό έχουμε υιοθετήσει κι εμείς. Είναι όχι test-based στρατηγική, αλλά με βάση τα συμπτώματα 24 ώρες χωρίς πυρετό, πάνω από 10 μέρες χωρίς συμπτώματα. Παρ' όλα αυτά όμως πρόσφατα στο ECDC επανήλθε η ένδειξη για να γίνεται RT-PCR, να γίνεται έλεγχος μοριακός δηλαδή, και αρνητικά τεστ 24 ώρες διαφορά μεταξύ τους, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, αν είναι δυνατό το τέστινγκ δηλαδή, και αν υπάρχει δυνατότητα νοσηλείας των ασθενών αυτών για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, πράγμα που στη χώρα μας είναι λίγο δύσκολο. Η θεραπεία περιλαμβάνει κυρίως αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που γνωρίζουμε το Remdesivir και την ανοστροποποίηση μέσα δεξαμεθαζόνης και βέβαια η υποστήριξη του αναπνευστικού με οξυγόνο. Αυτό υπάρχει σε όλες τις οδηγίες, δεξαμεθαζόνη, Remdesiviri, σε περιπτώσεις που έχουμε σοβαρή νόσο με υποξεμία, εκεί είναι κυρίως η ένδειξη, πρόημα με την πρώτη υποξεμία, αλλά οπωσδήποτε να υπάρχει αναπνευστική επιβάρυνση. Ενώ όσον αφορά τις ανοσοτροποποιητικές θεραπείες, βλέπετε ότι αφήνεται ανοιχτό μόνο το θέμα για τους αναστολείς στην τερλευκίνηση 1, την ιντερφερόνη β, μονοκλονικά αντισώματα, το πλάσμα και ανοσοσφαιρίνες. Αυτά είναι ακόμα υποδιερεύνηση, δεν λέει recommendation ούτε υπέρ ούτε κατά αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πραγματικά θεραπείες οι οποίες έχουν κάποια μελλοντική δράση. Εδώ βλέπουμε έναν μεγάλο αριθμό κλινικών μελετών που τρέχουν αυτή τη στιγμή με γεωγραφική κατανομή. Ξεκίνησαν από την Κίνα βασικά, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και στη συνέχεια μπήκαν και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και σε χώρες όπως το Ιράν, η Νότια Κορέα και τα ΤΙΑΦΤΑ. Μελλοντικά σχήματα που είναι υποδιερεύνηση, αντιϊκά που θα παίξουν ρόλο, ανοσοτροποποιητές, πάρα πολλοί ανοσοτροποιητές, αναστολή των κοινασών κλπ. Και διάφορα άλλα σχήματα όπως είναι και τα μονοκλονικά της σώματα που τα έχουμε ακούσει τελευταία και χρησιμοποιήθηκαν και στη γνωστή περίπτωση του Προέδρου των ΗΠΑ.
Υπάρχουν τα ελληνικά πρωτόκολλα. Έχουμε τον αλγόριθμο, τον διαμορφώσαμε τον οριστικό αλγόριθμο για αρρώστους που παρακολουθούνται σπίτι ή χρειάζονται νοσοκομείο. Τη θρομοπροφύλαξη με τις οδηγίες της ελληνικής αιματολογικής εταιρείας. Το ρόλο της ρεμντεσιβίρης δεξαμεθαζόνης, όπως είπαμε πριν, τα ίδια υιοθετήσαμε και εμείς. Και έχουμε αφήσει ανοιχτό και το θέμα των αναστροποποιητικών παραγόντων, ιδιαίτερα του ανακίνερα, το οποίο αναστολές τερλευκίνης 1 δηλαδή, το οποίο φαίνεται από τις πρώιμες κλινικές μελέτες και στη χώρα μας και εκτός της χώρας μας να έχει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα στην πρόληψη της εξέλιξης της νόσου με πάρα πολύ καλά δεδομένα. Ένα μεγάλο ποσοστό, 22% των ασθενών από τα ελληνικά δεδομένα, εξελίχθηκαν σε σοβαρή νόσο versus 59% σε αυτούς που δεν πήραν ανακοίνωνα. Είναι ένα υποσχόμενο φάρμακο, μένει να ολοκληρωθούν οι μελέτες ώστε να μπορεί να μπει στην κλινική πράξη. Υπάρχουν τα εμβόλια, βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν 11 εμβόλια στη φάση 3, πολύ σημαντικά για την θεραπεία. Περιμένουμε να δούμε τη δράση τους, να δούμε τις μελέτες φάσης 3, τις διάφορες κατηγορίες εμβολίων, DNA, RNA, αντισωματικά, εξασθενημένος ιός, με μέσω υποδοχέων, φορέων, υλικών φορέων κλπ. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ καλά νέα για τα εμβόλια. Φαίνεται ότι μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα έχουμε 2-3 πλατφόρμες και μπορεί από τις αρχές του επόμενου χρόνου να αρχίσουν και οι εμβολιασμοί. Αυτά τα δεδομένα έχουμε τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και βέβαια υπάρχει πάντα και το θέμα της αμφισβήτησης για τα εμβόλια. Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα με πρόσφατη μελέτη της Μέτρο Ανάλυσης μόνο 50% αποδέχονται τους εμβολιασμούς. Αν όμως δούμε τις μεγαλύτερες ηλικίες που θα χρειαστούν εμβολιασμό, τα ποσοστά ενθαρρυντικά αυξάνονται. Και το ίδιο αναφέρεται και στην τελευταία προδιημέρου εισαγωγική ομιλία του Φάουτσι στην ID Week στις ΗΠΑ, που και στις ΗΠΑ βλέπετε ότι το 50% αποδέχονται τα εμβόλια, ενώ στις μεγάλες ηλικίες είναι ένα 67% περίπου που τα αποδέχεται. Και κλείνω με αυτή την ενδιαφέρουσα διαφάνεια, όπου τι λέει, είναι πάλι από την ομιλία του Φάουτσι, την εισαγωγική ομιλία, που λέει ότι όταν έγινε το lockdown στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, βλέπετε πόσο υποχώρησε η καμπύλη αυτή, τη σημασία που είχε δηλαδή την εποχή εκείνη το lockdown. Αντίθεση στις ΗΠΑ που δεν έγινε μαζικό lockdown, δεν υποχώρησε τόσο πολύ η νόσος και είχαμε μεγάλη αύξηση δεύτερη καμπύλη πριν από την ευρωπαϊκή καμπύλη, που δείχνει τη σημασία του lockdown με όλα βέβαια τα προβλήματα που έχει. Και μην ξεχνάμε ότι στις πανδημίες δεν παίζει ρόλο μόνο ο έλεγχος της νόσου, παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες όπως η προστασία των ευάλωτων πληθυσμών, των γυναικών, των φτωχών, των παιδιών, του κλίματος, της γης και όλα αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά γενικά. Η ανάπτυξη πρέπει πάντα να στηρίζεται στον έλεγχο της στη δημόσια υγεία και με αυτό θα κλείσω τη συζήτησή μου λέγοντας ότι ακόμα είναι πολλά που πρέπει να μάθουμε. Έχουμε μάθει αρκετά, αλλά είναι πολλά κενά ακόμα στην γνώση μας για το νέο SARS-CoV-2. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη ομιλία, ο κύριος Μαγιορκίνης. Καλημέρα σας και από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και ιδιαίτερα τον καθηγητή τον κύριο Λουκίδη για την μεγάλη τιμή που μου έκανε να με προσκαλέσει το Δυτικό Συμβούλιο της ΕΠΕ να δώσω αυτή την ομιλία. Θα κάνω μια πολύ γρήγορη ιστορική αναδρομή για να δούμε πώς έχουμε καταλήξει επιδημιολογικά να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα σε σχέση με την επιδημία και ποια μέτρα παρέμβασης φαίνεται ότι είναι και τα πιο κατάλληλα στη φάση που βρισκόμαστε. Εγώ η πρώτη στιγμή που ήρθα σε επαφή με τη συγκεκριμένη επιδημία ήταν στις 4 Ιανουαρίου όταν κάποιοι γνωστοί μου στείλανε αυτό το link από το BBC όπου φαινόταν ότι ξεκινούσε μία πνευμονία στην Κίνα και επειδή είχαμε ζήσει, εγώ δηλαδή όσο έκανα το διδακτορικό μου είχα έρθει σε επαφή με την υπόθεση του SARS, αμέσως χτύπησε ένα καμπανάκι και άρχισαμε να το παρακολουθούμε από κοντά. Η επιδημία γρήγορα εξελίχθηκε, εδώ είναι τα landmarks, δεν θα παραμείνω. Το θέμα είναι άμα θυμάστε από πού ξεκίνησε. Γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε ή θεωρήθηκε ότι ξεκίνησε από εκείνη την αγορά φρέσκων προϊόντων στη Wuhan. Η Wuhan ήταν μια πόλη στην Κίνα η οποία είναι
να το πούμε έτσι, η μητροπολιτική της περιοχής έχει περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους, περίπου όσο η Ελλάδα, να το έχουμε αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας, και φαίνεται ότι ξεκίνησε από εκείνη την αγορά φρέσκων προϊόντων. Δεν ξέρουμε ωστόσο αν όντως ξεκίνησε από εκεί ή αυτό ήταν το πρώτο γεγονός υπερμετάδοσης που χτύπησε το καμπανάκι στις δημόσιες αρχές να υποψιαστούν ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Ο ιός λοιπόν γρήγορα έγινε κατανοητό ότι πρόκειται για ένα κορονοϊό και έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις επιδημιολογικές πανεβάσεις να ξέρουμε τι είναι οι κορονοϊοί, γιατί οι κορονοϊοί έχουν κάποιο πολύ συγκεκριμένο τρόπο μετάδοσης, έχουν συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους διαφέρουν πολύ από άλλους ιούς αναπνευστικούς όπως είναι η γρήπη. Πρόκειται λοιπόν για έναν ιό ο οποίος ανήκει στους RNA ιούς με μεγάλα γονιδιώματα, 30.000 βάσεις. Η προέλευσή του και η συνεργασία που κάναμε και εμείς είναι από τις πρώτες που έκαναν γενετική ανάλυση, έδειξε ότι οι πιο κοντινοί του συγγενείς είναι νυχτερίδες και μάλιστα δεν φαίνεται ότι προέκυψε από κάποιο γεγονός ανασυνδυασμού, δεν έγινε δηλαδή κάποιο ανακάτεμα γενετικού υλικού μεταξύ διαφορετικών ιών. Ο πιο κοντινός του λοιπόν θα ήταν ο SARS και αυτά που γνωρίζαμε για το SARS είναι ότι πρόκειται για έναν ιό ο οποίος δεν ήταν εύκολο να μεταδοθεί εκείνη την περίοδο, είχε πολύ δύσκολη μετάδοση σχετικά και γι' αυτό το λόγο πέθανε γρήγορα η επιδημία μέσα στο πρώτο ένα χρόνο από τότε περίπου που ξεκίνησε. Η μεταδοτικότητά του λοιπόν, αν θυμάστε, δεν θα θυμάστε ή όσοι θυμάστε, μέσα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα έφτασε τα 24.000 διαγνώσεις σε εκείνη την πόλη. Να θυμίσω εμείς ότι βρισκόμαστε περίπου σε αυτό το επίπεδο από την αρχή της πανδημίας. Οπότε η εξάπλωσή του εκείνο το χρονικό διάστημα ήταν ραγδαία, ήταν δραματική στην Κίνα. Οι πρώτες εκτιμήσεις έγιναν με βάση τον αριθμό των κρουσμάτων που βρισκόντουσαν εκτός Κίνας με βάση κάποια επιδημιολογικά μοντέλα που λένε ποια είναι η πιθανότητα να βρεθεί κάποιος με βάση τις πτήσεις από τη συγκεκριμένη περιοχή εκτός Κίνας να διαγνωστεί. Αυτά ήταν οι πρώτες μελέτες που έκανε το Imperial, το οποίο έδειχνε ότι στην ουσία οι διαγνώσεις ήταν αρκετά περισσότερες από αυτές οι οποίες γνωρίζανε εκείνη τη χρονική στιγμή. Επίσης, σύντομα, έγινε γνωστό και ποιος είναι αυτός ο λεγόμενος βασικός αριθμός αναπαραγωγής, τον οποίο ο περισσότερος κόσμος τώρα γνωρίζει. Πρόκειται λοιπόν για τον αριθμό που μεταδίδει ένας άνθρωπος όταν το περιβάλλον του είναι όλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μολυνθεί στο παρελθόν, δεν έχουν κάποια μορφή ανοσία. Όταν λοιπόν αυτός ο αριθμός είναι πάνω από ένα, ξέρουμε ότι θα προκληθεί η επιδημία. Όταν είναι κάτω από ένα, δεν θα προκληθεί η επιδημία. Και αυτό είναι και ένα σημαντικό σημείο στις παρεμβάσεις που κάνουμε. Όταν προσπαθούμε να κάνουμε μια παρέμβαση, προσπαθούμε να ρίξουμε αυτόν τον αριθμό σε μονάδα κάτω από ένα. Συγγνώμη, έχει κολλήσει λίγο. Μπορούμε να πάμε στο επόμενο. Ναι. Η μεταδοτικότητα λοιπόν φάνηκε ότι είναι στην περιοχή μεταξύ 1,5 και 3,5, δηλαδή στην Ελλάδα το υπολογίσαμε ότι βρισκόταν όταν ξεκίνησε γύρω στο 2,5-2,6, δηλαδή κάθε άνθρωπος το μετέδιδε σε περίπου 2,6 άτομα. Να πάμε στο επόμενο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο καινούριος κορονοϊός βρίσκεται σε αυτή την περιοχή και συγκρινόμενος με την η Λαρά, βλέπουμε ότι η Λαρά έχει ένα βασικό αριθμό αναπαραγωγής 12 με 18, ενώ ο κοροναϊός είναι μεταξύ των 1,4 και 2,5. Βλέπουμε πόσο τεράστια είναι η διαφορά και αυτή η διαφορά κιόλας είναι που κάνει το γεγονός ότι που είπε και ο καθηγητής, ο κύριος Γόγος, ότι για την Λαρά χρειαζόμαστε 90-95% να εμβολιαστεί, ενώ για τον κορονοϊό χρειαζόμαστε γύρω στο 60%. Το επόμενο. Αν θέλετε μπορεί να πατήσετε το βελάκι που δείχνει προς τα κάτω αριστερά από τα slides. Να, ωραία, ξεκόλλησε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι το βασικό στοιχείο όμως του κορονοϊού είναι η υπερμετάδοση. Είναι η υπερμετάδοση τι είναι? Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ένα μικρό ποσοστό των ατόμων δεν μολύνει σχεδόν καθόλου, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό δεν μολύνει σχεδόν καθόλου, ενώ ένα μικρό ποσοστό μεταδίδει δραματικά.
Η υπερμετάδοση, γνωρίζαμε ότι ήταν ο τρόπος με τον οποίο μεταδίδονται οι περισσότεροι κορονοϊοί που μας έχουν δημιουργήσει πρόβλημα, και ο SARS και ο MERS, ο οποίος ο MERS προέρχεται από καμήλες και είναι στη Μέση Ανατολή, ακολουθούν αυτό τον τρόπο, και τα επιδημιολογικά μοντέλα δείχνουν ότι εάν μπορέσουμε και απομονώσουμε με κάποιο τρόπο τους υπερμεταδότες, τότε η επιδημία θα καταρρεύσει γρήγορα. Απ' την άλλη, το γεγονός ότι, ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν να βρεθούν στις κατάλληλες συνθήκες, αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια πραγματικά εκρηκτική επιδημία. Το άλλο σημείο που γνωρίζουμε πολύ καλά πια είναι, και βέβαια έχει φανεί ήδη από τον Ιανουάριο, είναι ότι σε μεγάλο ποσοστό η μετάδοση γίνεται από συμπτωματικούς, το οποίο μας δυσκολεύει τις παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε, διότι εάν κάποιος μεταδίδει πριν εμφανίσει συμπτώματα, τότε η πιθανότητα να μπορέσουμε να σταματήσουμε την επιδημία με τους κλασικούς τρόπους της επιδημιολογίας περιορίζεται δραματικά. Την παθογένεια πια τη γνωρίζουμε πολύ καλά. Ένα μικρό ποσοστό είναι θανατηφόρο, ενώ οι περισσότεροι δεν θα έχουν κάποια συμπτώματα ή θα το περάσουν ελαφριά. Δεν θα πω πολλά πράγματα για την παθογένεια. Το βασικό στοιχείο είναι ότι η επιδημία εξαπλώθηκε γρήγορα, όπως είπα, μέσα στο Φεβρουάριο, και να σας θυμίσω ότι αυτό είναι ένα slide που έχω κρατήσει από τις 5 Φεβρουαρίου από τον John Hopkins. Υπήρχαν μόνο 24.000 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις και ελάχιστες εκτός. Άμα δείτε, δηλαδή, υπήρχαν 28 στη Σιγκαπούρη, 25 στην Ταϊλάνδη, 12 στη Γερμανία, νούμερα που τώρα μας φαντάζουν εξαιρετικά μικρά. Λίγο πριν μπούμε στην Ελλάδα στο lockdown, εδώ βλέπουμε πάλι τον John Hopkins, η επιδημία ήταν στην έξαρσή της, ακόμα στην Κίνα, είχε περάσει στην Ευρώπη, όχι τόσο στη Βόρεια Αμερική. Βλέπουμε εδώ τα νούμερα, 12.000, 12.500 στην Ιταλία, και περνάμε τώρα στη σημερινή ημέρα, όπου στην Κίνα βλέπουμε μία σιγή. Η Κίνα έχει καταφέρει να ελέγξει την πανδημία. Τα πρόβλημα βρίσκεται Βόρεια Αμερική, Ευρώπη κυρίως αυτή τη στιγμή, και είχε και πολύ βαριά επιδημία αυτή τη στιγμή στη Βραζιλία. Ποια είναι τα ατομικά μέτρα πρόληψης, τα έχουμε συζητήσει. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι, να τα τονίσω και εγώ. Το ένα είναι η φυσική απόσταση, το δεύτερο είναι η μάσκα, και αυτό που αφορά και τους επαγγελματίες υγείας είναι πολύ σημαντική και η προστασία των ματιών. Η φυσική απόσταση, βλέπουμε ότι με βάση όσο μεγαλώνει η απόσταση, εδώ είναι η απόσταση και εδώ είναι η πιθανότητα να κολλήσει κάποιος, βλέπουμε ότι πέφτει δραματικά η πιθανότητα να κολλήσεις. Στην ουσία, μετά το 1,5 μέτρο η πιθανότητα εκμηδενίζεται, και γι' αυτό λένε πολλοί τα 2 μέτρα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αναφέρεται και το 1 μέτρο, όπου είναι εφικτό αυτό. Στο κυρίως σημείο να έχουμε ότι όπου είναι εφικτό θα κρατήσουμε την απόσταση, όπου δεν είναι εφικτό θα πρέπει να βρούμε κάποιους εναλλακτικούς τρόπους, γιατί η κοινωνία πρέπει να προχωρήσει. Εδώ βλέπουμε τώρα τις μεταναλύσεις για τη χρήση της μάσκας, και το βλέπουμε σε διάφορα σημεία. Βλέπουμε ότι η χρήση της μάσκας συνολικά ρίχνει δραματικά την πιθανότητα να κολλήσει κάποιος, και αφορά διάφορους κορονοϊούς. Εδώ βλέπετε έχουν γίνει μεταναλύσεις σε SARS, σε MERS, σε COVID-19. Πλέον γνωρίζουμε ότι η χρήση της μάσκας είναι ένα κομβικό σημείο. Εδώ βλέπουμε και διαφορετικού είδους μάσκα, ότι η N95 ρίχνει ακόμα πιο πολύ την πιθανότητα από την απλή χειρουργική μάσκα. Και εδώ βλέπουμε την προστασία των οφθαλμών σε διάφορα settings. Εδώ είναι για τον MERS, για τον SARS και τον COVID-19, όπου δείχνει ότι η πιθανότητα μετάδοσης και μέσω των οφθαλμών είναι σημαντική και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στους επαγγελματίες υγείας. Τώρα, σε πληθυσμιακό επίπεδο, αυτά που έχουν εφαρμοστεί, τουλάχιστον στην πρώτη φάση έγινε σε αρκετά μεγάλο επίπεδο, ήταν οι δημόσιες συναθρήσεις, το κλείσιμο των σχολείων, η αυτοαπομόνωση, η προτροπή για κοινωνικές αποστάσεις και το lockdown. Εδώ βλέπουμε τα μοντέλα του Imperial στην πρώτη φάση, δείχνει ποια ήταν η επίδραση των διαφορετικών αυτών παρεμβάσεων σε επίπεδο πληθυσμιακό. Βλέπουμε πώς ξεκίνησε η επιδημία στη Γαλλία και βλέπουμε σε κάθε χρονικό σημείο τα διαφορετικά μέτρα πληθυσμιακής παρέμβασης, κλείσιμο σχολείων, δημόσιες συναθρήσεις, πλήρες lockdown και κοινωνική απόσταση, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είχαν ζητήσει απλά και μόνο κοινωνική απόσταση.
Εδώ βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντική ήταν η επίδραση των διαφορετικών στην πρώτη φάση. Βλέπουμε ότι το lockdown έκανε στην ουσία τη μεγάλη διαφορά, ενώ οι υπόλοιπες παρεμβάσεις είχαν πολύ μικρή συνεισφορά όσον αφορά τη χρονική στιγμή που εμφανίστηκαν. Συγγνώμη, πάμε στην επόμενη. Πάλι μου κόλλησε. Α, εντάξει, ξεκόλλησε. Τώρα, οι παρεμβάσεις σε πληθυσμιακό επίπεδο version 2, να το πούμε έτσι, στη δεύτερη φάση της επιδημίας, αυτή που ζούμε τώρα. Το πρώτο πράγμα είναι το οποίο έχει εφαρμοστεί και φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα, διότι βλέπουμε ότι η ταχύτητα επέκτασης επιδημίας είναι πια λιγότερη. Το ένα είναι η γενίκευση της χρήσης της μάσκας. Το δεύτερο είναι η τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, δηλαδή τα οποία εφαρμόστηκαν βέβαια και στην πρώτη φάση, αλλά τώρα έχουν πολύ πιο κεντρικό ρόλο στη φάση του δεύτερου κύματος. Προσπαθούμε να μειώσουμε τις πυκνότητες όσο μπορούμε και να δημιουργήσουμε φυσικές αποστάσεις σε οτιδήποτε αφορά από τη μία την εργασία και την εκπαίδευση, αλλά και ενδιάμεσα, δηλαδή και τις μετακινήσεις και την οποιαδήποτε συγχρονισμό ο οποίος δημιουργείται από την εργασία μέχρι το σπίτι και πίσω. Το τρίτο κομμάτι είναι ο περιορισμός της λειτουργίας σε χώρους εστίασης της διασκέδασης, διότι γνωρίζουμε ότι αυτοί οι χώροι έχουν αποτελέσει σημεία υπερμετάδοσης και αποτελούν, να το πούμε έτσι, τον οδηγό της επιδημίας σε πολλές περιπτώσεις. Ένα άλλο επίπεδο με τον το οποίο έχει γίνει πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση, το ένα είναι η χνηλάτιση, την οποία την εφαρμόσαμε βέβαια και στην πρώτη φάση, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία στη δεύτερη φάση. Το δεύτερο κομμάτι είναι ο έλεγχος των εισερχόμενων πληθυσμών στα σημεία ελέγχου, δηλαδή με την εφαρμογή ενός συστήματος testing στα σημεία που έρχονται οι πληθυσμοί από τα διάφορα σύνορα, είτε μέσω αεροπλάνων, είτε μέσω χερσαίων συνόρων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι η επιδημία από τη μέρα σε μέρα αλλάζει σε διάφορες χώρες και αυτό έχει σαν συνέπεια, αν δεν ελεγχθούν οι πληθυσμοί δυναμικά, να έρθει ένας μεγάλος αριθμός ατόμων που δεν γνωρίζουν ότι το έχουν, κυρίως ασυμπτωματικοί. Και το σημαντικό είναι ότι σε αυτή τη δεύτερη φάση της επιδημίας αυτό πλέον αναγνωρίζεται και πιο κεντρικά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθεί και γίνεται μια προσπάθεια έτσι πιο συγκροτημένης ανταπόκρισης όσον αφορά τον έλεγχο των μετακινούμενων πληθυσμών. Το τρίτο κομμάτι, το οποίο και αυτό έχει παίξει τεράστια σημασία στο να μειωθούν οι θάνατοι, είναι ο περιοδικός έλεγχος σε υψηλού κίνδυνου επαγγελματίες και άτομα. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη σημασία ο περιοδικός έλεγχος που γίνεται, για παράδειγμα, στα γυροκομεία, όπου εκεί πέρα είχαμε και το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων στην πρώτη φάση της επιδημίας. Πλέον, σε μεγάλο βαθμό, η επιτυχία, να το πω έτσι, του ότι έχουν πέσει οι θάνατοι εκτός από τα θεραπευτικά πρωτόκολλα είναι ότι καταφέρουμε και ελέγχουμε τις επιδημίες που μπορούν να δημιουργηθούν σε αυτά τα ευάλωτα άτομα πιο γρήγορα και να τις περιορίσουμε. Και το τελευταίο κομμάτι είναι επειδή το κοινοοικονομικό στρες που δημιουργείται από τη λήψη οριζόντιων μέτρων έχει γίνει σύσταση και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προσπαθούμε όσο το δυνατόν γίνεται να καθορίσουμε μια γεωγραφική μονάδα, υπομονάδα να το πω έτσι, όπου μπορούν να εφαρμοστούν τα μέτρα. Για παράδειγμα τώρα η επιδημιολογική εικόνα κάθε περιφέρειας καταγράφεται και αναλόγως με την πορεία της προσπαθούμε να εφαρμόσουμε μέτρα σε κάθε μία από αυτές ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα οριζοντίως σε όλη την επικράτεια. Με βάση λοιπόν όλα αυτά που αποτελούν να πω, σε αυτή τη φάση το οπλοστάσιό μας, οδεύουμε. Εννοείται ότι καθώς προχωράει η επιδημία μπορούν να προσθεθούν και άλλοι τρόποι παρέμβασης, επέμβασης στον πληθυσμό. Και ένα επίσης σημαντικό κομμάτι, το είπε βέβαια εκτεταμένο και ο καθηγητής πριν, είναι το τέστινγκ, είναι η στρατηγική τέστινγκ που έχει η διαφορετική χώρα. Δεν είναι ίδιες μεταξύ των χωρών.
Και δεν υπάρχει και ένας και μοναδικός τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε κάποιος να ακολουθήσει. Αλλά το θέμα είναι ότι αν και εφόσον υπάρχει μια στρατηγική testing, είναι αυτή να παρακολουθείτε και να ενισχύετε αναλόγως και να προσαρμόζετε στα διαφορετικά δεδομένα που έχει η κάθε μία χώρα και η κάθε μία γεωγραφική μονάδα. Σας ευχαριστώ πολύ και θα είμαι διαθέσιμος για ό,τι ερωτήσεις έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Γκάγκα, αν θέλετε. Ναι, καλημέρα και πάλι. Πατάω το start my welcome, start sharing. Okay. Λοιπόν, γεια σας, καλημέρα και πάλι. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δυο σας, γιατί ήταν πάρα πολύ καλές οι ομιλίες, οι εξαιρετικές παρουσιάσεις, αλλά και γιατί η όλη συνδρομή από την αρχή της πανδημίας μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και νομίζω ότι αυτό είναι που έκανε την Ελλάδα να είναι ανάμεσα στις καλύτερα επιδημιολογικά χώρες και εξακολουθούμε παρά τα πολλά κρούσματα να είμαστε καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ήταν λοιπόν τα μέτρα που πάρθηκαν από την αρχή, αλλά και το γεγονός ότι ο περισσότερος κόσμος συμπεριφέρθηκε και συμπεριφέρεται πάρα πολύ καλά. Δεν βλέπω πάρα πολλές ερωτήσεις. Η μία είναι γιατί άλλαξαν τα δεδομένα για τη μάσκα, και δεν είμαι σίγουρη, κυρία Μαγιοργίνη, αν θέλετε να το απαντήσετε, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ μάθαμε καλύτερα ή δεν είχαμε δεδομένα στην αρχή τόσο πολλά. Αλλιώς νομίζω ότι η μάσκα για τις αναπνευστικές λοιμώξεις είναι πάντα ένα πολύ σημαντικό μέτρο. Θέλετε να το σχολιάσετε? Ναι, το βασικό στοιχείο είναι ότι η μάσκα ως μέσο σε πληθυσμιακό επίπεδο είναι η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε τόσο εκτεταμένα μετά από πολλά χρόνια. Το δεύτερο είναι ότι αν δεν τη φοράνε όλοι, τότε μπορεί να πέσει δραματικά ο τρόπος με την... Δηλαδή αν μπούμε σε ένα χώρο και ένας φοράει τη μάσκα και οι υπόλοιποι δεν τη φοράνε, τότε... Αυτό που δημιουργήθηκε εκείνη τη χρονική περίοδο είναι ότι το άτομο αυτό μπορεί να έχει την ψευδή αίσθηση ότι προστατεύεται, ενώ στην ουσία προστατεύει περισσότερο τους άλλους από τον εαυτό του παρά τον εαυτό του. Οπότε η ιστορία που είχε γίνει εκείνη τη χρονική στιγμή είναι ότι θα πρέπει να δούμε ένα τα δεδομένα, πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί η μάσκα, δεύτερον να εκπαιδευτεί ο πληθυσμός στη χρήση της μάσκας και τρίτον είναι να πιστεί ο κόσμος ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Αυτό νομίζω ότι ήταν το μεταβατικό σημείο. Βέβαια, καθώς ήρθαν οι μελέτες και ότι όλο και περισσότερος πληθυσμός μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει, εννοείται ότι περάσαμε σε αυτή τη φάση. Να θυμίσω ότι ήμασταν σε κατάσταση lockdown, οπότε δεν υπήρχε πολύ συγχρονισμός σε εκείνη τη φάση. Έτσι και αλλιώς. Είναι για ποιο λόγο δεν γίνεται περιοδικά έλεγχος και σε ιδιώτες γιατρούς? Και γενικώς στους γιατρούς. Αρχικά ξεκινήσαμε γιατί δεν είχαμε αρκετά τεστ προφανώς. Τώρα τι κάνουμε? Μιλάμε για περιοδικό έλεγχο στους γιατρούς, στους ιδιώτες ή στο δημόσιο? Η ερώτηση είναι για τους ιδιώτες. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και για το δημόσιο και για τους ιδιώτες. Το βασικό σημείο είναι, όσον αφορά τους γιατρούς, είναι ότι θα πρέπει οι γιατροί να χρησιμοποιούν τη μάσκα έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, δεν υπάρχει πουθενά αυτή τη στιγμή καλύτερος τρόπος για αντιμετώπιση της μετάδοσης από γιατρό. Δηλαδή, κάνει σήμερα το τεστ, μετά από 5 μέρες μπορεί να έχει κολλήσει πάλι. Εάν και εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, δεν υπάρχει λόγος σε αυτή τη φάση στους γιατρούς, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για οι οποίοι και χρησιμοποιούν σωστά κιόλας τη μάσκα να γίνεται κάποιος έλεγχος. Το βασικό σημείο είπαμε ότι είναι οι εξαιρετικά ευάλωτοι πληθυσμοί, όπως είναι στα γυροκομεία, όπου εκεί πέρα δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα. Και μιλάμε και για το άλλο βασικό στοιχείο που υπάρχει στα γυροκομεία, είναι ότι ο γιατρός είναι πιο εξειδικευμένος από ότι το προσωπικό που βρίσκεται στα γυροκομεία και εκεί ο επαγγελματισμός δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη διαφορά όσον αφορά την προστασία και τη χρήση της μάσκας.
Ο επαγγελματισμός που αφορά όλους μας όμως είναι κάτι που μπορεί να σταματήσει την επιδημία, δηλαδή αν όλοι συμπεριφερόμαστε επαγγελματικά και δεν εννοώ μόνο καταλαβαίνοντας ότι η μάσκα είναι πάρα πολύ σημαντική, νομίζω ότι μπορούμε να το σταματήσουμε όλοι μαζί. Δηλαδή ο επαγγελματισμός έχει σημασία για τη δουλειά του καθενός μας, για το χώρο που πάει, για τη διασκέδαση ακόμη, για οτιδήποτε κάνουμε. Σε αυτή τη φάση δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντική η μάσκα. Οπότε συμφωνούμε απόλυτα ότι και εμείς οι γιατροί πρέπει να είμαστε οι πρώτοι που θα το κάνουμε αυτό. Να πω ένα σχόλιο, είπατε για τα εμβόλια και εγώ. Φοβερό μικροφόνο. Παρακαλώ, παρακαλώ, πολύ την πολύ συγκλήση. Για να μην έχουμε μικροφυσικό. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πραγματικά υπάρχει ένα πάρα πολύ ισχυρό αντιεμβολιαστικό κίνημα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στην Αμερική, ενώ αντίθετα δεν υπάρχει στην Αφρική ή στη Λατινική Αμερική, γιατί οι άνθρωποι βλέπουν εκεί ότι η λοιμώξη είναι κάτι που μπορεί να τους σκοτώσει. Και επειδή το ζουν καθημερινά και η περίθαλψη είναι λιγότερο καλή, ξέρουν τη μεγάλη σημασία των εμβολίων που έχει αποδειχθεί ιστορικά. Νομίζω ότι πρέπει να πείσουμε και εμείς τους δικούς μας, το δικό μας πληθυσμό, όλους τους συνανθρώπους μας, ότι τα εμβόλια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και ήδη η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ασθενών κάνει ειδικά leaflets και προσπαθεί με κάθε τρόπο να πείσει τον κόσμο ότι πρέπει να εμβολιαστεί. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω έχω μια τελευταία ερώτηση. Με βάση το πρόσφατο σχολιασμό του New England Journal of Medicine για μαζικό screening, προτείνεται πολλαπλά rapid test ή μοριακό έλεγχο. Κύριε εγώ νομίζω για σας και κλείνω εγώ. Με ακούτε? Ακούγομαι? Ναι, σε ακούμε καθαρά. Ναι. Για το μαζικό, κοιτάξτε, τα μοριακά τεστ σαφώς έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία μέχρι στιγμής με τα δεδομένα που έχουμε. Αρκεί να γίνονται σωστά, βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι πολλές φορές έχουμε ψευδώς αρνητικά λόγω κακής καργού τρόπου ελέγχου του ρονοφαρυγικού και του σωματοφαρυγικού εγκρήματος. Νομίζω σε μαζικά screen test, αφού δούμε και τις τελευταίες δουλειές που γίνονται συγκρίνοντας τα μοριακά με τα rapid αντιγονικά test, νομίζω τα αντιγονικά test έχουν ιδιαίτερη σημασία για screening. Νομίζω θα βοηθήσουν πάρα πολύ και ήδη και στη χώρα μας βοηθήσανε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιδημιών. Στη Λέσβο, ας πούμε, χρησιμοποιήθηκαν ευρέως και ήταν πάρα πολύ χρήσιμα και πιστεύω το μέλλον, υπάρχει σημαντικό μέλλον στα αντιγονικά test. Ίσως και ο κ. Μαγιορκίνης που έχει ασχοληθεί με το θέμα μπορεί να τοποθετηθεί και γι' αυτό. Υπάρχουν συνθήκες όπου τα επαναλαμβανόμενα rapid test έχουν ενδείξεις. Για παράδειγμα, αν ξέρουμε ότι έχει ξεκινήσει μια επιδημία σε μια μονάδα φιλοξενίας ηλικιωμένων, τα επαναλαμβανόμενα rapid test μπορούν να βοηθήσουν φοβερά. Αν μιλάμε τώρα όμως για την πρώτη, για one go, να το πω έτσι, πάμε να δούμε σε έναν πληθυσμό και θέλουμε να δούμε τον επιπολασμό, τότε το μοριακό τεστ έχει καλύτερη ένδειξη. Αλλά όταν θέλουμε να παρακολουθήσουμε μία επιδημία, μία έξαρση σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό, τα πολλαπλά μοριακά τεστ μπορούν να δώσουν καλύτερο αποτέλεσμα. Και γιατί γίνονται γρήγορα, και γιατί μπορείς να απομονώσεις πιο γρήγορα τους θετικούς, όταν θέλεις να ξεσκαρτάρεις, να το πω έτσι, ποιοι είναι θετικοί και ποιοι είναι αρνητικοί, ώστε να τους απομονώσεις και να περιορίσεις την επιδημία. Οπότε νομίζω δεν είναι μία απλή απάντηση, είναι μία πολύπλοκη απάντηση που εξαρτάται από το case. Ευχαριστώ πολύ. Και μία τελευταία ερώτηση από τον κύριο Πνευματικό. Γιατί νομίζετε ότι κάποιοι άνθρωποι, ποια είναι η εξήγηση για κάποιους ανθρώπους που είναι υπερμεταδότες? Και δεν θα ξαναμιλήσω άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο για να δώσουμε χώρο στο επόμενο τραπέζι. Άρα, κύριε Γόγο, ποια είναι η εξήγηση για τους υπερμεταδότες ή και στους δυο σας? Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Αν ακούγομαι, υπερμεταδότες. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα γιατί είναι υπερμεταδότες. Δεν ξέρω αν ο κ. Μαγιορκίνης έχει κάτι παραπάνω να πει σε αυτό. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει μεγαλύτερη έκφραση των υποδοχέων του αγκιομεταδευτικού ενζήμου στο ανώτερο αναπνευστικό, όπως έχει βρεθεί σε μερικές περιπτώσεις. Και όπως δεν ισχύει, ας πούμε, για τα παιδιά που έχουν χαμηλή έκφραση, και γι' αυτό δεν είναι και πολύ μεταδότες τα παιδιά. Και φυσικά παίζει σημαντικό ρόλο και η κοινωνική δραστηριότητα και οι επαφές κτλ. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι προς διερεύνηση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι σαφές γιατί μερικοί άνθρωποι είναι υπερμεταδότες, παρότι ξέρουμε ότι ένα 10 με 20% του πληθυσμού μεταδίδουν το 80%, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μαγιορκίνη. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Δεν γνωρίζουμε 100%. Ξέρουμε που είναι δύσκολο να βρούμε υπερμεταδότες, όπως είπατε, στα παιδιά. Υπάρχει μια εκοφαντική σιωπή, να το πούμε έτσι, εκεί πέρα, από γεγονότα υπερμετάδοσης.
τα οποία ξεκίνησαν, είχαν σαν εκκίνηση τα παιδιά, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητική υπερμετάδοση αυτή την εποχή, στην χρονική στην ηλικιακή ομάδα των νέων 19 με 40, το οποίο οφείλεται προφανώς και στην κοινωνική τους, στην κοινωνική τους ζωή. Οπότε είναι συνδυασμός βιολογικού παράγοντα και κοινωνικής συγκυρίας. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει πολλές κοινωνικές επαφές, δεν έχει ένα κεντρικό ρόλο στις κοινωνικές επαφές, δεν θα μπορούσε να είναι υπερμεταδότης. Έχουμε δει γεγονότα υπερμετάδοση σε εργοστάσια. Δεν έχουμε δει μεγάλα γεγονότα υπερμετάδοσης ή σπανίζουν σε σχολεία. Οπότε κάτι βλέπουμε να υπάρχει σαν πρότυπο, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε 100% πού οφείλεται και γιατί βλέπουμε αυτές τις τεράστιες διαφορές. Νομίζω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο επόμενο, στο μέρος 2. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Κοτανίδου. Κυρία Κοτανίδου, αν θέλετε, ανοίξτε το μικρόφωνο σας πάνω στο κέντρο της οθόνης. Θυμίζω, υπάρχει το μικρόφωνο και μετά. Ωραία, γεια σας. Καλημέρα σε όλους. Αν θέλετε, ανοίξτε και την κάμερά σας και στο βίντεο σας πατήστε start sharing για να σας βλέπουμε. Okay. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο ομιλητή στο δεύτερο μέρος αυτού του σεμιναρίου, που είναι ο κύριος Χιλάς. Ο κύριος Χιλάς είναι γνωστός σε όλους μας και θα μας μιλήσει για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον ασθενή όταν έρχεται σε επαφή με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Κύριε Χιλά. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην Ελληνική Μνημονική Εταιρεία. Εύχομαι στον νέο της Πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο που έχει προκύψει το καινούριο καλή επιτυχία, πράγμα με το οποίο είμαι σίγουρος. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι σε ένα τραπέζι με τόσους άξιους συναδέλφους και με την κυρία Κοτανίδου ως Πρόεδρο, αλλά και με όλους τους προηγούμενους και αυτούς που θα ακολουθήσουν. Θα είμαι σύντομος. Εγώ θα σας μιλήσω για έναν εν πολλής αδικημένο σε εισαγωγικά παράγοντα παίκτη του πρώτου κυμάτος, που είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα. Πάρα πολύ γρήγορα καταλάβουμε ότι αυτή η νόσος που προκαλείται από τον νέο κορονοϊό, στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων, αυτό είναι μια κινέζικη σειρά, αλλά το γνωρίζουμε ότι συμβαίνει και στις υπόλοιπες σειρές, το βλέπουμε κάθε μέρα και στις κλινικές μας, είναι μια ήπια νόσος. Και αν θα ψάχναμε να βρούμε τρόπους να διαστρωματώσουμε τον κίνδυνο, είναι προφανές ότι η ηλικία και κυρίως τα συνοδάμε νοσήματα, και ειδικά όταν είναι πάνω από ένα, παίζουν μεγάλο ρόλο και από την κλινική σημειολογία πολύ μεγάλο ρόλο. Ο κορεσμός του αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο την ώρα που εξετάζουμε τον ασθενή. Έτσι, πολύ γρήγορα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έβγαλε οδηγίες, έβγαλε συστάσεις που αφορούσαν την πρωτοβάθμια περίθαλψη αυτών των ασθενών, αντιλαμβανόμενος και αυτός, όπως και όλοι μας, πόσο μεγάλη σημασία έχει να μην φορτιστούν περαιτέρω οι υπηρεσίες υγείας, δηλαδή τα νοσοκομεία, και να ανταπεξέλθουμε και στο πρώτο και στο δεύτερο κύμα. Έγιναν αυτά που γίνανε και εδώ, οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δηλαδή ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Θα έπρεπε να αναγνωρίσεις και να αξιολογήσεις με βάση τα συμπτώματα και κυρίως το βήχα και τον πυρετό τους ασθενείς που πιθανώς να έπασχαν από λίμωξη από τον νέο κορονοϊό, να τους απομονώσεις και να τους εξετάσεις περαιτέρω, να αξιολογήσεις την πιθανότητα πράγματι με ένα τεστ και φυσικά τελικά να τους συμβουλέψεις είτε να πάνε στο νοσοκομείο, είτε σε κάποια άλλη υπηρεσία υγείας, ή να μείνουν στο σπίτι υπό στενή παρακολούθηση της πορείας της νόσου. Βγήκαν από τότε λοιπόν τέτοιοι αλγόριθμοι, οι οποίοι είναι λίγο δεδαλόγες, αλλά τονίζουν το γεγονός ότι πρέπει να βλέπουμε από τη συμπτωματολογία κυρίως το βήχα και τον πυρετό, και από τότε υπήρχε αυτό το παιχνίδι, θα μου επιτρέψετε να πω, μεταξύ του οποίου ο ασθενής που είχε ήπια νόσου τον παρακολουθούμε. Και θα έπρεπε να πάει σε μια παραπάνω υπηρεσία υγείας ή θα έπρεπε να επιστρέψει σπίτι. Γενικά όμως να τον έχουμε υπό την επίβλεψή μας για να ξέρουμε πώς θα πάει η πορεία της νόσου. Γνωρίζουμε άλλωστε πια ότι αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, καθώς την 7η ημέρα της πορείας της νόσου βλέπουμε παράδειγμα ασθενείς με ήπια νόσο να πηγαίνουν σε μετρίας βαρύτητας ή και μεγάλης βαρύτητας νόσο. Τέτοιες οδηγίες συνέχισαν να βγαίνουν από το ECDC, αυτό είναι στις 9 Ιουνίου, κυρίως προς τους γιατρούς που βρισκόντουσαν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και έτσι κάπως το πρώτο κύμα έπαιξε μεγάλο ρόλο. Θα σας δείξω μερικές εικόνες από το νοσοκομείο μας. Το θρηλυκό αυτό νοσοκομείο της Σωτηρίας με τα μεγάλα μπαλκόνια με τους πολλούς χώρους
που μας έδωσε τη δυνατότητα να νοσηλεύσουμε μεγάλο αριθμό ασθενών κρατώντας τα μέτρα ατομικής προστασίας. Ήταν πραγματικά σαν να ήταν έτοιμο από καιρό. Εδώ θα πρέπει να πω, αφού μου δίνετε το λόγο, είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε την καινούργια ΜΕΘ, όμως πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα στο νοσοκομείο μας, σε ό,τι αφορά τα κτίρια μας, σε ό,τι αφορά τις κλινικές μας που είναι υποστελεχωμένες. Και μέσα από αυτή την κόκκινη γραμμή που ζήσαμε και στην πρώτη φάση και στη δεύτερη φάση, είναι γεγονός ότι ο παίκτης, συσσαγωγικά, που μας βοήθησε πάρα πολύ, είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Στην Ελλάδα έπαιξε για μένα στο πρώτο κύμα τεράστιο ρόλο και από το βήμα αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους που χειρίστηκαν τόσο σωστά τα περιστατικά. Μαζί με τον κύριο Λουκίδη, τον νέο πρόεδρο της ΕΠΕ, τον κύριο Μπακάκο, τον νέο ειδικό γραμματέα της ΕΠΕ, τον κύριο Κωστίκα και τον Γιάννη τον Τόμο που δουλεύει στο Αττικό, φτιάξαμε λοιπόν μια μορφή διαστρωμάτωση του κινδύνου όπως έγινε στην Ελλάδα. Και αυτό πράγμα που έπαιξε ρόλο ήταν, όπως είδαμε από τη δεύτερη διαφάνεια, η ηλικία, τα συνοδά νοσήματα και ο κορισμός του αρτηριακού αίματος οξυδών. Γνωρίζουμε λοιπόν σήμερα ότι αν ο άρρωστος έχει κορισμό πάνω από 94, δεν έχει συνοδά νοσήματα και είναι κάτω από 65 ετών, τις περισσότερες φορές είναι ενδιάμεσου ρίσκου, ειδικά αν έχει συμπτώματα που είναι ήπια και πυρετό, όχι πάνω από 38-38,5. Αντίθετα, γνωρίζουμε ότι όταν έχουμε ένα ασθενή που είναι πάνω από 65 έτη ή έχει και συνοδά νοσήματα, ή έχει συμπτώματα πάνω από 7 ημέρες με πυρετό, ανεξάρτητα από το αν έχει δύσπνοια ή όχι, τότε περνά και κορεσμό πάνω από 94, τότε το ονομάζουμε ενδιαμέσου κινδύνου. Αν όμως είναι πάνω από 65 και έχει συνοδά νοσήματα και ή έχει συμπτώματα τα οποία είναι σοβαρά και δύσπνοια κατά την, ούτε καν κατά την άσκηση αλλά κατά την ηρεμία και κορεσμό κάτω από 94, τότε μιλάμε για σοβαρό κίνδυνο. Να πω ότι στη δικιά μας ανάλυση τη δύσπνοια την είδαμε για να είναι εύκολο να απαντηθεί και από τους ασθενείς με μια απλή ερώτηση: έχω δεν έχω δύσπνοια στην κόπωση ή στην άσκηση. Έτσι λοιπόν, φτιάξαμε αυτή τη διαστρωμάτωση που θα σε πήγαινε από την ίδια περίπτωση που θα έμενε στο σπίτι στην επόμενη βαθμίδα, αν η νόσος χειροτέρευε ή θα έμενε στο σπίτι, ή τελικά στην τριτοβάθμια φροντίδα περίθαλψης. Για να μην σας κουράσω, θα σας πω ότι αυτό που φαίνεται ότι παίζει ρόλο όταν θα αξιολογήσουμε τον ασθενή για το εάν θα απομονωθεί και θα παρακολουθηθεί στο σπίτι, είναι αν ο πυρετός είναι κάτω από 7 μέρες, αν, όπως είπαμε, έχει καλό χωρισμό, αν έχει διαδύσμια, αν έχει λυμφοκύτταρα πάνω από 800, αν έχει CRP κάτω από 1,5 μιλιγκράμμα ADL, αν έχει χαμηλή φεριτίνη κάτω από 500, πολύ σπάνιο, σχεδόν όλοι έχουν υψηλή φεριτίνη, και αν δεν έχει βέβαια διευθύματα στην ακτινογραφία θώρακος. Εγώ να πω ότι οι αξιονικές που πλέον κάνουμε πάρα πολλά στο νοσοκομείο μας και εδώ σε όλους τους ασθενείς που νοσηλεύουμε, αποκαλύπτουν έστω μικρά διευθύματα δείκνει θα αμφίσει άλλου σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμα και σε αρνητικές ακτινογραφίες. Αυτοί λοιπόν οι ασθενείς θα μπορούσαν να απομονωθούν και μπορούν να απομονωθούν και να παρακολουθούν στο σπίτι. Αν όμως έχουν σοβαρά συμπτώματα που είναι κυρίως η αλλαγή της ψυχικής κατάστασης, η δύσπνοια ακόμα και στην ηρεμία, η ταχύπνια, η υποξυγονεμία και η υπόταση ή άλλα σημεία κατακλυψίας, είναι λογικό ότι οι ασθενείς θα πρέπει να λάβουν νοσοκομιακή περίθαλψη. Πράγματι λοιπόν, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο πρώτο κύμα στην Ελλάδα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, ώστε το σενάριο να είναι το γκρι σε ό,τι αφορά την αύξηση των κρουσμάτων, των νέων διαγνώσεων, νομίζω ότι είναι σωστό να το λέμε, και ότι το μαύρο τότε, το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ώστε να μην έχουμε εκθετική αύξηση των θανάτων που δεν είχαμε και ούτε τώρα έχουμε, και έτσι ώστε να μπορούμε να κρατήσουμε πάλι τον γκρι, αυτό που ζούμε, που ζήσαμε τότε, το μαύρο, αυτό που θα μπορούσαμε να ζήσουμε, να έχουμε επάρκεια σε ό,τι αφορά τις κλίνες στην εντατική θεραπεία. Αυτό όμως είναι το δεύτερο κύμα του νέου κορονοϊού και μιας και έχουμε και τους ανθρώπους που μας ενημερώνουν εδώ στο πρώτο σκέλος, στο πρώτο τραπέζι, τους οποίους ευχαριστώ και προσωπικά για την τόσο καλή ενημέρωση, να πω ότι αυτή τη στιγμή ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας, τι κάνουμε στα νοσοκομεία, είναι λίγο διαφορετικό από ό,τι στην πρώτη φάση. Και για να μην μακρηγορήσω, θα σας δείξω τι λένε σε ένα άρθρο πρώτη να δημοσιευτεί οι φίλοι μας Ιταλοί, που πέρασαν, όπως ήδη λένε, από το σκοτάδι στο φως, στον Πέργαμο, και έχουν φτιάξει και αυτοί τέτοιους αλγόριθμους που με βάση τη θερμοκρασία και τον κορισμό του αρτηριακού αίματος στο οξυγόνο σε οδηγούν και με τα υπόλοιπα τα συμπτώματα και με το ιστορικό, στο αρή σε μια περίπτωση για λίμωξη από τον νέο κορονοϊό πιθανή ή όχι. Σας το δείχνω απλώς, γιατί περιέχει κάτι ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Λένε λοιπόν ότι κάτι που θα παίξει αποφασιστικό ρόλο για να σκεφτούμε αν τελικά θα σας στείλουμε σπίτι
ή θα πρέπει να μπει στο νοσοκομείο. Ένα δίλημα που έχουμε και εμείς, τι θα γίνει, μερικές φορές σε περιπτώσεις που είναι μεταξύ ήπιας και μέτριας βάρυτας, είναι το τεστ της γρήγορης βάρυσης, όπου ένας ασθενής στον αέρα θα περπατήσει όσο πιο γρήγορα μπορεί για 20 με 30 μέτρα. Και αν δεν έχουμε πτώση του αρτηριακού αίματος του οξυγόνου πάνω 5%, τότε αυτό το τεστ θεωρείται αρνητικό και μάλλον είναι ενθαρρυντικό για να τον στείλει στον άρρωστο στο σπίτι. Δύο-τρία slides ακόμα θα σας δείξω από το BMJ ότι ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο που υπήρξε μια τελείως διαφορετική διαχείριση στο πρώτο κύμα της πανδημίας που όπως μας είπε ο κ. Γόγος εν πωλής διέπει και την αντιμετώπιση τώρα, δηλαδή την ορίζει όπως και στην Αμερική, πηγαίνει δηλαδή πιο ψηλά τις καμπύλες. Οι φίλοι μας λοιπόν οι Βρετανοί δέχονται πόσο μεγάλη σημασία έπαιξε και πρέπει να παίξει και στο μέλλον η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μάλιστα λένε ότι θα πρέπει μεγάλα κονδύλια να διοχετευτούν προς την έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα για το ρόλο της σε κάτι που δεν έχουμε πει μέχρι τώρα στα πολύ ενδιαφέρον αυτό τραπέζι μας της ΕΠΕ, τι γίνεται με τα υπόλοιπα. Διότι οι δύο κόκκινες καμπύλες είναι φυσικά τα κύματα της λίμωξης από τον νέο κορονοϊό. Οι άλλες δύο που μοιάζουν, δηλαδή ας πούμε η ανοιχτή μπλε και η πορτοκαλί, είναι οι καμπύλες που δείχνουν τι γίνεται με τις χρόνιες καταστάσεις ή με οξύες καταστάσεις που πάνε κάπως προς τα πίσω λόγω της εστίασης των υγειονομικών συστημάτων στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και η μεγάλη εκθετική αύξηση, η ΜΟΚΑ, που είναι οι μακροχρόνιες συνέπειες, το burnout, η οικονομική κρίση και η ψυχολογική κατάσταση. Όλο αυτό φυσικά μας δείχνει ότι και εδώ ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι πάρα πολύ σημαντικός και θα παίξει ρόλο και στο μέλλον και σε αυτά που θα αφήσει τα επόμενα ο κορονοϊός πίσω του. Και μιας και μιλάμε για ανθρώπους που εργάζονται εκεί και τόσο μας έχουν βοηθήσει, να πούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες λέει το άρθρο αυτό ότι είναι δύσκολο πια να είσαι γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Βέβαια λέει ήταν δύσκολο και πριν να είσαι γιατρός. Θέλω να πω ότι οι συνάδελφοί μας πλήττονται πολύ συχνά από τέτοιες πανδημίες, διότι ο κόσμος φοβάται να προσέλθει στα ιατρία και χάνουν αρκετοί από τη δουλειά τους. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Θα πρέπει γενικά να λάβουμε υπόψη μας ότι ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας και των υγειονομικών συστημάτων θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί στις μέρες μας, κατά τη γνώμη μου. Θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία των υγειονομικών συστημάτων και των πολιτικών ηγεσιών παγκοσμίως, ώστε να έχουμε όσο μπορούμε ένα κοινό τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ανά χώρα, αλλά όχι αυτό που ζήσαμε και στην πρώτη και σε αυτή τη δεύτερη φάση. Αυτή είναι η τελευταία μου διαφάνεια, λέγοντας ότι πραγματικά, όπως γράψαμε λοιπόν σε αυτό το editorial, το γόριο δεσμό στην Ελλάδα, τουλάχιστον στην πρώτη φάση της πανδημίας, τον έκοψε η συμμετοχή, η πολύ μεγάλη συμμετοχή των γιατρών που βρίσκονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα και κατάφερε να κάνει την διαστρωμάτωση του κινδύνου και να κρατήσει αρκετά περιστατικά στο σπίτι ώστε να βοηθήσει και εμάς στο νοσοκομείο. Τελειώνω όμως ότι δεν είναι όλα τα υγειονομικά συστήματα το ίδιο. Το δικό μας και ευτυχώς στηρίζεται σε πάρα πολλούς ιδιώτες πνευμονολόγους, ειδικούς γιατρούς που βρίσκονται εκεί έξω και μας βοηθούν τόσο πολύ. Ένα πράγμα λοιπόν που θα πρέπει να σκεφτούμε για το μέλλον είναι ότι πιθανώς και στα υγειονομικά συστήματα της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής χρειάζονται περισσότεροι γιατροί που είναι ειδικοί στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε καλύτερα αυτά τα προβλήματα των ασθενών μας πριν φτάσουν στο νοσοκομείο με ή χωρίς COVID-19. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χιλά για την εξαιρετική ομιλία, περιεκτική, και νομίζω ένα από τα σημαντικότερα πράγματα τα οποία μας παρουσιάσετε, κύριε Χιλά, είναι αυτό το οποίο κάνανε οι συνάδελφοί μας οι Ιταλοί με την γρήγορη βάρυση 20-30 μέτρα και την ανίχνευση πτώση κορεσμού. Ναι, είναι κάτι ενδιαφέρον πραγματικά, το κάνανε στον Πέρκαμο. Και τους βοήθησε, γιατί το έριξα μόνο το flowchart, αλλά το άρθρο είναι αρκετά μεγάλο, πάνω από 30 σελίδες, και λέει ότι ήταν ένας αποτελεσματικός τρόπος να δούνε αυτές τις περιπτώσεις που και εμείς, με βάση τα κλινικά χαρακτηριστικά και με την ώρα, θέλαμε να το στείλω, να μην τον στείλω σπίτι, το κάνανε στους ανθρώπους που μπορούσαν να το κάνανε, βέβαια, και τους βοήθησε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εγώ έτσι θεωρώ. Νομίζω οι ερωτήσεις μετά το τέλος της συνεδρίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να προχωρήσουμε. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο δεύτερος ομιλητής σήμερα είναι ο κύριος Καλομενίδης, ο οποίος εξελέγηκε πρόσφατα καθηγητής στο ΕΚΠΑ. Και ο κύριος Καλομενίδης θα μας πει πώς πρέπει να οργανώσουμε μια κλινική η οποία θα νοσηλεύει
ασθενής με COVID-19 ίωση. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μπορώ να επικοινωνήσω σήμερα μαζί σας, έστω και έτσι. Και με την έννοια αυτή ευχαριστώ πάρα πολύ τους διοργανωτές του σημερινού webinar για την τιμή που έκαναν να με καλέσουν. Τώρα, αυτά που έχω να πω, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει evidence-based μαρτυρία για το πώς πρέπει να γίνονται, οπότε αυτό που επιχειρώ να κάνω στην πράξη είναι να χρησιμοποιήσω παράγματα πληροφορίας από ντοκουμέντα που έχουν δημοσιευθεί από το NHS και από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας που αφορούν κυρίως το πώς στείνεται μια COVID εντατική θεραπεία εκεί που δεν υπήρχε, που καταλαβαίνετε αυτό είναι ακόμα πολύ πιο κρίσιμο, πιο περίπλοκο και πιο σημαντικό από ότι να κάνεις μια COVID κλινική. Και το παντρεύω αυτό με την εμπειρία που είχαμε εμείς στον Ευαγγελισμό και με ό,τι έχω συζητήσει με συναδέλφους που έχουν λειτουργήσει σε άλλες κλινικές γύρω-γύρω στη χώρα. Γιατί λοιπόν χρειάζονται οι COVID κλινικές? Οι κλινικές κυρίως αυτό που εξυπηρετούν είναι να απομονώνουν τους ασθενείς οι οποίοι είναι μολυσματικοί. Με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύσουμε τους υπόλοιπους ασθενείς μέσα στο νοσοκομείο, θα προστατεύσουμε το προσωπικό και την κοινότητα την ίδια στιγμή, διασφαλίζοντας ότι οι ασθενείς αυτοί θα λάβουν την optimum θεραπεία, την optimum αντιμετώπιση που χρειάζεται για την νόσο ή για άλλες συμπαραμαρτούσες νόσου. Ταυτόχρονα έτσι, αν εξασφαλίσουμε την λειτουργία μια COVID κλινικής μέσα στο νοσοκομείο, προστατεύουμε και την υπόλοιπη λειτουργία του νοσοκομείου, η οποία όλοι συμφωνούμε πλέον ότι πρέπει να πασχίσουμε να συνεχίσει απρόσκοπτο καθ' όλη τη φάση πανδημίας και να μην επιτρέψουμε να γίνει αυτό που έγινε διεθνώς στο πρώτο κύμα, όπου η λειτουργία αυτή παραμερίστηκε και είχαμε απώλειες σημαντικές λόγω αυτού του γεγονότος. Πέραν αυτού λοιπόν της βασικής στόχευσης που έχει η λειτουργία μιας COVID κλινικής, υπάρχουν και δευτερογενή ωφέλη, όπως είναι η μοιραία συγκέντρωση γνώσης γύρω από το πώς γίνονται τα πράγματα, πώς φροντίζουμε τους ασθενείς και πώς συμπεριφερόμαστε εμείς μέσα σε ένα τέτοιο χώρο, συγκεντρώνεται γνώση, εμπειρία. Και επειδή προκύπτουν ένα σωρό προβλήματα πρακτικά στην καθημερινότητα, προκύπτει και ανάγκη επινόηση πρακτικών λύσεων. Έτσι λοιπόν συγκεντρώνεται μια μάζα γνώση και εμπειρία, η οποία μπορεί να μεταδοθεί τόσο μέσα στο νοσοκομείο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πλέον αυτοί οι οποίοι ήμασταν στο πρώτο κύμα και μάθαμε πώς γίνεται η δουλειά, είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον να τη μεταδώσουμε και στους επόμενους και επόμενους σε όλο και περισσότερο κόσμο προσωπικό μέσα στο νοσοκομείο. Πράγμα το οποίο συμβάλλει κυρίως στην ασφάλεια του προσωπικού αλλά και στην προστασία των ασθενών. Και βέβαια ένα άλλο δευτερογενές όφελος, το οποίο είναι σημαντικό, είναι ότι υπάρχει ένας χώρος όπου μπορεί οργανωμένα να στοχευμένα να οργανωθεί έρευνα, και είμαι από αυτούς που θα πω με έμφαση ότι η έρευνα είναι μια υποχρέωση η οποία έχουμε ταυτόχρονα με την κλινική φροντίδα των ασθενών για μια νόσο η οποία είναι τόσο καινούργια, τόσο διαδεδομένη και τόσο επικίνδυνη. Αυτή λοιπόν η κλινική μοιραία είναι ένα κλειστό τμήμα που δέχεται ασθενείς από το τροφοδοτείται από το ΤΕΠ, και αυτοί οι ασθενείς μπορεί να προέρχονται είτε από την κοινότητα, είναι ασθενείς οι οποίοι είναι στο σπίτι, είναι αυτοί που περιέγραψε προηγουμένως ο Γιώργος Κυλάς, που μπορεί να είναι σπίτι ή να μιλάνε με τον πρωτοβάθμιο γιατρό τους και να τους πει πήγαινε στο νοσοκομείο μόνος να έρθουν. Μπορεί να έρχονται στοχευμένα από οργανωμένες δομές, όπως είναι διάφορες δομές φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων, είτε από ψυχιατρικές κλινικές, ειδήματα χρονίων πασχόντων, γυροκομεία. Μπορεί να προέρχονται όμως από άλλες πτέρυγες του νοσοκομείου, όπου έχουν πάει για κάποιον άλλο λόγο, είτε για ένα τακτικό χειρουργείο, είτε για μια άλλη έκτακτη κατάσταση, και στην πορεία βρέθηκε ότι είναι μολυσμένοι με τον SARS-CoV-2, ή μεταφορά από άλλα νοσοκομεία, που αυτό συνέβη κυρίως στο πρώτο κύμα, ενώ ευτυχώς το λέω ότι στο δεύτερο κύμα υπάρχει η πρόνοια ότι δεν. Να μην λειτουργήσει τουλάχιστον στην Αθήνα ένα του κέντρο αναφοράς, αλλά κάθε νοσοκομείο να έχει τη δική του κλινική, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα νοσοκομεία και για τους ασθενείς. Πώς επιλέγουμε τώρα πού θα στήσουμε, πώς χωροταξικά αυτή την κλινική? Αυτό πρέπει να πω στον Ευαγγελισμό, δεν έγινε από εμάς. Πρέπει να αποδώσουμε τα credit στους ανθρώπους της Επιτροπής Λοιμόξεων και ειδικά στον πρόεδρο τον Βασίλη τον Προσταμόπουλο, οι οποίοι επιλέξαν και στήσαν την κλινική. Εμείς πήγαμε μέσα και την λειτουργήσαμε και την αναπτύξαμε όπως έπρεπε να κάνουμε.
Εδώ υπάρχουν διάφορες πρακτικές. Μία από τις πρακτικές αυτές είναι να πάει και να μετατραπεί μία ήδη υπαρκτή κλινική, η οποία έχει χώρο, έχει την υποδομή, έχει το προσωπικό. Σε μια, κάποια στιγμή λοιπόν αυτή η κλινική να μετατραπεί, να ονομαστεί ότι είναι το πλέον ένα COVID τμήμα. Μία πρακτική η οποία ακολουθείται στην σωτηρία, γιατί η ανάλυση εκεί μπορεί να γίνει και εξυπηρετεί μία τέτοια προσέγγιση. Στον Ευαγγελισμό ακολουθήσαμε τη δεύτερη πρακτική, όπου δημιουργήθηκε μία νέα κλινική με διοικητική απόφαση, η οποία στεγάστηκε σε τρεις πτέρυγες του νοσοκομείου, στο χειρουργικό τομέα, η οποία βγήκε προσωπικό, παρήξε προσωπικό από άλλες κλινικές του νοσοκομείου, το ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό που ήρθε με συμβάσεις, και επίσης και λίγοι γιατροί επικουρικοί, οι οποίοι ήρθαν και αυτοί με συμβάσεις. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε μια νέα κλινική, η οποία σε έναν χώρο καινούριο, σε έναν χώρο που υπήρχε για άλλες κρίσεις, με προσωπικό το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή έκανε μια άλλη δουλειά. Τέλος, υπάρχει και η τρίτη περίπτωση, η οποία αφορά κυρίως βέβαια, πρέπει να πούμε, ενστατικής θεραπείας, όπου πας σε έναν χώρο, ο οποίος ξέρω, ένα γυμναστήριο που προηγουμένως είχε άλλη χρήση, τη μετατρέπεις σε νοσηλευτικό χώρο ή χτίζεις ένα καινούριο χώρο, όπως έγινε πρόσφατα η σωτηρία. Ευτυχώς η λύση να χρησιμοποιήσουμε γυμναστήρια ή μη ιατρικούς χώρους στην Ελλάδα δεν έχει καταστεί απαραίτητη και εύχομαι να συνεχίσουμε και έτσι. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δεν πάει και το στήνι στην κλινική αυτή οπουδήποτε μέσα στο νοσοκομείο. Θα πρέπει να μπορεί να αποκλειστεί από το υπόλοιπο νοσοκομείο και να ελέγχεται η πρόσβαση, να μην είναι δηλαδή στη μέση του νοσοκομείου που να χρειάζεται για να πάει από ένα σε ένα μέρος άλλο να περνάει μέσα από την κλινική, να έχει έναν εξάρτητο χώρο υποδοχής. Θα πρέπει να επιτρέπει τον εύκολο διαχωρισμό θετικών και υπόπτων, γιατί και όσοι συνάδελφοι είχαμε και την εμπειρία του πρώτου κύματος, πρέπει να σας πω ότι το πιο εύκολο πράγμα στην φούρια πάνω σε μια γενική εφημερία που μπαίνουν πάρα πολύ άρρωστοι είναι να μπαίνουν σε θάλαμο που θετικών ή ύποπτη, πράγμα το οποίο είναι ανεπίτρεπτο. Άρα πρέπει να γίνεται εύκολος αυτός ο διαχωρισμός, να έχει θάλαμους που μπορεί να έχουν καλό αριθμό, να έχει βοηθητικούς χώρους και χώρους ανάπαυσης μέσα στην πτέρυγα και να έχει μια υποδομή τέτοια η οποία θα μπορεί να υποστηρίξει ανεπτυγμένη αναπνευστική θεραπεία όπως είναι η high flow και οι αναπνευστήρες. Εδώ είναι το παράδειγμα του έκτου ορόφου, που είναι τα δύο τρίτα της κλινικής μας, ο έκτος δέλτα και ο έκτος γάμα. Βλέπετε εδώ μια κάτοψη, από εδώ είναι η είσοδος, ένας διάδρομος και όλα αυτά τα δίκλινα δωμάτια που βλέπετε εδώ τα χρησιμοποιούμε για τα ύποπτα περιστατικά. Αυτά τα μόβε είναι η νοσηλευτική σταθμή και εδώ, όπως βλέπετε, αυτό εδώ το κόκκινο, τα κόκκινα είναι το μπροστινό μέρος, η πάγκη εκεί των νοσηλευτικών σταθμών. Διάφοροι χώροι αποθηκευτικοί, βοηθητικοί. Εδώ είναι τα πεντάκλινα όπου νοσηλεύονται οι ασθενείς οι οποίοι έχουν διαγνωσμένη SARS-CoV-2 λήψη. Και εδώ πίσω είναι τα εφημερία. Βλέπετε, εδώ είναι πάρα πολύ εύκολο. Ερχόμενος ο ασθενής μπαίνοντας μέσα στην κλινική, φτάνει σε μία από τους δύο χώρους υποδοχής και είναι πάρα πολύ εύκολο να πάει προς τα δω, είτε προς τα ύποπτα, είτε προς τα θετικά, χωρίς να υπάρξει μπέρδεμα. Και εδώ η απαραίτητη σήμανση, έτσι, η εξώπορτά μας, για να μην μπαίνει κανένας. Και βέβαια η σήμανση στα δωμάτια είναι πάρα πολύ σημαντικό και το λέω, είναι τεράστια σημασία και λάθη έχουν γίνει παντού όπου έχουν λειτουργήσει οι κλινικές σας και για λίγα λεπτά να μπει ένας ασθενής σε ένα χώρο που δεν θα έπρεπε να είναι. Έτσι θα πρέπει να σημαίνετε έξω με τι είναι θετικός ο θάλαμος με κόκκινο, τι είναι κίτρινος ύποπτος για ύποπτους ασθενείς. Ποιοι ασθενείς νοσηλεύονται σε αυτές τις κλινικές? Αυτοί νοσηλεύονται ασθενείς οι οποίοι έχουν νόσο COVID τέτοια, η οποία δεν τους επιτρέπει να μείνουν στην κοινότητα. Έχουν δηλαδή κάποιες βαρύτητες, συνήθως είναι πνευμονία, αλλά καμιά φορά μπορεί να είναι και λόγω εξωπνευμονικών συμπτωμάτων, όπως είναι ασθενείς με διάρρεια που κατά καιρούς έχουμε, και πολύ πολύ σπάνια ασθενείς με άλλα προβλήματα, όπως είναι μια μυοκαρδίτιδα. Επίσης, μπορεί να είναι ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν μέτρια σοβαρή νόσο, έχουν ήπια νόσο COVID, που θα μπορούσαν να μείνουν στην κοινότητα, αλλά δεν έχουν χώρο να απομονωθούν στο σπίτι τους. Αυτό ήταν τεράστιο πρόβλημα εδώ στην Αθήνα, κυρίως τον αρχές του Σεπτεμβρίου, όπου άνθρωποι, ασθενείς που προέρχονται από τις μεταναστευτικές κοινότητες, που μένουν πάρα πολύ σε ένα σπίτι, δεν μπορούσαν να γυρίσουν σπίτι. Οπότε γινόταν εισαγωγές και καταλαμβάνονταν κρεβάτια του νοσοκομείου νωρίς τον Σεπτέμβρη από αυτούς τους ασθενείς για λόγους και μόνο απομόνωσης. Ευτυχώς, και εδώ βλέπετε το FET,
Πλέον υπάρχουν νοσοκομεία φιλοξενία στα πρότυπα τα ξενοδοχεία, συγγνώμη, φιλοξενία στα πρότυπα τα ξενοδοχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον τουρισμό. Στην Αθήνα τουλάχιστον μπορούν να φιλοξενούν εκεί τους ασθενείς, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δεν έχουν βαριά νόσο και χρειάζονται μόνο απλά απομόνωση και μία παρατήρηση. Επίσης, αυτές τις κλινικές μπορούν να νοσηλεύονται ασθενείς οι οποίοι έχουν άλλο πρόβλημα υγείας. Παραδείγματος χάρη, αιμοκαθερόμενοι ή κάποιοι που θα μπουν για ένα άλλο πρόβλημα, καρδιολογικό, παθολογικό ή χειρουργικό, και οι οποίοι προκύπτει ότι έχουν και μία μόλυνση με τον νέο κορονοϊό από ένα θετικό τεστ που θα κάνουν. Αυτοί οι ασθενείς λοιπόν μένουν σε αυτές τις πτέρυγες μοιραία, γιατί εκεί είναι που υπάρχει απομόνωση, αν και δεν χρειάζονται θεραπεία COVID, αλλά χρειάζονται θεραπεία και φροντίδα του άλλου νοσήματος. Και τέλος, βέβαια, όπως είπαμε, ασθενείς οι οποίοι έχουν υποψία νόσου μέχρι που να τελεσφορήσει η διάγνωση. Ποιοι βλέπουν ποιους ασθενείς. Τώρα, εδώ εξαρτάται και από τον νοσοκομείο. Διαφορετικά τα πράγματα είναι σε ένα μεγάλο γενικό νοσοκομείο, όπως ο Βαγγελισμός, ή σε ένα ειδικό, όπως είναι η Σωτηρία. Εξαρτάται από το φόρτο εργασίας και βέβαια από τη χωροθέτηση και τη σύνδεση της ιατρικής ομάδας. Στον Ευαγγελισμό, αυτό που επιλέξαμε να κάνουμε είναι να έχουμε ειδικευμένους γιατρούς που είναι πνευμονολόγοι, παθολόγοι, να έχουμε και έναν καρδιολόγο μέσα καθημερινά και ειδικευόμενοι από όλο τον παθολογικό τομέα. Ιδίως συνάδελφοι ειδικευόμενοι οι οποίοι έχουν τελειώσει την ειδικότητά τους και είναι σε παράταση. Αυτή λοιπόν η σύνδεση που επιλέξαμε να κάνουμε, αυτό λέω ποικίλει ανάλογα με το νοσοκομείο και τις δυνατότητες. Εμείς επιλέξαμε να νοσηλεύουμε όλα τα παθολογικά θετικά περιστατικά, δηλαδή με παθολογικά προβλήματα οι οποίοι έχουν νόσο COVID ή έχουν άλλο πρόβλημα και μόλυνση με κορονοϊό. Τα ύποπτα αποφασίσαμε σύμφωνα με την εμπειρία που είχαμε την άνοιξη να τα νοσηλεύει η κλινική η οποία κάνει την εισαγωγή από τότε μέχρι να τελεσφορήσει η διάγνωση αυτές τις λίγες ώρες. Ακριβώς γιατί διαπιστώσαμε στο πρώτο κύμα τα νοσηλεύαμε εμείς που ήμασταν το προσωπικό της COVID κλινικής. Αλλά είδαμε ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε, βάζουμε τους ανήσεις σε μία λίμπο και δεν αλλάζουμε τρεις φορές μέσα σε ένα 24ωρο ομάδα γιατρών που τους παρακολουθεί, πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει καθυστερήσεις και δισταγμούς για παρεμβάσεις που θα έπρεπε να γίνουν αν τους είχε από την πρώτη στιγμή και συνέχισε να τους αναλαμβάνει η κλινική που τους έκανε την εισαγωγή. Τέλος, αποφασίσαμε ότι τα χειρουργικά περιστατικά, αυτοί δηλαδή οι ασθενείς οι οποίοι θέλουν χειρουργείο, χειρουργικές παρεμβάσεις, νοσηλεύονται μέσα στην πτέρυγά μας. Βλέπουμε, μπορούμε να πάση στιγμή να τους φροντίσουμε, αλλά τους αναλαμβάνει το χειρουργικό team το οποίο τους χειρουργεί. Ο εξοπλισμός πρέπει να υπάρχει και μπορεί και πρέπει να υπάρχει μέσα στην COVID κλινική, γιατί αυτοί οι ασθενείς δεν είναι εύκολο να κινηθούν, καταλαβαίνετε. Είναι τεράστια φασαρία, κόπος δαπάνη προσωπικού για να πάνε, άμα για μια εξάρτηση μπορεί να γίνει μέσα. Έτσι, έχουμε μηχανήματα υπερήχου, έχουμε μηχάνημα φορητό ακτινολογικό και βέβαια υπάρχουν συσκευές high flow, υπάρχουν και δύο αναπνευστήρες on site αν χρειαστεί. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν χρειάστηκε συχνά. Και το άλλο ζήτημα, το πολύ σημαντικό, είναι ότι έχουμε ανθρώπους που μπορεί να πάσχουν και από σοβαρή νόσο και τους έχουμε πει από κλειστές πόρτες. Μία συνθήκη ειδική για λόγους απομόνωσης. Αυτοί οι ασθενείς δεν είναι τόσο εύκολο να μπαινοβγαίνουμε όπως έχουμε μάθει όλα τα χρόνια. Μπαινοβγαίνουμε στο νοσοκομείο να βλέπουμε τον βαριά ασθενή. Εδώ έχουν επιλεγεί διάφοροι τρόποι, όπως είναι παραδείγματος χάρη κάμερες. Υπάρχει ένα θέμα εδώ και πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός για το πώς χρησιμοποιεί την κάμερα, γιατί υπάρχει μία γνωμάτευση της ανεξάρτητης αρχής προσωπικού προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ένα πράγμα που επιλέγουμε και στο νοσοκομείο που προσπαθούμε να το κάνουμε τώρα σε όλες τις πόρτες, να δημιουργήσουμε μεγάλες plexiglass επιφάνειες πάνω στις πόρτες, οπότε θα μπορούμε να βλέπουμε με τον τρόπο αυτού τους ασθενείς και παράλληλα να βγάζουμε με έναν ασύρματο τρόπο το σήμα από τα μόνιτο που έχουμε μέσα στους θαλάμους. Τώρα, το προσωπικό είπαμε ποικίλει, μπορεί να είναι παθολόγοι, πνευμονολόγοι, λοιμοξιολόγοι. Η δική μου εντύπωση είναι ότι ο ιδανικός συνδυασμός είναι να είναι παθολόγοι, πνευμονολόγοι. Επιλογές που γίνανε σε κάποια γενικά νοσοκομεία ανά τη χώρα να είναι μόνο πνευμονολόγοι νομίζω δεν εξυπηρετεί, γιατί όπως σας είπα υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν COVID πνευμονία, έχουν μόνο παθολογικά περιστατικά. Οι καρδιολόγοι βοηθούν πάρα πολύ να είναι on-site όταν χρειάζονται, όπως επίσης χειρουργικές ειδικότητες. Επίσης χρειάζεται νοσηλευτικό. Όλοι οι γιατροί, όπως είπαμε, ανεξάρτητα ειδικότητας, κάποια στιγμή θα κληθούν και θα ντυθούν και θα μπουν μέσα, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να έχουν την ίδια φροντίδα που έχουν οι ασθενείς που δεν είναι μολυσματικοί. Και βέβαια νοσηλευτικό, προσωπικό καθαριότητας, και επειδή υπάρχει και πάρα πολύ γραφειοκρατία, όπως έχετε δει γύρω από την διεκπαιρέωση των ασθενών αυτών, υπάρχει και ανάγκη γραμματιακής υποστήριξης. Ένα άλλο που είναι αναγκαίο όταν στείλεις μια κλινική, πρέπει να συμφωνήσεις το συντομότερο δυνατό, να συμφωνήσει όλο το team.
τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης. Θα πρέπει όλοι, ανά πάσα στιγμή, όπου βρεθούμε, σε κάθε περίπτωση να συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο τρόπο στην ίδια περίπτωση. Έχουμε μια ομογενοποιημένη κανονικοποιημένη συμπεριφορά. Έτσι λοιπόν, πρέπει να είναι γραμμένα οι απαραίτητες εξετάσεις εισόδου, πότε θα δώσουμε σε ποιους, ποια αγωγή, πότε θα κάνουμε ακτινογραφία, θα επαναλάβουμε ακτινογραφία, πότε θα κάνουμε αξονική, ποια θεραπεία, τι είδους και σε ποιον άρρωστο και πότε, σε ποια επίπεδο βαρύτητα θα χρησιμοποιήσουμε συμβατική οξυμοθεραπεία, θα βάλουμε high flow, πότε θα κάνουμε πρινή θέση, πότε θα σκεφτούμε το μέμα, πότε θα σκεφτούμε να διασωληνώσουμε και να βάλουμε μηχανικό αριθμό. Πώς χορηγούμε τα αισθηνόμενα φάρμακα? Εδώ στον Ευαγγελισμό είχαμε μια περιπέτεια η οποία πρόσφατα έληξε, δηλαδή αφωνία, πρέπει δεν πρέπει να βάζουμε νεφιλιοποιητές. Φαντάζομαι αυτό υπάρχει και αλλού και θα σας δείξω κάποια δεδομένα σε λίγο. Ποιες είναι οι ενδείξεις να καλέσουμε μεθ? Πρέπει όλοι οι γιατροί, όπως βρεθεί εκεί με τον ίδιο τρόπο, κατά από τις ίδιες προϋποθέσεις, να καλείται η μεθ για να μεταφέρει αρρώστους. Πότε, με ποιον τρόπο θα αποφασίσουμε να βάλουμε κάποια όρια υποστήριξη σε κάποιους ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν προσδόκιμο και πώς θα επικοινωνηθεί αυτό? Με ποιες προϋποθέσεις και με ποιες οδηγίες γίνεται το εξτήριο? Αυτά όλα έχουν στην κλινική μας, και νομίζω αυτό είναι το σωστό, έχουν στανταροποιηθεί. Ένα επίσης απαραίτητο στοιχείο είναι συνεχής επικοινωνία και συντονισμό με άλλες δομές, με άλλες υπηρεσίες μέσα στο νοσοκομείο, οι οποίες εμπλέκονται στη φροντίδα των ασθενών αυτών, όπως είναι οι συνάδελφοι στην ΜΕΘ, με τους οποίους προσπαθούμε κάθε πρωί να συζητάμε και να λέμε όλα τα περιστατικά τα οποία δυνητικά μέσα στην ημέρα μπορεί να χρειαστούν μεταφορά στη ΜΕΘ. Επιτροπή Λοιμόξεων, με την οποία αυτονόητο έχουμε καθημερινή επικοινωνία και πολλές φορές την ημέρα. Με την ιατρική υπηρεσία, η οποία πρέπει ανά πάσα στιγμή να εξασφαλίζει το προσωπικό, γιατί όπως σας είπα, δεν έχουμε στάνταρ προσωπικό. Το προσωπικό αυτό διατίθεται από άλλες κλινικές του νοσοκομείου. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια συντονισμένη χρήση μαζί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη με τους συναδέλφους στη ΜΕΘ, την κατανομή και τη διαχείριση σπανίων πόρων, όπως είναι τα high flow ή το ρεμντέσιρ. Ποια ασθενής, ας πούμε, κάποια στιγμή δεν υπήρχε ρεμντέσιρ, ποιοι θα πάρουν, ποιοι δεν θα πάρουν, με ποιες πρέπει να αισθανόμαστε αυτά. Και βέβαια απαραίτητος είναι να υπάρχουν γρήγορες διοικητικές αποφάσεις 24 ώρες το 24ωρο, γιατί τα πράγματα αλλάζουν και νέες συνθήκες που δεν θα μπορούσαν να είχαν προβληθεί από πριν προκύπτουν. Δύο slide για τη διασφάλεια. Επειδή είναι ένα πράγμα το οποίο όλοι σκεφτόμαστε και σας θυμίζω ότι πώς ήμασταν το Μάρτιο που βλέπαμε τις εκατόμβες που λέγαμε, ας πούμε, των συναδέλφων από διάφορα, από την Κίνα ή κυρίως από την Ιταλία. Φαίνεται λοιπόν χοντρικά ότι ό,τι όλα που μπορούμε να κάνουμε και πριν τον κορονοϊό μπορούμε να τα κάνουμε και τώρα με τα μέτρα προστασίας. Εδώ είναι δύο μελέτες οι οποίες δείχνουν του πόσο μακριά, σε τι απόσταση διασπείρονται τα σωματίδια ανάλογα με την χρήση κάποιες αναπαυτής συσκευής. Δηλαδή, με το high flow θα πάει περίπου τα 20 εκατοστά. Αυτή εδώ είδαν ότι με τη μάσκα μη επαναϊσπνής πάει στα 25. Αντιθέτως, με τη Venturi Mark πάει περίπου τα 40 εκατοστά. Αλλά και πάλι είναι λίγο, έτσι, δεν είναι πολύ μακριά από τον άρρωστο. Ενώ σε αυτήν εδώ τη μελέτη φαίνεται ότι με τον μη επεμβατικό μηχανικό αριθμό, αυτός που γίνεται με μάσκα προσώπου, όχι με το χέλμετ, μπορεί να πάει μέχρι ένα μέτρο, όπως επίσης και με τον ρινικό καθετήρα πάει μέχρι το ένα μέτρο, ενώ ας πούμε το high flow παράδειγμα πάρει 33 εκατοστά. Οι Γερμανοί βγάλαν και συγκεκριμένες οδηγίες που λέει ότι μπορούμε να κάνουμε όλα τα πάντα, συμπεριλαμβανομένα και νεφελοποίηση, high flow, CPAP, μη επεμβατικό μηχανικό αριθμό, δεδομένου βέβαια ότι φοράμε τις μάσκες, τα έχουμε τα μέτρα προστασίας που πρέπει, δηλαδή μάσκες P2 ή P3, γάντια, προστασία προσώπου και την στολή, την υποδιά που φοράμε από εκεί πέρα. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό, κάτι το οποίο πρέπει να επικοινωνούμε, γιατί καταλαβαίνετε, σε αυτούς τους ασθενείς που θα έχουμε για κάποιον μια σοβαρή κρίση βροχικού άσματος, αυτόν δεν μπορούμε να τον πάμε με ατομικές συσκευές. Πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους τρόπους θεραπευτικούς που είχαμε και σε άλλους ασθενείς που δεν έχουν κορονοϊό. Τέλος, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και θέματα που δεν έχουν σχέση άμεσα με την φροντίδα του COVID, όπως είναι η επικοινωνία και η ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών. Οι ασθενείς πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν τουλάχιστον με ασήμαντο τρόπο με τους δικούς τους, με τηλέφωνα κτλ. Έχουν ασθενείς που κλαίνε γιατί δεν έχουν το φορτιστή και πρέπει να τρέξουμε να τους βρούμε φορτιστές να φορτίσουν. Πρέπει να σας πω ότι στην παρακολούθηση των ασθενών στο εξωτερικό ιατρείο που κάναμε. Που κάναμε από τους ασθενείς του πρώτου κύματος
σε ένα ερωτηματόδοτο που τους βάλαμε, τους είχαμε αφήσει και ένα χώρο να πούνε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όσοι το συμπληρώσανε αυτό, μιλήσανε για την αγωνία της απομόνωσης και της ανάγκης ψυχολογικής υποστήριξης. Άρα, προσπαθούμε σε αυτή τη φάση να εμπλέξουμε τους ψυχιάτρους στο νοσοκομείο ενεργά, γιατί φαίνεται ότι αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Συμβάλλει αναμφισβήτητα σε αυτό που περιγράφεται μετά σαν μετατραυματικό στρες και που μπορεί να σχετίζεται και σε κάποιον βαθμό, σίγουρα σχετίζεται πιστεύω, με τα συμπτώματα αυτού του συνδρόμου χρονίας κόπωσης που έχουν ανά ποσοστό, μπορεί να φτάνει και μέχρι 30% των ασθενών μετά την άρρωσή τους. Και βέβαια, όπως σας είπα, πρέπει να στήσουμε τις δομές παρακολούθησης σε τακτικό εξωτερικό ιατρείο, γιατί ένα δράμα που είχαμε στο πρώτο κύμα είναι ότι οι ασθενείς φεύγαν έξω. Δεν ξέραμε αν είναι μολυσματική ή όχι, πόσο μολυσματική, δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να ιδρύσουμε, να φτιάξουμε μια διακλινική, να τους φέρουμε στο νοσοκομείο να τους παρακολουθούμε. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι στη διάθεση σας συνέχεια για να απαντήσω. Ευχαριστούμε τον κύριο Καλομενίδη για την εκτεταμένη και πολύ καλή ομιλία. Να προχωρήσουμε στον επόμενο ομιλητή, που είναι η κυρία Ισχάκη. Η κυρία Ισχάκη είναι επιμελήτρια Α στην κλινική μας, η οποία θα μας μιλήσει για κάτι το οποίο πρεσβεύει από την αρχή της εφαρμογής του, την διαχείριση αναπνευστικής ανεπάρκειας και μη διασωληνωμένου ασθενή με COVID-19. Κυρία Ισχάκη. Καλημέρα και από μένα. Θα κυρία ήθελα Ισχάκη, με την... Στάρτησε στην κάμερα. Με βλέπετε τώρα. Τέλεια, τέλεια. Καλημέρα λοιπόν και πάλι. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την τιμητική αυτή πρόσκληση να μιλήσω στο πολύ ενδιαφέρον αυτό webinar. Άρα λοιπόν στα επόμενα λεπτά θα πούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την αναπνευστική ανεπάρκεια ενός ασθενή μη διασωληνωμένου που έχει λίμωξη από COVID-19. Θα ξεκινήσουμε όμως κάνοντας λίγο μια μικρή αναφορά στο πώς ξεκινήσω και την ώρα να λέω ότι υπάρχουν δύο τύποι πνευμονίας με το COVID-19. Ο L-τύπος που ονομάζεται έλα το low elastance και ο H-τύπος από το high elastance. Για να το δούμε αυτό καλά, θα δούμε το παράδειγμα που φαίνεται αριστερά. Θα μετακινήσω το ποντικάκι. Που φαίνεται αριστερά, όπου έχουμε δύο διαφορετικούς ασθενείς με την ίδια διαταραχή οξυγόνωσης, μόνο που στον πάνω ασθενή βλέπουμε πόσο μεγαλύτερο το ποσοστό του αεριζόμενου πνεύμονα και επί της ουσίας η διαταραχή της οξυγόνωσης αποδίδεται στο αγκιακό κομμάτι του πνεύμονα, δηλαδή υπάρχει απόλυτο υποξικό αγκιόσπασμο, μικροθρομβώση στην πνευμονική κυκλοφορία. Στον δεύτερο ασθενή, που είναι πιο τυπική εικόνα ARDS, είναι ο H-τύπος, high elastance, χαμηλή ενδοτικότητα, βλέπουμε πόσο μικρό είναι το ποσοστό του αεριζόμενου πνεύμονα, το λεγόμενο baby lung, και κυρίως η διαταραχή της οξυγόνωσης οφείλεται σε αυξημένο SAT. Αυτό ίσχυε στην αρχή της πανδημίας. Περνώντας οι μήνες, αρχίσαμε να λέμε αν πρόκειται στην ουσία για δύο διαφορετικούς φαινότυπους ή αν πρόκειται για την εξέλιξη του φαινομένου. Δηλαδή, έχουμε έναν ασθενή όπου ξεκινάει με τον L-τύπο. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν φαίνεται όλη η διαφάνεια εξ αρχής ή αν φαίνονται κάποια τμήματα και εγώ πρέπει να τα προχωράω. Φαίνεται όλη εξ αρχής. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν ξεκινάμε με τον L-τύπο, όπου ο ασθενής έχει χαρακτηριστικά υποξεμία, η οποία διεγείται τον καταλεπτόν αερισμό, όμως δεν έχει δύσπνοια, γιατί η κοπλάγια στο πνεύμα είναι φυσιολογική. Αυτός ο τύπος μπορεί να διαρκέσει λίγες μέρες και είτε να βελτιωθεί, είτε να επιδεινωθεί στον H-τύπο, όπου εδώ πέρα η δύσπνοια και το αυξημένο αναπνευστικό έργο του ασθενή είναι εμφανές. Και αυτή η επιδείνωση μπορεί να οφείλεται είτε στην εξέλιξη αυτής καθ' αυτής της νόσου, είτε στον τρόπο που αερίζει το ασθενής. Δηλαδή, στην ουσία προκαλείται ένα είδος αυτοτραυματισμού των πνεύμων, τον τρόπο που αναπνέει ο ασθενής. Αυτό, που είναι γνωστό σαν πεσίλη, στην ουσία πρόκειται για μεγάλους αναπνεόμενους όγκους που προκαλούν μεγάλες διακυμάνσεις της αρνητικής ή πεζοκωτικής πίεσης, οι οποίες στην ουσία ρουφάνε το αίμα από την περιφέρεια, αυξάνεται η πίεση μέσα στα τριχοειδή, αυξάνεται η διαρροή υγρού. Άρα επιδεινώνει το πνευμονικό είδημα, επιδεινώνεται η ανταλλαγή αερίων και η μηχανική του πνεύμονα, γεγονός που αυξάνει το αναπνευστικό drive και ούτω καθεξής. Αυτό έχει βρεθεί ότι όταν αυτές οι διακυμάνσεις της ισοφάγειας πίεσης υπερβαίνουν τα 15 cm θύλης νερού, αυξάνουν τον κίνδυνο πνευμονικής βλάβης.
Από όλα αυτά λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όταν θέλουμε να υποστηρίξουμε αναπνευστικά έναν μη διασωλωμένο ασθενή με πνευμονία από COVID, αφενός δεν έχουμε σαν στόχο μόνο να βλέπουμε μια καλή τιμή κορεσμού στο δάχτυλο, αλλά θέλουμε να μειώσουμε το distress του ασθενή, να αποφύγουμε το πεσίλι, να αποφύγουμε την τυχόν αναβάθμισή του σε διασωλήνωση και μηχανικό αρισμό και σαφέστατα πρέπει να προστατευτεί και το προσωπικό ώστε να μην έχουμε φαινόμενα διασποράς. Ποιοι είναι οι τρόποι που έχουμε για να υποστηρίξουμε τον ασθενή? Πολύ συνοπτικά ο Μαρίνη στο άρθρο στο JAMA αναφέρει ότι έχουμε την κλασική οξυγονοθεραπεία, έχουμε το μη επεμβατικό αρισμό είτε σαν CPAP είτε σαν BiPAP, έχουμε την ρινική οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής, την πρινή θέση. Κανονικά θα πρέπει το πράσινο να φαίνεται μετά. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε την κλασική οξυγονοθεραπεία με τα συστήματα χαμηλής και ψηλής σταθερής ροής. Όμως αυτό που πρέπει να ξέρουμε για την κλασική οξυγονοθεραπεία είναι ότι όταν έχουμε έναν ασθενή με υψηλές εισπνευστικές ροές, όπως είναι ο ασθενής με αναπνευστική ανεπάρκεια, στην ουσία τι κάνει, ρουφάει ατμοσφαιρικό αέρα, αραιώνει το χορηγούμενο μείγμα οξυγόνου. Επίσης, το δεύτερο πρόβλημα που υπάρχει με την κλασική οξυγονοθεραπεία είναι ότι όταν βάζουμε το ρόμετρο στον τοίχο μας πάνω τα 6 λίτρα, δεν μπορούμε να κάνουμε φύγρανση του μείγματος οξυγόνου που δίνουμε και σίγουρα το οξυγόνο που χορηγούμε δεν είναι θερμό. Άρα, τι κάνουμε. Δίνουμε ένα αγνώστο συγκεντρώσεως οξυγόνο στον ασθενή, το οποίο είναι ψυχρό και ξερό. Τα τελευταία λοιπόν 10 χρόνια. Τώρα, εδώ. Έχει μπει η ειρηνική οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής στη ζωή μας, η οποία έχει πάρα πολλούς μηχανισμούς από τους οποίους απορρέουν τα κλινικά ωφέλη της. Δεν έχουμε χρόνο να τους αναλύσουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι όλοι βασίζονται στο γεγονός ότι μπορεί να χορηγεί το οξυγόνο σε ψηλές ροές που φτάνουν τα 60, πλέον και τα 80 λίτρα. Υπάρχουν συσκευές που το χορηγούν και στα 80 λίτρα το λεπτό. Όσον αφορά το μη επεμβατικό μηχανικό αρισμό, στην ουσία μιλάμε για μια υποστήριξη πίεσης τόσο στην εισπνοή που διατείνει τους πνεύμονες, όσο και στην εκπνοή που επιστρατεύει και ψελίδες, με μεγάλη συζήτηση που δεν είναι επί του παρόντος, αν πρέπει να χρησιμοποιείται φύγρανση και θέρμανση με το μη επεμβατικό αρισμό. Το πρόβλημα στο μη επεμβατικό αρισμό είναι η μεγάλη εσάφεια που υπάρχει αν πρέπει να χρησιμοποιείται στην τενόβο υποξημική αναπνευστική ανεπάρκεια. Είναι γνωστή η θέση της CRS-ATS ότι δεν υπάρχουν evidence ώστε να γίνει μια σύσταση. Και αυτό γιατί για να ικανοποιήσουμε την εισπνευστική ανάγκη του ασθενή, την εισπνευστική ροή, τι κάνουμε, εφαρμόζουμε ψηλές πιέσεις, ως εκ τούτου δημιουργούνται μεγάλοι πνευμονικοί όγκοι και αυτό έχει βρεθεί ότι μπορεί να προκαλέσει πνευμονική βλάβη ή να επιδεινώσει την ήδη υπάρχουσα. Επίσης, ένα άλλο κακό που έχει υπάρχει με το μη επεμβατικό είναι ότι επαναπαυόμαστε και επομένως καθυστερούμε την διασωλήνωση. Δυστυχώς όμως, ήδη από την πρώτη φάση της πανδημίας βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την ανάγκη δημιουργίας αυτοσχέδιων μονάδων, αν θέλετε, στις οποίες τι κάναμε, βγάλαμε από το ντουλάπι μας ό,τι μορφή αναπνευστικής υποστήριξης είχαμε. Και πλέον έχουμε τη γνώση, έχουμε την εμπειρία και να δούμε πώς αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε και να αποφύγουμε τη διασωλήνωση, άρα να μειώσουμε το φορτίο στις μονάδες που είναι ήδη περιορισμένες, αλλά και να υποστηρίξουμε βέβαια σωστά τους ασθενείς μας. Η κλασική οξυγονοθεραπεία είναι η πρώτη που εφαρμόζουμε με το που ο ασθενής έρχεται στα TEP. Όμως, αν ο ασθενής έχει ανάγκη από οξυγόνο πάνω από 40%, πρέπει να περνάμε σε ρινική οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής. Και εδώ βλέπουμε μία από τις πρώτες αναδρομικές μελέτες που δημοσιεύτηκαν από μια γαλλική ομάδα, πολυκεντρική μελέτη, στην οποία είδαν τι μπορεί να κάνει η ρινική οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής στους ασθενείς που την έλαβαν σε σχέση με τους ασθενείς που υποστηρίχθηκαν με οποιοδήποτε άλλη μορφή. Όσον αφορά την πιθανότητα αυτή οι ασθενείς να διασωληνωθούν, εκεί τι είδανε, ότι όσοι έλαβαν δυνική οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής είχαν σημαντικά μειωμένη πιθανότητα να διασωληνωθούν. Βέβαια, η θνητότητα δεν διέφερε μεταξύ τους. Και ερχόμαστε στην ανασκόπηση και μια μεταανάλυση διαφόρων μελετών που ελέγχουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της ρινικής οξυγονοθεραπείας υψηλής ροής σε σχέση με την κλασική οξυγονοθεραπεία. Και τι μας λέει αυτή η ανασκόπηση? Ότι υπερέχει το high flow σε σχέση με την κλασική οξυγονοθεραπεία στην πιθανότητα οι ασθενείς να διασωληνωθούν, υπερέχει την πιθανότητα να χρειαστεί αναβάθμιση της αναπνευστικής υποστήριξης, δεν διαφέρει όμως τη θνητότητα, δεν διαφέρει στις ημέρες παραμονής στη μονάδα. Δυστυχώς, το πρόβλημα σε αυτή την ανασκόπηση είναι ότι αν και στον τίτλο της αναφέρεται
ότι αφορά τους ασθενείς με COVID, οι μελέτες τις οποίες περιλαμβάνει δεν αφορούν ασθενείς με COVID. Και στην ουσία περιλαμβάνει παραπλήσεις μελέτες με αυτές που φαίνονται σε δύο παλιότερες ανασκοπήσεις του 2017 με τα ίδια αποτελέσματα. Τις δείχνω και αυτές εδώ, γιατί κυρίως θέλω να σταθώ στο κομμάτι της σύγκρισης του high flow με το μη επεμβατικό αερισμό, όπου βλέπουμε σε αυτές τις ανασκοπήσεις ότι δεν διαφέρει όσον αφορά την πιθανότητα οι ασθενείς να διασωληνωθούν και δεν διαφέρει η θνητότητα. Όμως, θέλω να παρατηρήσουμε λίγο όσον αφορά το κομμάτι του high flow, την ετερογένεια που υπάρχει σε αυτές τις μελέτες. Μία ετερογένεια την οποία έρχονται αυτοί οι συγγραφείς και αναλύουν και βρίσκουν ότι οφείλεται στη διαφορετική σοβαρότητα οξυγόνωση που είχαν αυτοί οι ασθενείς. Και τι έδειξαν? Ότι όσο πιο σοβαρή είναι η διαταραχή οξυγόνωσης, τόσο πιο μεγάλο ήταν το όφελος από το high flow. Η ερώτηση εδώ που τίθεται είναι, όντως υπάρχει όφελος από το high flow σε τόσο σοβαρή διαταραχή οξυγόνωσης? Μάλλον δεν είναι το όφελος του high flow όσο είναι ο κίνδυνος από την εφαρμογή μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού όταν υπάρχει σοβαρή διαταραχή οξυγόνωσης, γιατί εκεί αναγκαστικά δημιουργούνται high tidal volumes, άρα μπορούμε να προκαλέσουμε ventilatory induced lung injury. Όσον αφορά την πρινή θέση, μία πρακτική την οποία την εφαρμόζουμε στη μονάδα σε RDS, αλλά σε ασθενείς που έχουν καταστολή, ήταν ήδη γνωστή η εφαρμογή της και σε μη κατασταλμένους ασθενείς, όμως στην ουσία και αυτό άρχισε να το εφαρμόζουμε όλο και πιο συχνά τώρα με αφορμή τον COVID προκειμένου να αποφύγουμε τη διασωλήνωση. Ξέρουμε την αποτελεσματικότητά της όσον αφορά τη βελτίωση της μηχανικής του πνεύμονα και σε αυτή την προοπτική μελέτη που ελέγχθηκε η αποτελεσματικότητά της, είδαμε ότι σε περίπου 500 ασθενείς που εφαρμόστηκε, αφενός ήταν εύκολα εφαρμόσιμη, αυτό έδειξε αυτή η μελέτη, και έδειξε ότι ανάμεσα στην οξυγόνωση που είχαν στην ήπια θέση, που είναι το SP1, και στην οξυγόνωση που ήταν στην πρινή θέση, το PP1, η βελτίωση του λόγου πέω του προς FAO2 ήταν πάνω από το 50%. Δυστυχώς όμως διατηρήθηκε μόνο στο 50% των ασθενών που εφαρμόστηκε, και αυτοί ήταν οι responders. Ποια ήταν η διαφορά των responders από τους μη responders? Ήταν η πρώιμη εφαρμογή πρινού θέσης και ότι οι ασθενείς, οι responders, είχαν εντονότερη φλεγμονώδη αντίδραση. Ακολούθησαν διάφορες μικρές σειρές ασθενών, όπου η πρινή θέση συνδυάστηκε με το high flow και με το μη επεμβατικό αρισμό, με καλά αποτέλεσμα όσον αφορά την οξυγόνωση. Σε αυτή τη μελέτη, που είναι μια προοπτική μελέτη παρατήρησης, όπου εφαρμόστηκε πρώιμη πρινή θέση συνδυασμό είτε με το high flow είτε με το μη επεμβατικό στο μέτριο και σοβαρό RDS, τι είδανε? Ότι υπάρχει μια τάση αύξησης της οξυγόνωσης από το high flow στο high flow και πρινή, το μη επεμβατικό και πρινή. Σε ποσοστό 50% αποφεύγει η διασωλήνωση, κυρίως όσους είχαν μέτριο RDS. Βλέπουμε ότι το PO2 αυξήθηκε κατά 25 με 35 mm δραργύρω στην πρινή. Όσο πιο σοβαρό το RDS, τόσο αυξανόταν η πιθανότητα να αποτύχει η πρινή. Και βέβαια, ένα άλλο συμπέρασμα αυτής της μελέτης είναι ότι η πρινή είναι ασφαλής και καλά ανεκτή. Θέλω να σας δείξω εδώ μια εικόνα από δικό μας ασθενή το Σεπτέμβριο του 2020, που βλέπουμε το high flow και τον ασθενή στην πρινή θέση. Ένας πολύ συνεργάσιμος ασθενής, μία φορά τον βοηθήσαμε και στην πορεία πραγματικά γυρνούσε μόνος του. Όσον αφορά τα settings, δεν θα μιλήσουμε αναλυτικά γιατί δεν έχουμε χρόνο. Απλά παραθέτω εδώ ένα δικό μας αλγόριθμο, τον Ευαγγελισμό, όπου πρέπει να ξεκινάμε το high flow με τα βέλτιστα settings, δηλαδή 100% οξυγόνο, ψηλές ροές, θερμοκρασία 37, δεν επαναπαυόμαστε, γυρνάμε σύντομα στον ασθενή μας εντός μία ή δύο ώρες και κάνουμε τυπλοποίηση. Θα δούμε και παρακάτω ποιοι είναι οι παράγοντες που τυπλοποιούμε. Ρυθμίζουμε λοιπόν το οξυγόνο με βάση το τι κορεσμό στόχο έχουμε, τη ροή με βάση τις αναπνοές του ασθενή και τη θερμοκρασία με βάση την άνεση του ασθενή. Όσον αφορά το μη επεμβατικό αρισμό, και αυτό είναι ένας αλγόριθμος από γερμανικά guidelines, αλλά φαίνεται να συμφωνούν πολλές διαφορετικές συστάσεις, ότι ξεκινάμε το CPAP σε μια τιμή γύρω στα 10 cm νερού, ενώ ο μη επεμβατικός αρισμός πρέπει να ξεκινάμε από μια P5. Προσοχή, πρέπει κάθε φορά ο αναπνεώμενος όγκος να είναι κάτω από 9 ml ένα κιλό. Επανερχόμαστε στον ασθενή μας σε μία-δύο ώρες και εκτιμούμε αν είναι εντάξει με το μη επεμβατικό αρισμό. Όσον αφορά την πρινή θέση, σε αυτές τις οδηγίες φαίνονται οι απόλυτες ενδείξεις και οι σχετικές, ενώ στην ουσία για τον τρόπο εφαρμογής σε έναν ασθενή με συνείδηση δεν μιλάμε για μια απόλυτα πρινή θέση. Μιλάμε για ένα κυκλικό γύρισμα του ασθενή ανά 30 λεπτά με 2 ώρες από την πλήρης πρινή θέση στο δεξί πλάγιο, ανάσκελα ή δηλαδή, μετά ξανά στο αριστερό πλάγιο,
πρινή θέση και επαναλαμβάνουμε αυτό τον κύκλο. Φτάνουμε έτσι λοιπόν στις τελευταίες οδηγίες της NIH 2020 τον Οκτώβριο, όπου τι γράφουν, ότι πρέπει να παρακολουθούμε τους ασθενείς στενά για τυχόν επιδείνωση της αναπνευστικής κατάστασης και ανάγκη διασωλήνωση. Μάλλον η οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής βγαίνει πιο μπροστά σε σχέση με το μη επεμβατικό αρισμό, είναι ξεκάθαρη η θέση. Όμως, αν υπάρχει απουσία ένδειξης διασωλήνωσης για οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί δεν υπάρχει ιατρικός λόγος, είτε γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμη κλίνη και ο ασθενής μας επιδεινωθεί, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε μη επεμβατικό, αλλά προσοχή, χρειάζεται στενή παρακολούθηση. Με τον ίδιο τρόπο εφαρμόζουμε και την πρινή θέση. Αν υπάρχει αντένδειξη διασωλήνωσης, πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια για wake proning. Και βέβαια, οπωσδήποτε δεν εφαρμόζουμε την πρινή θέση σαν rescue therapy. Είναι σίγουρο ότι αυξάνεται τη θνησιμότητα του ασθενή μας. Πώς παρακολουθούμε τον ασθενή? Τα ζωτικά σημεία είναι απαραίτητα. Τα αρτηριακά αέρια αίματος αρκετά συχνά μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στην μορφή αναπνευστικής υποστήριξης. Οι επόμενες τέσσερις μπουλίτσες είναι οι παράγοντες όλοι αυτοί που έχουν δείξει να έχουν προγνωστική αξία, δηλαδή αν ο ασθενής εμφανίσει υπερκαπνία, οξέωση, αν χρησιμοποιεί επικουρικούς μυς, αν μειώσει το επίπεδο συνείδησής του ή αν εμφανιστούν οργανικές ανεπάρκειες, μάλλον έχουμε αποτύχει και πρέπει να αναβαθμίσουμε την υποστήριξή μας. Και βέβαια, προσοχή στο ισοζύγιο των υγρών, χρειαζόμαστε dry lungs. Δεν φορτώνουμε τους ασθενείς μας με υγρά. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό σημείο είναι ο στόχος χορεσμού. Ξέρουμε ότι η ελεύθερη χορήγηση οξυγόνου σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα σε οποιαδήποτε στιγμή και αν αυτή τη μετράμε. Και αυτή η μελέτη έχει δείξει ότι η συντηρητική χορήγηση οξυγόνου συνοδεύεται με καλύτερη επιβίωση των ασθενών. Το οξυγόνο είναι φάρμακο, η υπεροξία προκαλεί διάφορες βλάβες και ο στόχος, ο ανώτερος, είναι ξεκάθαρα το 96. Για τον κατώτερο υπάρχει debate. Μοιάζει ότι 90 με 92 είναι ένας καλός κατώτερος στόχος. Όσον αφορά την προστασία του προσωπικού, αυτό που έχουμε να πούμε ότι όλοι αυτοί οι τρόποι που προτείναμε εδώ συνοδεύεται με δημιουργία αεροζόλ, γεγονός που εκθέτει το προσωπικό. Είναι απαραίτητο, όπως έδειξαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, εκείνη τη στιγμή να φοράμε πλην του υπόλοιπου εξοπλισμού μας και μάσκες υψηλής προστασίας. Όσον αφορά το high flow, πολύ ωραία τα έδειξε ο κ. Καλομενίδης, δεν θα σταθώ. Και πιο πολύ το ανέφερα και εγώ εδώ, γιατί υπήρχε στο πρώτο κύμα μια φοβία χρήση του high flow. Ακριβώς μήπως υπάρχει κίνδυνος διασποράς λόγω των σταγονιδίων. Και πλέον σε αυτή την ανασκόπηση in vitro μελετών φαίνεται ότι όχι μόνο δεν είναι χειρότερο, αλλά μοιάζει να είναι και κατάτι καλύτερο από τη Venturi τη μάσκα. Όσον αφορά τη σύγκρισή του με το ρινικό CPAP, φαίνεται και πάλι ότι ακόμα και στις υψηλές ροές είναι καλύτερο όσον αφορά την απόσταση με την οποία μπορεί να υπάρχει αεροζόλ με το high flow. Όμως θέλω λίγο να μείνω εδώ και να δείξω ότι καθώς χειροτερεύει η αναπνευστική κατάσταση του ασθενή μας, είτε στο high flow είτε με το CPAP, μειώνεται η διασπορά του αεροζόλ και αυτό γιατί μειώνει τις ροές του ασθενή. Ο λόγος που μένω στο nasal CPAP είναι γιατί τόσο με το high flow και το nasal CPAP έχουμε ακόμη ένα όπλο, τη δυνατότητα εφαρμογής μάσκας στον ασθενή. Και για να καταλάβουμε τη σημασία, δείχνω εδώ έναν ασθενή που βήχει, που έχει φυσιολογικό βήχα, κοιτάξτε ποια είναι η διασπορά και πόσο αυτή μειώνεται από τη χειρουργική μάσκα όταν εφαρμόζουμε μια μάσκα πεδίο. Καθώς βέβαια γίνεται, επιδεινώνεται η κατάστασή του, ναι μεν μπορεί να μειώνεται η διασπορά του αεροζόλα ακόμα και με το βήχα, κοιτάξτε πόσο ακόμα περισσότερο μειώνεται με την εφαρμογή μιας μάσκας πεδίο στον ασθενή. Αυτά είχα να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ισχάκη για την εξαιρετική ομιλία. Και τώρα θα προχωρήσουμε στον επόμενο ομιλητή, που είναι ο καθηγητής Άνης Πνευματικός, ο οποίος θα μας πει πότε θα αποφασίσουμε να διασωληνώσουμε τον ασθενή και να τον στείλουμε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Κύριε Πνευματικέ. Ευχαριστώ, Αναστασία. Να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή, την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία με τη νέα ηγεσία της και να ευχηθώ καλή δύναμη και γεμάτη δημιουργία για ένα καλύτερο μέλλον της πνευμονολογίας. Κύριε Πνευματικέ, αν μπορείτε, πατήστε στο βίντεο start με ακριβώς. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και προχωρώ γιατί ο χρόνος πιέζει. Η ομιλία μου αφορά την απόφαση για ενδοτραχειακή διασωλήνωση, όχι την ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Έτσι να ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής, γιατί είναι ένα κρίσιμο σημείο για τους ασθενείς με την νόσο του COVID.
Και ας αρχίσουμε λοιπόν. Η νόσος του COVID κυρίως προκαλεί πνευμονία. Βλέπω λίγο διαταραχή εδώ της δομής της διαφάνειας. Κατά 20% και λιγότερο αρρυθμίες, καρδιαγγειακό σύστημα, θρομβοεμβολική νόσο, κυταροκινική καταιγίδα κτλ. Σύμφωνα με μια πολύ καλή ανασκόπηση του New England Journal of Medicine, οι συμπτωματικοί ασθενείς το 40% θα εμφανίσουν δύσπνοια, οι συμπτωματικοί το 14% θα εκδηλώσουν σοβαρή νόσο και το 5% των συμπτωματικών θα καταλήξουν στην εντατική. Με αυτή την ωραία διαφάνεια. Καταστάσεις όπως αυτές, δηλαδή σοβαρό ARDS, το ARDS είναι σύνδρομο, η πνευμονία είναι πνευμονία και εκδηλώνεται ως ARDS. Τέτοιες εικόνες λοιπόν με σοβαρό ARDS, όπως βλέπετε στην αξονική τομογραφία, την εξέταση εκλογής για την διάγνωση του ARDS, θα μπουν κατά πάσα πιθανότητα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχει συνδυαστεί τουλάχιστον στη χώρα μας η μονάδα εντατικής θεραπείας και καλώς με τους διασωληνωμένους ασθενείς. Σε υπερβολικό βαθμό, θα έλεγα, στη χώρα μας, οι ελληνικές ΜΕΘ νοσηλεύουν μάλλον μόνο διασωληνωμένους ασθενείς σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές ή άλλων χωρών μονάδες εντατικής θεραπείας. Πριν τη διασωλήνωση, θα έχουν ήδη διαμεσολαβήσει η υψηλής ροής οξυγονοθεραπεία, μια καινούργια κατάκτηση πραγματικά στην αντιμετώπιση των ασθενών με οξύ αναπνευστική ανεπάρκεια, ο non-invasive ventilation και η prone position, μια πολύ σημαντική, απλή που δεν κοστίζει τίποτα, μέθοδος η οποία πολλές φορές έτσι βοηθάει στην αποφυγή της διασωλήνωσης των ασθενών. Από νωρίς τέθηκε στην βιβλιογραφία που αφορά την αντιμετώπιση των ασθενών καθοδόν προς την εντατική το δίλημα. Πότε θα διασωληνώσω με αυτούς τους ασθενείς? Ποιο είναι το κρίσιμο κλινικά σημείο ή με δείκτες όπου θα πρέπει να διασωληνωθούν οι ασθενείς αυτοί? Θα τους διασωληνώσω με έγκαιρα για να αποφύγω με διάφορα συμβάντα ή θα περιμένουμε μέχρι το τέλος να καταρρεύσουν αυτοί οι ασθενείς? Ο λόγος ήταν πολύ βασικός στην αρχή τουλάχιστον της πανδημίας της COVID. Ο φόβος ήταν μεγάλος από την διασπορά. Την διασπορά του νοσήματος αυτού, του ιού αυτού, στους εμπλεκόμενους, στην διαδικασία και της διασωλήνωσης και φυσικά της οξυγονοθεραπείας πριν τη διασωλήνωση. Ήταν μεγάλος ο φόβος και στην Ιταλία θρυνήσαμε και θύματα και γιατρούς και νοσηλευτές κτλ. Και αναισθησιολόγους από την Κίνα μέχρι τον υπόλοιπο πλανήτη, τις υπόλοιπες χώρες. Διάφορα editorials όπως αυτό στο Lancet στο περιοδικό Lancet τόνισαν εξ αρχής το μεγάλο φόβο να προφυλακτεί το υγειονομικό προσωπικό. Και αυτό πραγματικά δημιούργησε μια φοβία η οποία έγινε την πλάστηκα υπέρ της πρώιμης διασωλήνωσης των ασθενών. Να μην περιμένουμε και εμπλεκόμαστε στην διαδικασία αρκετές ώρες γιατί αυτό αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού. Επίσης, όσον αφορά τον χώρο που πατάει προς την εντατική, όταν εμβληματικές μορφές όπως ο Λουτσιάνο Κατινώνη σε 2-3 editorials αποφαίνεται ότι είναι ερωτηματικό μεγάλο αν αποδίδουν οι non-invasive πρακτικές, high flow nasal oxygen, non-invasive ventilation και prone position πριν διασωληνωθούν. Δεν πρέπει, λέει ο Κατινώνη, να καθυστερούμε διότι υπάρχει κίνδυνος ο ίδιος ο ασθενής με τον τρόπο που ανασένει και με την παθοφυσιολογία του patient self-inflicted lung injury μπορεί να οδηγηθεί σε πολύ βαρύ ARDS, το οποίο θα επιδεινώσει την πρόγνωσή του. Είναι γνωστό σε όλους οι δύο φαινότυποι της οξείας αναπνευστικής ενεπάρκειας, στον τύπο L με low όλα, την elastance, το VQ, το βάρος και το recruitability του πνεύμανα, και το βαρύ ARDS, το οποίο πραγματικά έχει τον κίνδυνο ο ασθενής, αν δεν διασωληνωθεί έγκυρα, πραγματικά να προκαλέσει βαρύτατο ARDS και να μην προλάβει μάλιστα και να διασωληνωθεί. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι η ανάπτυξη από τον ίδιο τον ασθενή υψηλής διαπνευμονικής πίεσης στα κατωφερέστερα σημεία όπου κυρίως είναι το severe ARDS και να δημιουργήσει τον ίδιο τον αυτοτραυματισμό ο ίδιος ο ασθενής καθώς περνούν οι ώρες. Ίσως τότε είναι αργά διότι αυτός ο φαύλος κύκλος που αυξάνει το έργο της αναπνοής και μέσω του Pendeluft φαινομένου όπου αέρας από πιο υγιείς περιοχές σπέβδει προς κατώτερες περιοχές όπου δημιουργούνται υψηλή διαπνευμονική πίεση, μπορεί να αυξήσει δραματικά το έργο της αναπνοής και να οδηγήσει ύστερα σε συγχυτική διασωλήνωση του ασθενή. Βλέπετε ένα case report όπου μέσα σε 5 ώρες αυτή η ασθενής εδώ πέρα, η οποία είχε αυτές τις σκιάσεις, οδηγήθηκε σε 5 ώρες σε αυτή την εικόνα βαρύτητα του ARDS. Βέβαια το ερώτημα παραμένει, ισχύει αυτό που λέει ο Λουτσιάνο Κατινώνη? Ή είναι απλώς η κεραυνοβόλα εξέλιξη της ιογενούς πνευμονίας από τον κοροναϊό? Δημιούργησε αυτό τραυματισμό ο ίδιος ασθενής? Αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και πάμε τώρα στον φόβο. Δύο ήταν οι αιτίες που είπαμε. Ο φόβος για τη διασπορά του νόσου και ο φόβος για αυτό το τραυματισμό. Αποδεικνύεται όσο περνάει ο καιρός ότι οι high flow
high flow nasal oxygen therapy, δεν δημιουργεί αυτή την διασπορά του αεροζόλ, το οποίο φοβόμαστε όλοι στην αρχή, και μάλιστα λιγότερο και από τη μάσκα Βεντούρη και από τις άλλες μάσκες. Όλο και περισσότερες ενδείξεις δυναμώνουν τη βιβλιογραφία. Κοιτάξτε αυτή τη μελέτη εδώ πέρα. Η εφαρμογή high flow nasal oxygen, όταν μάλιστα εφαρμοστεί στον ασθενή και χειρουργική μάσκα, βλέπετε ότι κάνει μηδέν αεροζόλ. Απλή ιδέα. Βάζουμε τη μάσκα high flow nasal oxygen και βάζουμε και μία μάσκα για να προστατεύσει από την πιθανή δημιουργία αεροζόλ. Και επίσης αποδεικνύεται εδώ πέρα ότι η χρήση της high flow nasal, όπως έδειξε και η κυρία Ισχάκη με την βιβλιογραφία, έτσι οδηγεί λιγότερους, στατιστικά λιγότερους ασθενείς σε διασωλήνωση. Άρα είναι κάτι κεκτημένο πλέον βιβλιογραφικά και παρακαλώ όλους μας, έτσι, να αποβάλλουμε την φοβία για την high flow nasal κένουλα. Έτσι, είναι σημαντικό. Η βιβλιογραφία δυναμώνει την πεποίθηση ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνη όσο θεωρήθηκε εξ αρχής. Επίσης η proposition απαιτείται φυσικά εξοικείωση με την μέθοδο αυτή, πόσο μάλλον σε ασθενείς με μεγάλη δύσπνοια, είναι ήδη μη διασωληνωμένοι, έτσι, οι οποίοι θα πρέπει να τοποθετούνται σε πρινή θέση μαζί με τη high flow nasal. Νομίζω ότι αν καταλάβουμε σε βάθος την παθοφυσιολογία αυτής της οξείας αναπνευστικής ενεπάρκειας, όλο και περισσότερο θα εφαρμόσουμε αυτές τις απλές τεχνικές, τις σχετικά απλές, σε σύγκριση με την διασωλήνωση και τον μηχανικό αερισμό. Πότε λοιπόν θα διασωληνώσω με αυτούς τους ασθενείς, είναι το ερώτημα. Ανατρέχοντας την βιβλιογραφία πάντοτε, να δούμε ποια είναι τα κριτήρια να διασωληνώσω με τέτοιους ασθενείς, οι οποίες είναι στην άκρη του γκρεμού της οξείας αναπνευστικής ενεπάρκειας, αν μέσα σε λίγες ώρες χειροτερεύει η κατάσταση, γενικά κριτήρια, αν το SPO2 δεν βελτιώνεται παρά την χρήση υψηλής ροής, αν εκδηλώνεται η υπερκαπνία, εδώ ο κίνδυνος μεγαλώνει περισσότερο, και αν έχει αιμοδυναμική αστάθεια, και εδώ περιπλέκεται ακόμα περισσότερη κατάσταση. Όμως αυτά δεν είναι σαφείς αιτίες, σαφείς ενδείξεις για διασωλήνωση. Θα καταφύγω σε ένα πολύ μεγάλο εμβληματικό πνευμονολόγο και εντατικολόγο, τον Μάρτιν Τόμπιν. Στο εμβληματικό βιβλίο του Mechanical Ventilation, 1500 σελίδες, το ξεφίλησα, πουθενά δεν υπάρχουν κριτήρια πότε διασωληνώνω έναν ασθενή. Καταλήγει μάλιστα ο ίδιος ότι το ότι δεν βάζω κριτήρια πουθενά δεν σημαίνει ότι το αφήνουμε στην άκρη αυτό, αλλά είναι μάλλον μια τέχνη πότε θα διασωληνώσεις. Μας γυρίζει πάλι στην ξεχασμένη κλινική οξύτητα, την οποία ίσως την έχουμε απολέσει με την evidence-based medicine. Πρέπει να καταλάβουμε πολύ βαθιά την κλινική παθοφυσιολογία και φυσικά να είμαστε κοντά στους ασθενείς μας. Και πώς θα καταλάβουμε κλινικά το αυξημένο έργο της αναπνοής και τη silent hypoxemia, που απασχόλησε περισσότερο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρά την ιατρική βιβλιογραφία. Τους ασθενείς οι οποίοι πεθαίνουν με χαμόγελο, ευτυχισμένοι, χωρίς να νιώθουν δύσπνοια, με δραματικούς δείκτες υποξυγωνεμίας. Για να δούμε μερικά πράγματα που ίσως τα έχουμε παραγνωρίσει ή οι νεότεροι γιατροί δεν μπορούν να τα παρακολουθήσουν όσο εμείς οι παλιότεροι που ήμασταν πιο κλινικοί, θα έλεγα. Η ταχύπνια πάντοτε είναι μια ένδειξη ότι αυξημένου έργου της αναπνοής. Όχι, το τόνισα στους συνεργάτες μου, ως πνευμονολόγος στη μονάδα εντατικής, ότι ένας ασθενής μπορεί κάλλιστα να έχει επιπόλαια αναπνοή με 40 αναπνοές το λεπτό, και αυτό δεν σημαίνει αυξημένο έργο της αναπνοής. Ότι αν έχει 40 αναπνοές το λεπτό είναι υποψήφιος για να διασωληνωθεί. Το θέμα της δύσπνοιας είναι πιο πολυσύνθετο και εμείς οι πνευμονολόγοι το κατέχουμε καλύτερα. Η πυκνότητα των διηθήσεων στην εκτινογραφία θόρακος. Ούτε αυτό μόνο του είναι ένδειξη βαριάς διαταραχής της υποξυγωνεμίας ή αυξημένου έργου για διασωλήνωση. Και τι ακριβώς είναι η silent hypoxemia. Γράφτηκαν λίγα άρθρα, αλλά περισσότερο το θεωρήσαμε θέμα της Wall Street Journal και των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά αξίζει όμως τον κόπο. Γιατί παρατηρείται τέτοια δραματική υποξυγωνομία σε πολλούς ασθενείς? Με απασχόλησε από την πρώτη στιγμή και έγραψε ένα τέτοιο σχετικό editorial στο Nature. Για να γυρίσουμε λίγο πάλι στην κλινική. Αυξημένο έργο της αναπνοής σημαίνει σύσπαση των στερνοκλειδών μαστοειδών. Και εδώ είναι το δάκτυλο του Τόμπιν που ψηλαφεί αυτόν τον ασθενή, που μπορεί να έχει φασική σύσπαση και χάλαση των στερνοκλειδών μαστοειδών. Πόσοι νέοι γιατροί μπορούν αυτό να το παρακολουθήσουν, που είναι ένα αδιάψευστο κλινικό κριτήριο για αυξημένο έργο της αναπνοής? Πόσοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη ρημούλκηση της τραχείας από τον κρικοειδή χόνδρο προς τη σφαγητηρική εντομή, όταν το έργο της αναπνοής μέσα σε λίγη ώρα αυξάνεται δραματικά και ο ασθενής πάει για διασωλήνωση? Επίσης, η βράχυνση της σφαγητηρικής εντομής. Επίσης, ο υδρότας, κάτι το οποίο οι νεότεροι γιατροί ίσως το παραγνωρίζουμε. Ο υδρότας παράγεται φυσιολογικά σε υγιή άτομα.
Κοιτάξτε το πέρασμα του δακτύλου του Τόμπιν πάνω από το μέτωπο του ασθενούς και την ανίχνευση του υδρότα. Ο υδρότας είναι κάκιστο προγνωστικό σημείο για ασθενείς με οξύ αναπνευστική ανεπάρκεια. Είναι το έσχατο ίσως σημείο το οποίο είναι ασφαλής δείκτης ότι οδεύομαι προς διασωλήνωση. Και κάτι το οποίο το έκανα τόσα χρόνια και χάρηκα όταν το είδα σε αυτή την ανασκόπηση του Τόμπιν. Όταν με καλούν εδώ ασθενή με οξύ αναπνευστική ανεπάρκεια στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης που μπορεί να διασωληνωθεί και πάμε στο θάλαμό του, λέω μην μπαίνουμε μέσα, αφήστε από την άκρη της πόρτας να τον δούμε πώς ανασένει. Θέλω να τον δω πριν μάθει ότι έρχονται οι γιατροί. Γιατί είναι και εδώ και η αρχή του Χάιζενμπεργκ. Ο παρατηρητής επηρεάζει το παρατηρούμενο. Το έχετε διαπιστώσει πολλοί από εσάς. Διαφορετικό θα είναι το πάτερ της αναπνοής αν μπω μέσα και αρχίσω να μιλώ με τον ασθενή και διαφορετικό αν τον παρακολουθήσω για λίγα δευτερόλεπτα κρυφά από την άκρη της πόρτας. Σημεία κλινικά που τα έχουμε ξεχάσει. Και πάω λίγο στην σιωπηρή υποξυγονεμία. Το ξέρετε όλοι ότι το drive ελαττώνεται κατά πάνω από 50% σε άτομα πάνω από 65% που είναι οι περισσότεροι υποψήφοι για διασωλήνωση. Ο ζαχαρόδης διαβήτης το ελαττώνει πάνω από 50% το drive. Είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό. Η διακύμανση του χημικού drive για το διοξίδιο είναι 300 με 600%. Το SPO2 υποτιμά το αληθινό SPO2 το οποίο μετράται με τον αναρρητή των αερίων κατά 4 με 7%. Η μετατόπιση της καμπύλης οξυαιμοσφαιρίνης είναι σημαντική όταν αυξάνει η θερμοκρασία και πολλοί από τους ασθενείς μας έχουν 40 πυρετό. Και για να μην μιλήσω και για άλλες αιτίες, επειδή ο χρόνος πιέζει, κοιτάξτε ότι σε PO2 40 πως το SPO2 μπορεί να δείχνει 74 και το αληθινό SAO2 να είναι 64. Η απλή μετατόπιση της καμπύλης της οξυαιμοσφαιρίνης. Οι νεότεροι γιατροί ας μην μείνουν στα νούμερα. Τα νούμερα είναι νούμερα. Ενώ η κλινική εικόνα για όποιον έχει μια κλινική δυνότητα και ζει δίπλα στους ασθενείς μπορεί να προσφέρει περισσότερα. Πότε λοιπόν θα διασωληνώσω αυτούς τους ασθενείς? Ο Μάρτιν Τόμπιν λέει ότι στην αρχή δημιουργήθηκε μια παγκόσμια κρίση να γίνουν εργοστάσια που θα παράγουν αναπνευστήρες. Θα πρέπει αυτό που είπε ο Γκατινόνι ότι οι ίδιοι δημιουργούν ARDS με τον τρόπο που ανασένουν, με το σοβαρό ARDS. Αλλά αυτό όμως δεν έχει αποδειχθεί. Είναι δύσκολο μόνο το σεβασμό προς τον Λουτσιάνο Γκατινόνι, ένας ασθενής ο οποίος έχει κυάνωση και οδεύει προς διασωλήνωση, να του βάζω ισοφάγιο μπαλόνι να δω αν κάνει μείον 15 ενδοθωρακική πίεση για να τον θεωρήσω ότι μπορεί να διασωληνωθεί αυτός. Ότι έχει self-inflicting lung injury. Έτσι λοιπόν, ας ξαναγυρίσουμε λιγάκι προς την κλινική εκτίμηση των ασθενών και ας θυμηθούμε αυτό το slide το δείχνω χρόνια στους φοιτητές της ιατρικής στην Αλεξανδρούπολη. Ο μηχανικός αερισμός με διασωλήνωση της τραχείας βλάπτει πολύ σοβαρά την υγεία. Δημιουργεί δεκάδες επιπλοκές. Ιδού μερικές εξ αυτών. Ιδού η τραγική εικόνα του βίλη που δημιουργείται στο πειραματόζωο μέσα σε 20 λεπτά αν το αερίσω με υψηλές πιέσεις. Και ιδού το βατερό των εντατικών στις οποίες υπηρετώ 35 χρόνια στην καριέρα μου. Κοιτάξτε τη θνητότητα στο μηχανικό αερισμό, κύριοι συνάδελφοι. Κυμαίνεται από 50 μέχρι 88%. Η τελευταία μελέτη ήρθε από την Κίνα πριν 15 μέρες στο Intensive Care Medicine. 80% θνητότητα έχουν οι διασωληνωμένοι σε μεγάλο αριθμό, 733 ασθενείς. Δεν πρέπει να το κρύβουμε αυτό. Ο μηχανικός αερισμός σώζει ζωές, αλλά πρέπει να το κατέχεις πάρα πολύ καλά, θα πρέπει να το εισαγάγεις όταν πραγματικά υπάρχει ένδειξη. Δεν είναι τόσο απλή υπόθεση να διασωληνώνουμε τον κάθε ένα ασθενή ελαφρά την καρδία. Και αρχίζει στη βιβλιογραφία πραγματικά θίγεται αυτό το θέμα, να επαναξετάσουμε τα κριτήρια. Υπάρχουν όμως κριτήρια. Να μια κλίμακα Καμπρίνη, η οποία βάζει τον αναπνευστικό ρυθμό, τους επικουρικούς αναπνευστικούς μύες και την γενικότερη κατάσταση. Πάλι θα μου πείτε μια κλίμακα. 6 με 10 ο ασθενής είναι μάλλον για διασωλήνωση, αλλά είναι μια κλίμακα που στηρίζεται πολύ περισσότερο στην κλινική εικόνα του ασθενούς. Και εδώ βλέπετε και η προτεραιότητα του high flow nasal και η προτεραιότητα της του late intubation και όχι του πρώιμου, μόνο το σεβασμό προς τον Λουτσιάνο Κατινώνη. Και η βιβλιογραφία ακόμα φυσικά δεν δείχνει σε αυτό το δίλημα τι είναι προτιμότερο, αλλά είναι πολύ πρώιμο. Και κλείνοντας αυτή τη νήξη για την επιστροφή λίγο στην κλινική εκτίμηση των ασθενών, δεν είναι το θέμα μου η τραχιακή διασωλήνωση και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Στην αρχή το πρώτο τρίμηνο ένας στους 10 αναισθησιολόγους κόλλησε COVID. Υπάρχουν διάφορα checklists, μπορείτε να το διαβάσετε, διάφορα φίλτρα, καπνόμετρα,
κουτιά για προστασία και τα λοιπά για τη διασωλήνωση αυτών των ασθενών, guidelines πολύ σημαντικά, το βίντεο λαρυγκοσκόπιο το οποίο το χρησιμοποιούμε ήδη και στην κλινική μας, τις λίγες φορές που κληθήκαμε να διασωληνώσουμε μέσα στην εντατική, γιατί συνήθως έρχονται διασωληνωμένοι από τους αναισθησιολόγους οι ασθενείς μας, και το ερωτηματικό από την, πριν από την διασωλήνωση πώς πάμε, παραμένει. Η ομιλία μου είχε αυτό τον στόχο, να τονίσει την κλινική εικόνα. Δεν μίλησα καθόλου για την εντολή do not intubate. Ένα άλλο θέμα που θα άξιζε μια ξεχωριστή διάλεξη. Γιατί στην εποχή μας θα πρέπει και ο ασθενής να έχει λόγο. Και κλείνω με την evidence-based medicine που έχουμε ξεχάσει. Το 1996 ο David Sackett που την πρότεινε στο British Medical Journal είπε ότι η καλύτερη evidence-based, η καλύτερη τεκμηριωμένη ιατρική μαζί με την κλινική κρίση του γιατρού, την παραγνωρίζομαι και τη βάζω με evidence 5 και με τις προτιμήσεις του ασθενούς. Έτσι προτάθηκε η evidence-based medicine, αλλά το έχουμε ξεχάσει. Είναι τρεις οι κύκλοι. Και είναι πολύ σημαντικό να το ξαναθυμηθούμε. Και να κλείσω με τον Ντόμπιν που φρέσκαρε λιγάκι κοιμόμενες αντιλήψεις μου, ότι ο κλινικός γιατρός βλέπει επιπλέον πράγματα που ένας νεότερος γιατρός δεν μπορεί να τεμβεί και αποκτά μία διέστηση η οποία είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνιας κατανόησης της παθοφυσιολογίας της αναπνευστικής ενεπάρκειας αλλά και της κλινικής του εμπειρίας για να μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες περιπεπλεγμένες καταστάσεις όπως είναι η απόφαση για διασωλήνωση όπου πραγματικά είναι το κρίσιμο σημείο στην όλη διαδικασία. Και το τελευταίο slide από ένα editorial στο JAMA προχθές το οποίο τονίζει την ανάγκη μιας πιο φρόνιμης ιατρικής. Δεν πρέπει να υιοθετούμε ταχύτατα κάθε τι καινούριο που βγαίνει στη βιβλιογραφία, ούτε φυσικά να καταφύγουμε στο μηδενισμό και στην ματαιότητα. Θυμάμαι τις πρώτες μέρες του Μαρτίου στην ΜΕΘ Αλεξανδρούπολης ότι ήρθαν οι ανοσολόγοι του νοσοκομείου και οι ρευματολόγοι πιέζοντάς με αφόρητα να βάλω με το σιλίζουμπαν σε όλους τους ασθενείς. Γιατί λειτουργεί. Πήρα τηλέφωνο και τον κύριο Μουτσόπουλο, μάλιστα. Ποια θα ήταν η γνώμη του. Και σήμερα η βιβλιογραφία, για φανταστείτε, να βάλουμε σε όλους τους ασθενείς. Σήμερα η βιβλιογραφία γέρνει το ότι δεν δουλεύει. Κύριε Καλομενή, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Καλομενή για την εμπεριστατωμένη ομιλία του. Ήταν και σχεδόν εντός του χρόνου. Και να προχωρήσουμε τον κύριο Τζουβελέκη, που είναι ο επόμενος ομιλητής. Και ο κύριος Τζουβελέκης στα επόμενα 15 λεπτά θα μας μιλήσει για το τι κλινικά trial υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τι αποτελέσματα έχουμε από αυτά. Κύριε Τζουβελέκη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕ και τον κύριο Λουκίδη για αυτή την πρωτοβουλία να μιλήσω μετά από εξαιρετικούς ομιλητές και φυσικά να κάνω ειδική μνήμα στον κύριο Πνευματικό ότι είναι αληθικός πνευματικός στις ομιλίες του, εξαιρετικός όπως πάντα. Αυτή είναι η σύγκρουση των συμφερόντων μου. Θα προχωρήσω γρήγορα, θα σταχυλογήσω κάποια πράγματα αναφορικά με τις παλαιότερες αλλά και τις νεότερες κλινικές μελέτες, αναφορικά με τη θεραπεία που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τον κορονοϊό. Θα τονίσω ότι όλα τα φάρμακα είναι off-label. Δεν υπάρχει φάρμακο ειδικό για τον κορονοϊό. Θα ξεκινήσω με την φρενίτιδα η οποία εμφανίστηκε με το πρώτο κύμα της πανδημίας σχετικά με την υδροξυχλωροκίνη, αν θέλω νοσοιακό φάρμακο, το οποίο εφάνηκε in vitro ότι έχει αντιοικίες ιδιότητες, κυρίως αυτό το οποίο κάνει αλκαλοποίηση του σωματικού pH, οπότε ουσιαστικά καταστρέφει, εμποδίζει την αναπαραγωγή του κορονοϊού και μειώνει και την εδοκυτάρωσή του. Και εφάνηκε από αυτές τις μελέτες ότι in vitro έχει αντιοικίες ιδιότητες, δοκιμάστηκε σε 20 ασθενείς αρχικά και συνεχεία σε 80 σε συνδυασμό με την αζιθρομικίνη, ένα άλλο επίσης αντιβιωτικό με ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες, οι μελέτες του Ραούλ, οι οποίες έδειξαν ότι αυξάνει το ρυθμό κάθαρσης του κορονοϊού, επικράτησε μια φρενίτιδα, πήρε μια παγκόσμια αναγνώριση, χωρίς όμως να υπάρχει αυτό που λέμε evidence-based ιατρική. Και φυσικά ήρθαν οι πρώτες μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες, όπως αυτή της Έλλη Ρόζενμπεργκ στην Νέα Υόρκη, όπου σε περίπου 1.500 ασθενείς φάνηκε ότι η υδροξυχλωροκίνη δεν έχει καμία επίπτωση στη θνητότητα των ασθενών, αλλά και στην επιβράδυνση, αλλά και στη μείωση της βαρύτητας της νόσου.
Προχωράμε παρακάτω, ένα άλλο φάρμακο, καλύτερο σχεδιασμό κλινική μελέτη, η λοπιναβίρη, το ναβίρι. Ουσιαστικά πρόκειται για αναστολέα προτεασών, χρησιμοποιείται με έντονες αντιγικές ιδιότητες, αναστέλει την 3CL προτεάση. Φάνηκε ότι από την πρώτη κλινική μελέτη σε 200 ασθενείς, ότι σε ασθενείς με σοβαρή νόσο δεν έχει αποτέλεσμα στην θνητότητα των ασθενών. Βέβαια, η δικαιολογία ήταν ότι χορηγήθηκε μόνο του, οπότε σε μια τόσο σοβαρή και ετερογενή νόσο που εμπλέκονται τόσο πολλά παθογενετικά μονοπάτια, δεν μπορείς με ένα φάρμακο να αναστείλεις την εξέλιξη της νόσου και να επηρεάσει και τη θνητότητα αυτών των ασθενών. Άρα το κρατάμε αυτό. Και επίσης κρατάμε και αυτά που θα πω και συνέχεια για τον καλό σχεδιασμό κλινικών μελετών, για το πώς μπορείς να κάψεις ένα σχετικά καλό φάρμακο με ένα κακό σχεδιασμό κλινικής μελέτης. Και προχωράμε στη Remdesivir, το πρώτο φάρμακο το οποίο πήρε παγκόσμια αναγνώριση και το πρώτο φάρμακο το οποίο πήρε έγκριση από τον FDA στις 22 Μαΐου του 2020, παρά το γεγονός ότι η πρώτη μεγάλη κλινική μελέτη της Remdesivir's δημοσιευμένη στο Lancet Respiratory Medicine, μάλλον η δεύτερη, γιατί η πρώτη σε 63 ασθενείς έδειξε ότι έχει αποτελεσματικότητα αναφορικά με τη θνητότητα και την μείωση του hospitalization αυτών των ασθενών, δημοσιεύεται μελέτη στις 29 Απριλίου και του 20 και δείχνει ότι δεν έχει κλινικά benefits αναφορικά με το mortality. Βλέπετε εδώ πέρα της Peekabill Kaplan-Meier, και προχωράμε παρακάτω στην μελέτη έγκρισης αυτού του φαρμάκου από τον Fauci στις 22 Μαΐου του 2020. Το preliminary report σε 1062 ασθενείς φάνηκε ότι η Remdesivir, που είναι ένα αντιϊκό φάρμακο που χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία για ιούς όπως είναι η πατήτητα C αλλά και ο έμπολα, αναστέλει την RNA πολυμεράση. Φάνηκε λοιπόν αυτό το φάρμακο ότι μειώνει κατά 31%, ότι μάλλον βελτιώνει κατά 31% το recovery αυτών των ασθενών, μειώνει την πρόοδο της νόσου, τη βαρύτητα της νόσου με βάση την WHO Ordinal Scale, την κλίμακα με τα 7 σκέλη που χρησιμοποιούσαν ως πρωτογενές καταληκτικό σημείο, και είχε μια borderline αποτελεσματικότητα αναφορικά με τη θνητότητα της νόσου. Παίρνει λοιπόν έγκριση, χρησιμοποιείται σήμερα σε όλες σχεδόν τις μονάδες COVID με αρκετά διφορούμενη, θα μπορούσα να πω, αποτελεσματικότητα, και προχωράμε στις κλινικές μελέτες των βιολογικών παραγόντων. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη φρενίτιδα αναφορικά με την κυταροκενική καταιγίδα που έχουν αυτοί οι ασθενείς, που δεν είναι κάτι καινούριο, το έχουμε δει και στο SARS-CoV-1, το έχουμε δει και στο MERS. Ουσιαστικά αυτό το οποίο γίνεται, έχουμε μια υπερέκριση κυταροκινών, ξεκινώντας από την υτερλευκίνη 1 που είναι πιο upstream, στο μονοπάτι της φλεγμονής, καταλήγοντας στην υτερλευκίνη 6, η οποία ουσιαστικά οδηγεί στην παραγωγή, στην ενεργοποίηση παθογενετικών μονοπατιών που οδηγούν στην αναπνευστική ανεπάρκεια, στη βλάβη του επιθυλίου και του ενδοθυλίου και τελικά στην αναπνευστική ανεπάρκεια. Κλινικοί βιοδείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούμε στην καθημέρα κλινική πράξη ήταν η υψηλή φεριτίνη, η λεμφοπενία, η παρατεταμένη χρόνη, τα υψηλά D-dimers, η ενεργοποίηση του μηχανισμού της πήξης. Οπότε φάνηκε χρήσιμο να χρησιμοποιήσουν αναστολή σε αυτών των κυταροκινών, όπως ήταν το tocilizumab που χρησιμοποιείται ευρέως στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, αλλά και το ανακίνδρα, ο αναστολέας της τερλευκίνης, του υποδοχεία της τερλευκίνης 1, το τοσιλίζουμε αναστολέας της τερλευκίνης 6, το χρησιμοποιήσαμε και εμείς αρκετά στο Σωτηρία, αλλά και τώρα στην Πάτρα, σε εκλεκτική ομάδα, σε συγκεκριμένη ομάδα ασθενών, που φυσικά θα τονίσω ότι είναι πολύ δύσκολο να τους φαινοτυπήσεις. Φάνηκε από αυτή την πρώιμη μελέτη ότι έχει επίδραση, προσέξτε, μόνο σε βιοδείκτες, μείωση της CRP, μείωση του εμπειρέτου, βελτίωση της οξυγόνωσης, αλλά μόνο σε κανένα effect στο mortality, και επίσης βελτίωση της οξυγόνωσης μόνο σε συγκεκριμένη βέβαια ομάδα ασθενών. Και αυτό έδωσε έναυσμα για τη μελέτη COVACTA της ΡΟΣ, μεγάλη κλινική μελέτη. Τα πρώτα αποτελέσματα, σας είπε και κάποια, έκανε ένα σχόλιο και ο κύριος Πνευματικός, έδειξαν ότι δεν είχε αποτέλεσμα. Ήταν αρνητική η μελέτη του tocilizumab, μία ή δύο δόσεις 480 mg. Του ροακτέμρα. Δυστυχώς αυτό το οποίο τονίζεται σε αυτό το editorial που δημοσιεύτηκε πριν από ένα μήνα στο Lancet δείχνει ότι
δεν έγινε σωστή φαινοτύπηση, κυρίως όμως ενδοτύπηση αυτών των ασθενών. Δεν είναι μόνο ο φαινότυπος αυτών των ασθενών, αλλά κυρίως ο ενδότυπος. Πρέπει να πάμε σε επαρκείς βιοδείκτες που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Και βγαίνει πριν από περίπου τρεις μέρες, όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτό το editorial, το οποίο σταχυολογεί τις τρεις μεγάλες κλινικές μελέτες αναφορικά με το tocilizumab, που δείχνει ότι σχεδόν καμία από αυτές δεν οδήγησε σε επίρρωση των πρωτογενών καταληκτικών σημείων, δεν είχε effect στο mortality. Πάλι όμως μεγάλο πρόβλημα ήταν το stratification, ήταν η διαλογή αυτών των ασθενών, η σωστή φαινοτύπηση και η ενδοτύπηση αυτών των ασθενών. Το ανακίνδρα υτερλευκίνη 1 receptor antagonist και αυτό έδειξε σε πρόδρομες μελέτες όπως αυτή στο Lancet Rheumatology ότι σχετίζεται με clinical improvement, με βελτίωση κλινικών δικτών, τη βελτίωση της υποξυγονεμίας αλλά και βελτίωση της κλινικής εικόνας αυτών των ασθενών. Φυσικά χρειάζονται μεγαλύτερες μελέτες. Υπάρχει και μια μελέτη που τρέχει τώρα στην Ελλάδα, η Safe Study, είπε κάποια πράγματα και ο κύριος Γόγος προηγουμένως, που φαίνεται ότι εδώ γίνεται μια καλύτερη ενδοτύπηση των ασθενών με μέτρηση των επιπέδων σούπαρ. Εάν είναι αυξημένα τα επίπεδα σούπαρ, τότε μπορεί, είναι εκλόγιμος ο ασθενής θεωρητικά και είναι ευεπίφορο σε μια καλή ανταπόκριση στο ανακίνδρα. Και πάμε στα κορτικοστεροειδή. Ξαφνικά ανακαλύψαμε τον τροχό. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη δυσκολία στην χορήγηση των κορτικοστεροειδών και επιφυλακτικότητα, γιατί υπήρχαν μελέτες από τις προηγούμενες πανδημίες του MERS και του SARS που έλεγαν ότι καθυστερεί το clearance του ιού. Βγαίνει αυτή η μελέτη που βλέπετε ότι δείχνει ότι δεν καθυστερούν τα κορτικοστεροειδή το clearance του ιού, δεν έχουν αρνητικά αποτελέσματα. Ποια όμως κορτικοστεροειδή? Όχι υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών. Δεν δαιμονοποιούμε ένα φάρμακο, αρκεί να το χορηγήσουμε στους σωστούς ασθενείς και στις σωστές δόσεις. Άρα, από τη μελέτη αυτή φάνηκε ότι είχε αποτελεσματικότητα τα κορτικοστεροειδή, οι χαμηλές δόσεις, και έρχεται προς επίρρωση αυτής της μελέτης, της πρόδρομης μελέτης, η μεγάλη μελέτη Recovery, δημοσιευμένη στο New England Journal of Medicine, πήρε από περίπου ένα μήνα, ξεκινώντας από την Οξφόρδη, όπου δείχνει ότι οι χαμηλές δόσεις δεξαμεθαζόνη στα 6 mg για βραχεία χρονικά διαστήματα, κυμαίνοντα από 5 μέχρι 10 ημέρες, είχαν αποτέλεσμα στους ασθενείς οι οποίοι χρειάζονταν οξυγονοθεραπεία και επεμβατικό μηχανικό αερισμό. Όχι όμως στις ήπιες μορφές της νόσου. Άρα το κρατάμε και αυτό. Βέβαια, αυτά τα λέγανε και οι Κινέζοι πριν από στην αρχή της πανδημίας, από τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, καθώς παρατήρησαν από παθανατομικά πορίσματα αλλά και από την ακτινολογική εικόνα ότι ο COVID, η νόσος COVID κάνει, ο κορονοϊός κάνει οργανωπιό πνευμονία και μη ειδική διάμεση πνευμονία. Φυσικά ως διαμεσολόγος ξέρω πάρα πολύ καλά ότι στην κρυπτογενή οργανωπιό πνευμονία η θεραπεία εκλογής είναι τα κορτικοστεροειδή. Το ίδιο προτείναν και εδώ πέρα οι Κινέζοι μεταξύ άλλων. Και πάμε στο πλάσμα, το πλάσμα των ιαθέντων, όπου υπάρχει επίσης πάρα πολύ μεγάλη ελπίδα, βγαίνουν μελέτες, αναφέρεται επίσης πολλές φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα, ότι επίσης ανακαλύψαμε την θεραπεία. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό μας το αποδεικνύει μελέτη δημοσιευμένη στο JAMA, την πλάτη φλατιχειοποιημένη, που δείχνει ότι δεν έχει αποτέλεσμα στη θνητότητα αυτών των ασθενών. Βέβαια, αν κάνουμε subgroup ανάλυση, όπως βλέπετε στην μεσαία Kaplan-Meier, φαίνεται ότι στους ασθενείς με την σοβαρή νόσο υπάρχει ένα trend προς βελτίωση της θνητότητας. Αλλά και πάλι δεν είναι κάτι το οποίο είναι η θεραπεία της νόσου. Και προχωράμε στη Solidarity Trials, ουσιαστικά ενορχιστρωμένος από το WHO, κλινικές μελέτες οι οποίες αφορούσαν τα τέσσερα μεγάλα πιο διαδεδομένα στην παγκόσμια κοινότητα φάρμακα, Remdesivir, Hydroxychloroquine, Lopinavir, Ritonavir και regimens με Interferoni, με 11.500 ασθενείς σε 405 νοσοκομεία σε ολόκληρο τον κόσμο, που η pool μεταανάλυσης, όπως βλέπετε εδώ πέρα, δείχνει ότι κανένα από αυτά τα φάρμακα δεν είχε αποτελεσματικότητα στην θνητότητα, στην διασωλήνωση των ασθενών, αλλά και στην διάρκεια της νοσηλείας. Δεν θα σας πω πάρα πολλά γι' αυτό. Δημοσιευμένα πριν από ένα μήνα τα guidelines του IDSA, όπου βλέπετε ότι είναι against της χρήσης υδροξυκλωροκίνης, αζιθρομικίνης. Να τονίσουμε και τις αριθμίες που συμβαίνουν σε αυτούς τους ασθενείς με την χρήση αυτών των δύο φαρμάκων, και φυσικά σε ένα βεβλαμένο μυοκάρδιο προσέξεις πολύ τι θα δώσεις.
against της χρήσης λοπιναβίρης, ριτοναβίρης, ενάντια στη χρήση, μάλλον υπέρ της χρήσης δεξαμεθαζόνης σε βραχαία διαστήματα και σε χαμηλές δόσεις, στους ασθενείς με moderate προς σοβαρή νόσο, με μέτρια προς σοβαρή νόσο, against της χρήσης tocilizumab και υπέρ της χρήσης ρεμντεσιβίρης, αλλά για χρονικά διαστήματα 5 ημερών. Αυτό βέβαια ανάγκασε και, και τις δικές μας οδηγίες του ΕΟΔΗ, για τις οποίες θα σας μιλήσει και ο κύριος Κιουμής, φαντάζομαι, στη συνέχεια, όπου χορηγούμε δεξαμεθαζόνη, αυτό κάνουμε και στην Πάτρα, δεξαμεθαζόνη, ρεμντεσιβίρη και ευρέως φάσματος αντιβιωτικές αγωγές για τον κίνδυνο των επιλοιμόξεων. Δεν ξεπερνάμε τις μεγάλες δόσεις δεξαμεθαζόνης, όχι πάνω από 6 μιλιγκράμμ και όχι πάνω από 10 ημέρες. Φυσικά, αυτό το οποίο θα τονίσω είναι ότι η φρενίτιδα που υπήρξε για την έβρεση αποτελεσματικής θεραπείας οδήγησε σε κακό σχεδιασμό κλινικών μελετών, σε data manipulation, σε πολύ μεγάλη παραγωγή, βιομηχανία παραγωγή paper. Να τονίσω ότι μέχρι τις 19 Οκτωβρίου υπήρχαν 3.611 κλινικές μελέτες, να το τονίσω αυτό, για τον κορονοϊό. Υπήρξαν πάρα πολλά paper σε πολύ μεγάλα περιοδικά τα οποία αποσύρθηκαν. Ο FDA έχει βγάλει μάλιστα και ανακοίνωση ότι όλες οι κλινικές μελέτες μόλις πάψει αυτή η εικόνα, μόλις πάψει η πανδημία, θα επανεξεταστούν οι αποτελεσματικότητές τους. Για την αντιπικτική αγωγή δεν θα πω πάρα πολλά, απλά θα τονίσω ότι σε όλους τους ασθενείς πρέπει να χορηγούμε προφυλακτική αντιπικτική αγωγή. Για το αν θα πάμε σε θεραπευτική αντιπικτική αγωγή, ενδεχομένως θα μας το κρίνει μια CTPA, γιατί τόνισε προηγουμένως και ο κύριος Χιλάς ότι υποβάλλονται οι περισσότεροι ασθενείς σε αξονική. Καλό θα ήταν να κάνουμε πέρα από high LCD τομές και CTPA σε αυτούς τους ασθενείς. Οπότε πολλές φορές μπορεί να αναδεικνύονται υποτιματικά ελλείμματα, αλλά ακόμα και αν δεν αναδεικνύονται, καλό αυτοί οι ασθενείς, επειδή έχουν ενεργοποίηση του πικτικού μηχανισμού, να τους χορηγείται μικρού μοριακού βάρους υπαρήνη. Υπήρξε χθες το βράδυ, το οποίο δυστυχώς δεν μπόρεσα να το βάλω εδώ στις διαφάνειες, ένα πολύ ωραίο debate ανάμεσα σε δύο experts στο New England Journal of Medicine, που έλεγε για το αν οι ασθενείς θα πρέπει, με το που θα πάρουν το discharge από το νοσοκομείο, να τους χορηγηθεί προφυλακτική δόση μικρού μοριακού βάρους υπαρήνης. Υπήρχε μία άποψη ότι θα πρέπει να τη σταματάμε, μία δεύτερη άποψη ότι θα πρέπει να τη συνεχίσουμε έως και 14 με 35 ημέρες μετά. Είμαι υπέρ της δεύτερης άποψης. Λοιπόν, και φυσικά για το post-exposure προφυλάξεις, δύο πράγματα θα πω, ότι και για την χημειοπροφύλαξη υπήρχε πολύ μεγάλο anticipation για το αν θα πρέπει να χορηγηθεί υδροξυκλοροχίνη μαζικά στον πληθυσμό. Φυσικά ακολουθήθηκε η οδός της λογικής, δεν βγήκανε μεγάλες κλινικές μελέτες όπως αυτή που λένε ότι δεν προστατεύει η υδροξυκλοροχίνη σε επίπεδα χημειοπροφύλαξης από την λίμωξη. Μέτρα ατομικής προστασίας είναι το νούμερο ένα και όχι η χρήση υδροξυκλοροχίνης. Η βερμεκτίνη είναι ένα άλλο αντιπαρασιτικό φάρμακο, το οποίο χορηγείται σε παρασιτώσεις, αυξάνει την είσοδο των ιόντων χλωρίου εντός του παρασίτου και προκαλεί καταστροφή του, και γι' αυτό υπήρχε πολύ μεγάλη προσμονή. Μάλιστα πήρε έγκριση για χημειοπροφυλακτικές δόσεις αρχικά στην Νότιο Αμερική, στο Περού και στην Βολιβία, και βγήκανε ουσιαστικά δεδομένα που δημοσιεύτηκαν στο Nature ότι οι μελέτες αυτές γίνανε retracted, γιατί είχαν αμφιλεγόμενης πιστότητας δεδομένα. Υπάρχουν πάνω από 200 κλινικές μελέτες αυτή τη στιγμή. Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον? Θα τονίσω ως διαμεσολόγος ότι δεν είναι το COVID-induced pulmonary fibrosis, δεν είναι μόνο στα πλαίσια του fibrotic state του ARDS, δεν έχω χρόνο να το αναλύσω αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν δεδομένα τα παθοφυσιολογικά που δεν υποστηρίζουν 100% αυτή την άποψη. Οπότε πιστεύω ότι μέσα σε περίπου 1,5 με 2 χρόνια θα έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις πνευμονικής σύνωσης. Για το αν αυτές θα πρέπει να θεραπευτούν είναι αντικείμενο άλλης συζήτησης. Ήδη υπάρχουν δεδομένα ότι χορηγούνται αντινοτικές θεραπείες σε αυτούς τους ασθενείς. Μία επίσης λογική είναι και η προστασία του κυψελιδικού επιθυλίου, γιατί η βλάβη ξεκινάει από εκεί. Για το κυψελιδικό επιθύλιο έχουμε ανακαλύψει εμείς ένα φάρμακο το οποίο φάνηκε σε μία δημοσίευση στο Nature Medicine ότι προστατεύει τα θυρεοειδικά ανάλογα και η θυρεοειδική ορμόνη προστατεύουν την απόπτωση των επιθυλιακών κυττάρων από διάφορα βλαπτικά ερεθίσματα, είτε αυτά είναι υιογενείς λοιμώξεις, είτε αυτά είναι φάρμακα.
Η ουσία αυτή πήρε έγκριση από τον FDA πριν από ένα μήνα περίπου και αναμένεται να ξεκινήσει κλινική μελέτη για COVID-19 ασθενείς. Και τέλος, θα κάνω summary, μια περίληψη όλων αυτών, και θα πω ότι το πιο σημαντικό είναι η σωστή φαινοτύπηση και ενδοτύπηση των ασθενών και το timing στο οποίο θα χορηγήσουμε. Άρα λοιπόν, στη φάση 1 που υπάρχει μεγάλη ηεμία, φαίνεται ότι η ρεμδεσιβήρη μαζί με τα κορτικοστεροειδή έχουν καλή αποτελεσματικότητα. Στη φάση 2, όπου επιδεινώνεται ο ασθενής, ενδεχομένως και εκεί να μεταβιβάζεται και η δράση της ρεμδεσιβήρης. Εκεί, αν γίνει μια σωστή φαινοτύπηση των ασθενών και ενδοτύπηση, να χορηγούνται βιολογικές θεραπείες σε πολύ μικρή μερίδα ασθενών. Η φάση 3 φυσικά είναι η κορονίδα, είναι ο μηχανικός επεμβατικός αερισμός, αναλύθηκαν από τους προλαλήσαντες, και η φάση 4 είναι η ίνωση. Μην την αμελούμε αυτή τη φάση, γιατί θα υπάρξουν και τα απόνερα της πανδημίας. Και φυσικά τα μέτρα ατομικής προστασίας δεν μπορούν να αντικατασταθούν από καμία απολύτως θεραπεία. Η πρόληψη, το προλαμβάνει, πολύ πιο σημαντικό από το θεραπεύειν, όπως είπε ο Ιπποκράτης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Τζουβελέκη για την εξαιρετική ομιλία. Και τώρα πρέπει να πάμε στις ερωτήσεις. Ρωτάει ο κύριος Ζαχαράτος. Ποια είναι η γνώμη σας για την ισχυνόμενη υπαρήνη στη φαρέτρα θεραπείας του COVID-19, προς τον κύριο Τζουβελέκη, φαντάζομαι. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Φυσικά δεν μπόρεσα να τα αναφέρω όλα. Υπάρχουν κάποιες μικρές μελέτες που δείχνουν αποτελεσματικότητα της ισχυνόμενης υπαρήνης. Ξαναλέω ότι δεν είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός στις νεότερες θεραπείες. Θέλω evidence-based ιατρική. Θα μπορούσαμε, όπως λέει και ο Δής, στα πλαίσια κλινικής μελέτης να την χορηγήσουμε. Αλλά με σωστή φαινοτύπηση και ενδοτύπηση των ασθενών. Υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις? Υπάρχουν κάποια σχόλια. Δεν ξέρω αν θέλετε να διαβάσετε, ο κύριος Φιλιππίδης, παραδείγματος χάρη. Ο κύριος, η Βίκη Γεροβασίλη βγάζει, γράφει από το σάφι. Η κυρία Γεροβασίλη δουλεύει στην Αγγλία και ασχολείται με μεταμόσχευση πνευμόνων εδώ και πολλά χρόνια. Ελπίζαμε σε κάποια φάση ότι θα επέστρεφε πίσω στην Ελλάδα, όμως δεν ξέρουμε ακόμα τι θα αποφασίσει να κάνει. Και λέει η κυρία Γεροβασίλη ότι υπάρχουν πολλοί ασθενείς με ίνωση που γίνονται referral για μεταμόσχευση πνεύμονα μετά από COVID-19 πνευμονία. Και πιστεύει ότι αναμένεται πανδημία ίνωσεων σε μερικούς μήνες. Ναι, δεν θα το... εντάξει, παρόλος πανδημία ίσως είναι υπερβολικό, συμφωνώ όμως με τα υπόλοιπα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια λογική. Γι' αυτό και ανέφερα ένα ποσοστό κοντά στα 1,5 με 2 εκατομμύρια, βασιζόμενο σε δεδομένα που υπήρξαν στους άλλους ιούς, περίπου δηλαδή στον SARS-1 και στον MERS, το 5% των ασθενών εμφάνισε ίνωση. Τώρα πόσοι από αυτούς θεραπεύτηκαν δεν υπάρχουν μελέτες, αλλά θεωρώ ότι τα ποσοστά θα είναι πολύ μεγαλύτερα στην νόσο από COVID-19. Αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, ότι η κυρία Αντωνίου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει προτείνει ένα πρωτόκολλο παρακολούθησης των ασθενών, το οποίο ελπίζω ότι θα το εφαρμόσουμε, θα καταγράψουμε αυτούς τους ασθενείς, θα δούμε πόσοι από αυτούς θα προχωρήσουν και θα αναπτύξουν ίνωση, και αργότερα θα μπορούμε να πούμε και κάποια δεδομένα ελληνικά. Ναι, συμφωνώ. Συμμετέχουμε και εμείς στο πρωτόκολλο. Αυτό είναι, ευχαριστώ κιόλας που το αναφέρετε. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της κυρίας Αντωνίου και νομίζω ότι η καταγραφή εδώ είναι σημαντική και εμείς παρακολουθούμε τους ασθενείς. Τους στέλνουμε για αξονική στους 3 και στους 6 μήνες, υποβάλλονται σε διάχυση. Έχω ήδη 2 ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν αντιεινωτική αγωγή, off-label. Οπότε οι οποίοι ανέπτυξαν, δεν είχαν προηγουμένως ίνωση και μετά, 7 μήνες μετά έχουν αναπτύξει εικόνα κυρίχας. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια μερίδα ασθενών, θα είναι 5-6%, θα είναι λιγότερα τα ποσοστά, μεγαλύτερα, μένει να το δούμε. Υπάρχουν κάποια σχόλια που έχουν γίνει τον κύριο Καλομενίδη επίσης, αν θέλουμε να τα διαβάσουμε, και γενικώς έγινε και μια συζήτηση κατά τη διάρκεια με ερωταπαντήσεις των προηγούμενων παρουσιάσεων.
αυτά τα οποία ο κύριος Καλομενίδης, αυτό το οποίο έγραψε σαν σχόλιο στο chat είναι για τη χρήση το high flow nasal cannula και τον μη επεμβατικό μηχανικό ρυθμό. Αυτό είναι, και το άλλο το οποίο έγραψε είναι σε κάποια ερώτηση που είχαν κάνει, ότι ο ασθενής που για κάποιο λόγο, μάλλον όχι για κάποιο λόγο, επειδή έχουμε ισχυρή κλινική υποψία, παραμένουν για δεύτερο τεστ, φροντίζονται από την κλινική η οποία τους έχει κάνει εισαγωγή, και όταν το τεστ, το δεύτερο, βρεθεί θετικό, τότε τους αναλαμβάνει η κλινική COVID. Αυτό είναι ένα από τα σχόλια. Και ένα άλλο το οποίο είχε κάνει η Καταρίνα Ιβλάμη είναι ποια είναι η εμπειρία από τη χρήση Helmet. Αυτό το οποίο στην πρώτη φάση, όταν ζητήθηκαν Helmet για την Ελλάδα, δεν υπήρχε δυνατότητα προμήθεια, γιατί τα εργοστάσια είχαν αποκλειστική παραγωγή για την Ιταλία των Helmet. Σε αυτή τη φάση κάνουμε μια προσπάθεια να υπάρχει προμήθεια helmets σε όλα τα νοσοκομεία που χρησιμοποιούν μη επεμβατικό. Και υπήρχε αυτό το οποίο κάποιος έγραψε στο chat, ότι όταν βγαίνει το helmet, επειδή έχει συσσωρευτεί η οικό φορτίο μέσα, γίνεται μεγαλύτερη διασπορά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αν διακόψεις τη ροή οξυγόνου, μπορείς με πολύ μεγάλη ασφάλεια να βγάλεις το helmet και να μην έχεις προβλήματα τέτοιου είδους. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω δεν υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις. Γενικώς υπήρξαν κάποιες ερωταπαντήσεις και σχόλια που έχουν απαντηθεί από πριν. Και επειδή είμαστε και εκτός χρόνου, να δώσουμε, αν θέλετε, το λόγο στον κύριο Γουργουλιάνη για να προχωρήσουμε και στο τελευταίο μέρος της σημερινής συνάντησης. Στο τρίτο μέρος. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη χαρά που συμμετέχω σε αυτή τη συνάντηση. Έχουμε ξεφύγει αρκετά από το χρόνο μας. Νομίζω ακούσαμε καταπληκτικές ομιλίες και ήταν εξαιρετική πρωτοβουλία της Πνευμονολογικής Εταιρείας για αυτή τη συνάντηση. Θα παρακαλούσα να συντομεύσουμε στον χρόνο. Δυστυχώς αυτό το δύσκολο καθήκον έμεινε σε μένα τώρα. Και να ξεκινήσουμε με τον Γιάννη τον Κιουμή, που θα μας μιλήσει για τους θεραπευτικούς αλγόριθμους. Γιάννη, έχεις το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Για κάποιους λόγους που δεν μπορέσαμε να τους λύσουμε τεχνικά, η κάμερά μου επιμένει να δείχνει ένα μέρος του προσώπου μου. Δεχτείτε απλώς τη διαβεβαίωση ότι και το υπόλοιπο είναι εδώ και προχωρούμε παρακάτω. Βέβαια, πρώτα είναι η διάγνωση, όμως μετά τι θα πρέπει να κάνουμε είναι το μεγάλο ερώτημα σε αυτή την πανδημία. Και αυτή είναι μια διαφάνεια την οποία την δείξανε ήδη προηγούμενοι ομιλητές πάρα πολύ ωραία και δείχνουν καθαρά τουλάχιστον τα τρία βασικά στάδια της νόσου και βλέπετε στο κίτρινο χρώμα φαίνεται ότι εκεί στο σημείο αυτά, δηλαδή στην περιοχή αυτή, η χρήση μιας αντιοικής θεραπείας μπορεί να έχει κάποια αποτελέσματα, εφόσον φυσικά και αυτή είναι αποτελεσματική, και πηγαίνουμε μετά στη συνέχεια, στη φάση 2 και 3, όπου αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία η αποτελεσματική θεραπεία που θα μπορέσει να ανακόψει αυτή την κατάσταση της υπερφλεγμονής που έχουν οι ασθενείς. Βέβαια, ξεκινώντας για να μιλήσουμε για τους αλγόριθμους, είναι καλό να κρατήσουμε ότι ακόμα και στην τελευταία αυτή έκδοση των οδηγιών από το National Institute of Health στην Αμερική, που είναι, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή ό,τι πιο πρόσφατο υπάρχει και ό,τι πιο ενημερωμένο γύρω από την θεραπεία του κορονοϊού, currently there is no Food and Drug Administration approved drugs for COVID-19. Δηλαδή, δεν έχουμε ουσιαστικά κανένα φάρμακο και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μελαγχολικό συμπέρασμα. Εν τούτης, όπως λέει παρακάτω, υπάρχουν κάποια φάρμακα τα οποία είτε είχαν αρχικά κυκλοφορήσει για άλλες ενδείξεις και πλέον γίνεται μία στροφή τους προς τον κορονοϊό, είτε κάποια φάρμακα δοκιμάζονται για πρώτη φορά και ίσως θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μαζί μερικές από αυτές τις καταστάσεις. Όσο και να σας φανεί περίεργο, την καλύτερη κατάταξη για τα φάρμακα που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον κορονοϊό δεν την βρήκα σε κανένα ιατρικό περιοδικό, αλλά την βρήκα στις New York Times. Και πραγματικά είναι μια εκπληκτική κατάταξη, πάρα πολύ κατανοητή και θα ήθελα πολύ να τη μοιραστώ μαζί σας, γιατί θεωρώ ότι οι επιστήμονες συντάκτες της έκαναν μια εξαιρετική δουλειά. Πρώτα απ' όλα να δούμε τι θεραπείες έχουμε. Έχουμε αυτές που χρησιμοποιούνται κυρίως σε ευρύ ποσοστό και βλέπετε για την πρινή θέση, για τις ρυθμίσεις των αναπνευστήρων που μίλησαν καταπληκτικά οι προηγούμενοι ομιλητές. Υπάρχουν κάποια φάρμακα που έχουν μια
τουλάχιστον έτσι θεωρείται, κάποια υποσχόμενα φάρμακα και μέσα αυτά βάζουμε τη Remdesivir που είχε πάρει όταν βγήκε το άρθρο αυτήν την επίγουσα έγκριση για χρήση στους ασθενείς. Τώρα το emergency μπορούμε να το διαγράψουμε γιατί όπως ξέρετε με νεότερη ανακοίνωσή της η Αμερική δέχεται το φάρμακο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον κανονικά με την κανονική του ένδειξη. Και βέβαια υπάρχουν και κάποια άλλα φάρμακα που έχουν κάποια ένδειξη στους ανθρώπους, όπως είναι η δεξαμεταζόνη. Υπάρχουν κάποια φάρμακα τα οποία δεν έχουν υποχωρήσει σαν ενδείξεις η χρήση τους και άρα θεωρούνται πλέον ότι έχουν κατά κάποιο τρόπο παρεκτοπιστεί για να φτάσουμε φυσικά και σε κάποια φάρμακα της ψευδοεπιστήμης ή κάποιες λανθασμένες υποδείξεις. Βέβαια δεν μπορώ να γνωρίσω εδώ την προεδρική σύσταση για να πίνει κανείς λίγο χλωρίνη ή οτιδήποτε άλλο αντισηπτικό για να μπορέσει να σκοτώσει τον κορονοϊό. Για αυτούς που θα την πάρουν, δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες. Το ίδιο υπάρχει για τη χρήση της υπεριόδους ακτινοβολίας και του ασημιού. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της λίστας όμως είναι αυτό που δείχνει τα φάρμακα τα οποία είναι υποσχόμενα και μπορούν να κάνουν διάφορες δράσεις πάνω στον ιό, όπως να τον μπλοκάρουν, όπως να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα ή ακόμα να μειώσουν την υπεραπόδοση του ανοσοποιητικού συστήματος και την πρόκληση αυτής της υπερφλεγμονώδης αντίδρασης. Και βλέπετε εδώ, δεν θα χρειαστεί για την οικονομία του χρόνου να σας τα διαβάσω όλα αυτά, είναι κατηγοριοποιημένα ανάλογα και με τις μελέτες που υπάρχουν και τον βαθμό αποδείξεων που υπάρχουν, είτε είναι αυτές σε κύτταρα, είτε είναι σε ανθρώπους, είτε είναι σε πειραματόζωο. Άρα λοιπόν αυτή εδώ η λίστα είναι η πιο ενδιαφέρουσα γιατί μέσα σε αυτές ενδεχόμενα να κρύβεται και ένα φάρμακο το οποίο να μπορέσει να αποδείξει ότι έχει μια μεγαλύτερη χρησιμότητα. Για την προφυλακτική αγωγή τώρα πριν ή μετά την έκθεση από τον ιό που είναι πάρα πολύ χρήσιμο εάν είχαμε κάποια απάντηση σε αυτό, δυστυχώς η απάντηση εδώ είναι από το CDC ότι δεν υπάρχει κάποιος επιβεβαιωμένα κατάλληλος φαρμακευτικός παράγοντες. Έτσι λοιπόν αφού κοίταξαν όλους αυτούς τους παράγοντες που σας δείχνω στη διαφάνεια αυτή καταλήγουν ότι δεν υπάρχει βέβαια καμιά ωφέλεια από τη χρήση υδροξυχλωροκίνης, κάτι που ο Αργύρης το είπε πάρα πολύ καθαρά. Υπάρχει ενδιαφέρον για τα μονοκλονικά αντισώματα και για τις δύο χρήσεις και για το πλάσμα βέβαια των ασθενών που έχουν αναρρώσει για χορήγηση μετά από την έκθεση, δηλαδή σαν προφυλακτική αγωγή. Αυτό που θέλω να κρατήσετε σαν κεντρικό σημείο από αυτή την ομιλία δεν είναι παρά αυτές οι οδηγίες και αυτή είναι η περίληψή τους, οι οδηγίες του NIH, το οποίο βγήκε στις 9 του Οκτώβρη και είναι πάρα πολύ απλές και νομίζω ότι δίνουν μεγάλη κλινική χρησιμότητα. Πρώτα απ' όλα στους ασθενείς οι οποίοι δεν νοσηλεύονται ή νοσηλεύονται αλλά χωρίς να χρειάζονται συμπληρωματική χορήγηση οξυγόνου, δεν χρειάζεται να χορηγήσουμε καμία από τις αγωγές που σήμερα χρησιμοποιούνται. Σε αυτούς τώρα που νοσηλεύονται και σε αυτούς που χρειάζονται δηλαδή οξυγόνο, αλλά όχι όμως οξυγόνο σε υψηλή ροή, ούτε αναπνευστική υποστήριξη με μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό ή ακόμα και με μηχανικό αερισμό ή ακόμα και σε ΕΚΜΟ, σε αυτούς τους ασθενείς δίνουμε τη Remdesivir λοιπόν στη δόση που βλέπετε στη διαφάνεια και βέβαια μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα και η δεξαμεθαζόνη εάν και υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ασθενής μπαίνει σε μια υπερφλεγμονώδη κατάσταση. Στα δύο επόμενα βήματα που βλέπετε, σε αυτούς δηλαδή που νοσηλεύονται και χρειάζονται να τους χορηγήσουμε οξυγόνο σε υψηλή πυκνότητα ή να μπουν σε μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό, εκεί βλέπετε μετατίθεται σιγά σιγά η βαρύτητα προς τη πλευρά της δεξαμεθαζόνης και υποχωρεί, όπως έδειξε και την πρώτη διαφάνεια, η χρησιμότητα της Remdesivir. Και τέλος, σε αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι θα χρειαστούν να μπουν σε επεμβατικό μηχανικό αερισμό, η δεξαμεθαζόνη έχει τον κυρίαρχο ρόλο και ενδεχομένως κρίνοντας κατά περίπτωση μπορεί να χορηγηθεί εάν η διασωλήνωση έγινε λίγο μετά την έναρξη της συμπτωματολογίας και η Remdesivir. Πάμε τώρα για τις συλλοιμώξεις, γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο και ένα σημείο διαφωνίας μεταξύ των διαφόρων ερευνητών και των διαφόρων ειδικών που εκφράζουν άποψη. Πρώτα απ' όλα είναι γνωστό ότι στους ασθενείς που πάσχουν από τον κορονοϊό, τον νέο κορονοϊό, μπορεί να υπάρξει συλλήμωξη είτε από άλλους ιούς είτε από μικρόβια. Και αυτό φυσικά μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση αυτών των ασθενών. Και βέβαια έχουν προταθεί σε αυτές τις περιπτώσεις να χορηγούνται αντιβιωτικά ή να μην χορηγούνται ανάλογα με το πώς βλέπει ο καθένας το πρόβλημα αυτό.
Θα ήθελα να δω λιγάκι μαζί σας την επόμενη διαφάνεια που δείχνει ότι ακριβώς αναλύοντας όλες αυτές τις μελέτες δεν υπάρχει κατάλληλη ή ξεκάθαρη άποψη για το αν θα πρέπει να χορηγούνται αντιβιωτικά σε όλους τους ασθενείς. Σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες μονάδες, σε κάποια ιδρύματα αποτελεί τον κανόνα, σε άλλους όχι. Φυσικά δεν μιλάμε για τις περιπτώσεις που ο ασθενής αναπτύξει εμφανή μικροβιακή λίμωξη ή συμπτικό σοκ. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο εάν θα πρέπει να χορηγούνται τα φάρμακα αυτά και ο καθένας κρατάει, όπως καταλαβαίνετε, τη δική του γραμμή. Μιλώντας λοιπόν για την αναπνευστική υποστήριξη που υπόθηκε αναλυτικά από ανθρώπους που τους εκτιμώ πάρα πολύ, όπως είναι ο Γιάννης ο Πνευματικός που είναι ο expert σε αυτό το πράγμα, εγώ δεν θα πω τίποτα παραπάνω παρά μόνο για αυτόν τον αλγόριθμο που βλέπετε εδώ, που δείχνει ότι μπορούμε ξεκάθαρα μέσα σε μια σελίδα να χωρέσουμε όλη την υποστήριξη που θα χρειαζόμασταν να κάνουμε σε έναν ασθενή που έχει βαριά νόσο από τον κορονοϊό. Και αυτός εδώ ο αλγόριθμος έρχεται φυσικά από ένα νοσοκομείο παγκόσμιας εμβέλειας, όπως είναι το Massachusetts General Hospital, και δείχνει τα πάντα μέσα σε μια σελίδα. Νομίζω πως ο καθένας μας στη δική του κλινική, στη δική του μονάδα, στο δικό του νοσοκομείο που χειρίζεται κορονοϊό, θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο αλγόριθμο σε κάποια επίκαιρη θέση, ώστε να μπορούν να γίνονται τα πράγματα με τη σωστή σειρά. Και εδώ βλέπετε, περιλαμβάνεται από την αναπνευστική υποστήριξη, την παρουσίαση, τη διάγνωση, τον χειρισμό τον αιμοδυναμικό, τη φροντίδα των ασθενών, τις απεικονιστικές εξετάσεις που θα χρειαστεί να γίνει, τα πάντα. Πάμε τώρα να δούμε λιγάκι τι ακριβώς υπάρχει αυτή τη στιγμή για τα προϊόντα του αίματος που έχουν δοκιμαστεί μέχρι τώρα σαν μια πιθανή θεραπεία του κορονοϊού και βλέπουμε λοιπόν ότι στις πρόσφατες λοιπόν αυτές οδηγίες, μην βλέπετε την ημερομηνία του Ιουλίου, αυτή ακριβώς η οδηγία επαναλαμβάνεται αυτούσια στις νέες οδηγίες που εκδόθηκαν στις 9 Οκτωβρίου. Δείχνει λοιπόν και εδώ ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη άποψη, δεν μπορεί το σώμα αυτών που εξέδωσαν τις οδηγίες να προχωρήσει σε μια σύσταση για αποφυγή ή για χρήση όλων αυτών των παραγόντων που βλέπετε εδώ, που είναι από το πλάσμα των αυτών που έχουν αναρρώσει, μέχρι τις ανοσοσφαιρίνες, μέχρι τα μεσεγχηματικά stem cells και ούτω καθεξής. Και πάμε λοιπόν για τους διάφορους τροποποιητές της ανοσιακής κατάστασης του οργανισμού και πάλι υπόθηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές αρκετά πράγματα με εξαίρεση τη δεξαμεθαζόνη που έχει περάσει στις οδηγίες. Βλέπετε ότι για τα υπόλοιπα φάρμακα και πάλι δεν υπάρχει μια σαφής τοποθέτηση, άρα δεν υπάρχει καμία σαφή σύσταση για τη χρήση τους. Εδώ λιγάκι θα ξαναγυρίσω πίσω για να ασχοληθώ λιγάκι με την ρεμδεσιβίρη που αναφέρθηκε η συγκεκριμένη μελέτη πάρα πολύ καλά από τον Αργύρη. Αυτή η μελέτη λοιπόν που βγήκε έδειξε ότι πραγματικά κανένα από τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν δεν έδειξε καμία συγκεκριμένη χρησιμότητα και ωφέλεια τουλάχιστον όσον αφορά το σκέλος της θνητότητας. Γιατί κάποια από αυτά φάνηκε ότι μπορούν να μειώσουν κατά κάποιον τρόπο ή κατά ένα μικρό ποσοστό τη διάρκεια της συμπτωματολογίας, αν και σε πολλά από αυτά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι τη μειώνουν μέχρι το τέλος της νοσηλείας, αλλά εν πάση περιπτώσει φάνηκε ότι υπάρχει μια ευνοϊκή επίδραση που όμως δεν καλύπτει το κρισιμότερο μέγεθος που είναι η θνητότητα. Και για να σας το δείξω λοιπόν αυτό πιο εύγλωτα, το δείχνω σε μια μεγέθυνση. Βλέπετε τι έδειξε η ρεμδεσιβίρη σε σχέση με την κλασική, την υπόλοιπη φροντίδα. Ήταν απολύτως μηδενική η συνεισφορά της σε αυτή τη μελέτη που περιέχει πάρα πολλά άτομα μέσα, βλέπετε περίπου 11.000 και λίγο περισσότερο. Και θέλω να θυμίσω εδώ και ίσως είναι μια μικρή διαφωνία μου με τον Αργύρη. Η ρεμδεσιβίρη είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε στην υπατήτηδα C, στον ιό Έμπολα, στον ιό Marburg, αλλά με αρνητικά αποτελέσματα. Δεν είχε αποτέλεσμα θετικό και ως εκ τούτου έγινε μια αναπροσαρμογή της χρήσης της προς την κατεύθυνση του κορονοϊού και μένει να δούμε τι αποτελέσματα έχει. Αν θέλουμε να κάνουμε μάλιστα για τη ρεμδεσιβίρη μια μετανάλυση για ό,τι έχει υπάρξει με αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα είναι πραγματικά πάρα πολύ ασαφή και γι' αυτό ακριβώς αυτή η ερώτηση δουλεύει πράγματι ρεμδεσιβίρη. Την απαντά αυτός που έχει κάνει και τη μετανάλυση λέγοντας ενδεχομένως μερικές φορές σε μερικούς ανθρώπους. Και πάμε για ένα άλλο φάρμακο, τη φαβιπυραβίρη, που είναι ένα φάρμακο αντίστοιχο με τη ρεμδεσιβίρη, δεν δουλεύει ακριβώς με τον ίδιο μηχανισμό, αλλά υποτίθεται πως είναι και αυτό ένα αντιϊκό φάρμακο, όπου οι μελέτες που έχουν γίνει, και αυτή βλέπετε είναι μια ανάλυση, μια μετανάλυση κάποιων μελετών,
δείχνει ότι και αυτή έχει ανάλογα αποτελέσματα με τη ρεμντεσιβίρη. Ναι, μιλάμε για μείωση της διάρκειας της νόσου, για τη μείωση της διάρκειας της νοσηλείας, δεν είναι καθόλου σαφή τα πράγματα όσον αφορά τη θνητότητα. Από τους παράγοντες που λειτουργούν τροποποιητικά στο νοσιακό σύστημα, πάλι πρέπει να κρατήσω την ανακοίνωρα, γιατί νομίζω πως είναι σημαντικό. Είναι ένα φάρμακο το οποίο όχι μόνο μπορεί απλώς και μόνο να μειώσει υπερφλεγμονώδεις καταστάσεις, αλλά να σπάσει και αυτό το βρόγχο ανακύκλωσης ή αυτοτροφοδότης της φλεγμονής που συμβαίνει στο κυταρικό επίπεδο. Εδώ το ανακοίνωρα φαίνεται ότι σε κυταρικό επίπεδο μπορεί να το κάνει πάρα πολύ καλά. Και δεν το κάνει μόνο σε κυταρικό. Όπως βλέπετε σε αυτήν εδώ την μελέτη, φαίνεται πως μειώνει και τον πυρετό των ασθενών αυτών, μειώνει και την CRP. Άρα λοιπόν φαίνεται πως έχει και κάποια δράση πάνω στους ασθενείς κλινική, αλλά το αν και κατά πόσο αυτό μεταφράζεται σε ένα πραγματικό όφελος στην θνητότητα, μέλει να αποδειχθεί. Και την τολίσουμα που είναι ένα φάρμακο το οποίο μπλοκάρει ουσιαστικά την εντερλευκίνη 6, άρα λοιπόν είναι ένα φάρμακο που παρεμβαίνει παρόμοια σε τέτοιου είδους καταστάσεις υπερφλεγμονής με την ανακίνδα. Βλέπετε ότι εδώ υπάρχει επίσης, υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία, είτε όταν χρησιμοποιείται μόνο του, είτε όταν χρησιμοποιείται ακόμα περισσότερο σε συνδυασμό με τη δεξαμεθαζόνη. Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, από το συνδυασμό της τοσιλίζουμα με την δεξαμεθαζόνη, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται πως υπάρχει ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα όσον αφορά την υπόλοιπη κλινική της δράση. Και για να μιλήσουμε λιγάκι αυτό το περίφημο ορό των ασθενών που έχουν αναρρώσει, βλέπετε ότι και εδώ υπάρχει, σύμφωνα με μια σχετικά πρόσφατη, το Σεπτέμβριο δηλαδή, αναπροσαρμογή ή επικαιροποίηση των οδηγιών, υπάρχει και πάλι και διατηρείται αυτή η ασάφεια όσον αφορά τη χρήση της. Ναι, υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία, αλλά επισημαίνω ένα σημείο που θα ήθελα και εγώ να το θίξω, ότι δεν έχει μελετηθεί ακόμα εάν και κατά πόσον η χρήση αυτού του σκευάσματος, τέλος πάντων, αυτού του πλάσματος, εάν στην ουσία καθυστερεί την ανάπτυξη αντισωμάτων απέναντι στον κορονοϊό, και είναι κάτι που θα πρέπει να μελετηθεί πριν αποφασιστεί ότι τέτοιου είδους θεραπείες έχουν κάποια αποτελεσματικότητα. Και ερχόμαστε σε μια ανακοίνωση της Διεθνούς Εταιρείας για τη Θρόμβωση και την Αιμόσταση, που μας δείχνει ότι ναι, στους ασθενείς λοιπόν που έχουν κορονοϊό θα πρέπει να κάνουμε τις κλασικές εδώ εξετάσεις για να διαπιστώσουμε την κατάστασή τους από την πλευρά της αιμόσταση, και ανάλογα θα είναι και οι δράσεις μας με τους αντιθρομβωτικούς παράγοντες, ή ακόμα περισσότερο όταν τα πράγματα γίνουν πιο σημαντικά, με το να παρεύουμε για να διορθώσουμε τα μεγέθη αυτά σύμφωνα με αυτά που βλέπετε σε αυτό το κομμάτι της διαφάνειας, δηλαδή να αποκαταστήσουμε τη σχέση του ινοδογόνου, να αποκαταστήσουμε τη σχέση ροής και πήξης, το χρόνο προθρομβίνης και ούτω καθεξής. Συμπερασματικά σε αυτή τη διαφάνεια δεν φαίνεται ότι ασκούμε μια ιδιαίτερη πρόνοια όσον αφορά την πρόληψη αυτών των ασθενών, αλλά όταν μένουν μέσα στο νοσοκομείο αυτοί οι ασθενείς και νοσηλεύονται, σαφώς θα πρέπει να λαμβάνουν μια αντιπληκτική αγωγή. Και τελειώνοντας, γιατί θα ήθελα να είμαι πραγματικά σύντομος, σας δείχνω αυτή τη μελέτη εδώ που πραγματικά σχολιάζει μελαγχολικά την κατάσταση γύρω από τη θεραπεία του κορονοϊού και λέει ότι έχουν δοκιμαστεί από τα φάρμακα που είναι περιορισμένα σε αριθμό, που έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες χρήσεις έναντι άλλων ιώσεων, αυτό το reprofiling των φαρμάκων, που θέλει όμως πάρα πολύ προσοχή, θέλει πάρα πολύ επίμονη μελέτη για να μπορέσει κανείς να δει εάν και κατά πόσον έχουν μια κάποια χρησιμότητα. Και ότι η αντικατάσταση φαρμάκων που έχουμε δει μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες, γιατί 10 μήνες εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ λίγοι, όπου έχουμε την πανδημία να διασπείρεται στη γη, μοιάζει πάρα πολύ με τις προσπάθειες που έχει ένας προπονητής του μπάσκετ που τα τελευταία λεπτά του αγώνα αλλάζει συνεχώς τους παίκτες σε μια προσπάθεια να κερδίσει τον αγώνα. Έτσι λοιπόν σκεφτόμουν ότι με βάση όλα αυτά που ακούστηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές και αυτά που μπόρεσα να βρω εγώ στην βιβλιογραφία, ότι είμαστε σε μια κατάσταση όπου δικαιώνεται η άποψη ότι οι θεραπείες αργούν πολύ σχετικά με την πρόοδο των ασθενειών. Και θα ήθελα πάρα πολύ να κλείσω με αυτήν τη φράση και να την έχω πει εγώ, μα η αλήθεια είναι ότι με πρόλαβε κάποιος πιο σημαντικός από μένα, ο Πούμπλιος Κορνέλιος Τάκητος, ένας πάρα πολύ γνωστός Ρωμαίος ιστορικός, ο οποίος την είπε νωρίτερα κατά 2.000 χρόνια από τη δική μου σκέψη. Ευχαριστώ.
Γιάννη, για την εξαιρετική ομιλία σου. Χωρίς να θέλω να σε απογοητεύσω, νομίζω ότι αυτό το διάστημα η μεγαλύτερη πρόοδος, όπως εγώ την εισπράττω και στο τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που συμμετέχουμε μαζί με λοιμοξιολόγους, έγινε στην υποστήριξη των ασθενών με το high flow και την παρακολούθησή τους, την καλύτερη παρακολούθηση. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Ναι. Αν επιτρέπετε να απαντήσω, είναι το κομμάτι εκείνο που εξαίρεσε ακριβώς επειδή το διαχειρίστηκαν άλλοι ομιλητές. Το ξέρω, Γιάννη. Ευχαριστώ για την εξαιρετική ομιλία. Απλώς ήθελα να το πω γιατί αυτό καταλαβαίνω και το ίδιο είπες και εσύ, νομίζω. Ναι. Θα πάμε στην επόμενη ομιλία που είναι η Νικολέτα η Ροβίνα. Θα μας μιλήσει τι θα γίνει με τη γρήπη. Έχω την αίσθηση, Νικολέτα, ότι η μάσκα θα μας γλιτώσει και από τη γρήπη, αν την εφαρμόζουμε σωστά. Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε και επίσης βλέπω ότι γίνεται αρκετή κουβέντα στο chat, έτσι γλιτώνουμε και αρκετό χρόνο από ερωτήσεις που θα τις μαζέψουμε στο τέλος ούτως ή αλλιώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση να συγκαταλέγουμε ανάμεσα σε τόσους άξιους ομιλητές και ελπίζω να πω κάτι χρήσιμο κι εγώ. Ουσιαστικά... Κύριε Ροβίνα, αν μπορείτε, πατήστε start sharing στην κάμερά σας. Στο βίντεο που βλέπετε στον εαυτό σας, πατήστε start sharing. Εντάξει. Τέλεια, σας βλέπουμε. Ναι, ναι. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα. Μέχρι τώρα ακούστηκε ήδη από τον κύριο Γόγο ότι η νόσος έχει οδηγήσει σε 41.570.000 περίπου επιβεβαιωμένα κρούσματα και μέσα από όλα αυτά τα άτομα που νόσησαν 1.100.000 περίπου κατέληξαν από τον κορονοϊό. Ωστόσο, να μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι ασθενείς νοσούν από ήπιας με μέσης βαρύτητας νόσο και ένα περίπου 10 με 20% των ασθενών αυτών εξελίσσονται σε σοβαρή νόσο, συνήθως με την εικόνα της αμφωτερόπλευρης πνευμονίας και τη σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια. Με αυτή λοιπόν την εικόνα που έχουμε από τη λίμωξη COVID, ανησυχούμε πάρα πολύ τι θα γίνει αν ξεκινήσουν και τα κρούσματα της γρήπης. Ξέρουμε ότι ένα αξιοσημείωτο ποσοστό ασθενών με γρήπη καταλήγουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια και ARDS, άρα με τρόμο αναλογιζόμαστε τι μπορεί να συμβεί αν συνεπάρχουν αυτές οι δύο υιογενείς λοιμώξεις σε κάποιους ασθενείς. Παραδόξως, πρώιμα δεδομένα από την Κίνα έδειχναν ότι η συλλήμωξη SARS-CoV-2 με άλλα παθογόνα και ειδικότερα με τον ιό της γρήπης ήταν σπάνια. Και τα πρώτα δεδομένα που έχουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας δείχνουν ότι η γρήπη στην εποχή COVID από το πρώτο κύμα που συνέπεσε με την πρώτη περίοδο της γρήπης κοιμάθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα και μάλιστα πολύ χαμηλότερα από τα αναμενόμενα για αυτή την εποχή. Και αυτός είναι ένας χάρτης του κόσμου από τις τελευταίες 15 ημέρες του Σεπτεμβρίου, που πραγματικά φαίνεται ότι η γρήπη κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ένα 60% των ασθενών φάνηκε να έχουν τον ιό της γρήπης α και ένα περίπου 40% να έχουν τον τύπο β. Από αυτά τα περιστατικά, λοιπόν, από το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, φαίνεται να είμαστε πολύ χαμηλότερα σε επίπεδα νόσησης από γρήπη σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και τις πληροφορίες που έχουμε από πριν. Άρα, τι συμβαίνει? Είναι η συλλήμωξη πράγματι χαμηλή ή δεν γίνεται τόσο καλή αναφορά των περιστατικών αυτών? Αυτό που φαίνεται να συμφωνούν οι περισσότεροι ερευνητές που ασχολούνται με το κομμάτι αυτό είναι ότι ενδεχομένως τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνουμε για την λίμωξη COVID-19, οι αποστάσεις, τα lockdowns, η καραντίνα στην οποία μπήκαμε όλοι μας στον κόσμο για κάποια χρονικά διαστήματα στο πρώτο κύμα, ίσως να ήταν καθοριστικά στο να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα χαμηλής επίπτωσης αλλά και χαμηλής διασποράς της υιογενούς λίμωξης από γρήπη. Άρα λοιπόν, βλέποντας και τα δεδομένα τα οποία έχουν δημοσιευτεί από το πρώτο κύμα, τα περισσότερα αφορούν στο πρώτο κύμα, μια και το δεύτερο κύμα του κορονοϊού δεν έχει ακόμα συμπέσει με την έναρξη των περιστατικών γρήπης σε μεγάλο βαθμό. Από τα πρώτα λοιπόν δεδομένα φαίνεται, αν δείτε στο... Να σας δείξω τη στήλη, τη φετινή χρονιά, νούμερα απείρως χαμηλότερα σε σχέση με το 19 ή με το 2000,
18. Και αυτό αποτυπώνεται και στις μελέτες, εκτός από τη χαμηλότερη επίπτωση, χαμηλότερος ρυθμός διασποράς του ιού της γρήπης και χαμηλότερη προσέλευση των ασθενών με συμπτώματα που μοιάζουν με γρήπη στα επίγοντα ιατρεία. Δεδομένα από την Ιαπωνία που δείχνουν ότι το κύμα ήταν πολύ χαμηλότερο της γρήπης στο πρώτο μέρος του 2020 σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Είναι η συνεχής γραμμή που βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια. Αλλά κοιτάξτε και εδώ τα δεδομένα από τη Σιγκαπούρη που δείχνουν ότι αν και στην αρχή του 2020 συνολικά τα νούμερα φαινόταν να είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, από το δεύτερο και τρίτο μήνα του 2020 που άρχισε ο κορονοϊός να προσβάλλει μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, μειώνεται σημαντικά μέχρι και σταματά το κύμα της γρήπης, τόσο σε επισκέψεις στα επίγοντα, σε καινούργια κρούσματα, σε θετικά κρούσματα δηλαδή, αλλά και σε περιπτώσεις επιβεβαιωμένες. Και σε περιπτώσεις που ήταν ύποπτες για την γρήπη. Και τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνονται και από την Ταϊβάν. Λιγότερες επισκέψεις από τον δεύτερο και τρίτο μήνα βλέπετε σημαντική διαφοροποίηση στα ποσοστά επίπτωσης της γρήπης και στους ασθενείς που παρουσιάζονταν με συμπτώματα γρήπης, αλλά και σε αυτά που ήταν επιβεβαιωμένα πολύ χαμηλότερα ποσοστά σοβαρών επιπλοκών σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Μειωμένη δυναμική μετάδοσης με την πάροδο του χρόνου και ειδικότερα μέσα στην εποχή της πανδημίας του κορονοϊού. Βλέπετε δηλαδή ότι ενώ ξεκίνησαν περίπου με συγκρίσιμα νούμερα, συγκρίσιμα ποσοστά, στη συνέχεια, όσο περνούσε ο καιρός και μπαίναμε μέσα στην πανδημία, ελαχιστοποιήθηκε έως και μηδενίστηκε η επίπτωση της γρήπης, αλλά και τα στελέχη που απομονώνονταν με μικροβιολογικές τεχνικές και μοριακές τεχνικές ήταν πολύ σημαντικά μειωμένα, μέχρι και μηδενικά. Άρα λοιπόν, τι συμβαίνει. Έχουμε πράγματι μια παρατήρηση, η οποία τεκμηριώνεται από πολλές διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και μάλιστα φαίνεται ότι η συνθέστερη συλλήμωξη του κορονοϊού δεν αφορά τον ιό της γρήπης που παρουσιάστηκε, αναφέρθηκε σε ένα ποσοστό περίπου 0,9% σε αυτή τη μελέτη που σας δείχνω, αλλά και σε άλλες μελέτες δεν ξεπερνά αυτά τα νούμερα. Η συλλήμωξη αφορά κυρίως τον ρινοϊό ή έντερο ιό, τον αναπνευστικό συγκητιακό ιό ή άλλους κορονοϊούς πλην του SARS-CoV-2. Και σε αυτή τη μελέτη από την Αμερική, που πάλι φαίνεται ελάχιστες περιπτώσεις, 13 ή 14 μόνο συλλήμωξης, σε ένα μεγάλο νούμερο ασθενών που ελέγχθηκαν με συμπτώματα που έμοιαζαν με γρήπη και είχαν τελικά λίμωξη από κορονοϊό. Και πόσο εύκολο είναι να διαχωρίσουμε αν ο ασθενής μας έχει λίμωξη από κορονοϊό, αν έχει λίμωξη από γρήπη ή αν συνυπάρχουν αυτά τα δύο, οι δύο υιογενείς λίμωξεις σε συνδυασμό. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί όπως ξέρουμε όλοι τα συμπτώματα είναι παρόμοια. Πέρα από αυτό, ο τρόπος μετάδοσης είναι παρόμοιος με τα σταγονίδια και στις δύο περιπτώσεις σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, ο χρόνος εκδήλωσης επώασης αλλά και εκδήλωσης των συμπτωμάτων είναι διαφορετικός. Βλέπουμε ότι στη γρήπη την εποχική έχουμε ένα χρόνο επώασης 1 με 4 ημέρες, ενώ στον κορονοϊό έχουμε 2 με 14 ημέρες και επίσης έχουμε μια μεγαλύτερη ρυθμό μετάδοσης στην περίπτωση του κορονοϊού συγκριτικά με τη γρήπη, με ένα πικ των συμπτωμάτων για τον κορονοϊό περίπου στο τελείωμα της δεύτερης εβδομάδας, εκεί μεταξύ 9 και 12 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Ένα μεγάλο κομμάτι των ασθενών παρουσιάζει μια ευνίδια επιδείνωση, ενώ αντίθετα στη γρήπη η βαριά, η σοβαρή κλινική εικόνα και η εικόνα που φέρνει και τον άρρωστο στο νοσοκομείο αλλά και στη μονάδα εντατικής θεραπείας εξελίσσεται μέσα στα πρώτα 2 με 3 24 ώρα από την έναρξη των συμπτωμάτων. Άρα λοιπόν παρόμοια κλινική εικόνα, πολύ διαφορετική όμως η πορεία και η διεισδυτικότητα των δύο αυτών ιών. Και πράγματι από τις μελέτες φαίνεται να έχουν εντελώς διαφορετικά
χαρακτηριστικά και στο ανοσολογικό επίπεδο. Φαίνεται ότι στην περίπτωση του κορονοϊού έχουμε μια σημαντικότατη ελάττωση της αντιϊκής δραστηριότητας, της αντιϊκής ετοιμότητας του οργανισμού, πολύ χαμηλή απάντηση ίντερφερονών, που είναι το κύριο αντιϊκό μας εργαλείο, αλλά σημαντική προφλεγμονώδης δραστηριότητα, με σημαντική εξεσημασμένη έκφραση της Ιντερλευκίνης 6 και της Ιντερλευκίνης 1β, του TNF-α. Ωστόσο, συγκριτικά βλέπετε ότι μεταξύ των δύο, το γαλάζιο για τη γρήπη και το ροζ για τον κορονοϊό, ελάχιστη έως και μηδενική έκφραση των ίντερφερονών, που είναι, όπως είπαμε, η άμυνά μας. Και ήδη από τα μέσα του χρόνου αρχίζουν και φαίνονται οι πρώτες μελέτες που αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία στην αντιϊκή ανοσολογική απάντηση στους ασθενείς που νοσούν από κορονοϊό. Φαίνεται σε αυτή τη διαφάνεια εδώ που σας δείχνω πολύ χαμηλά επίπεδα, τα οποία είναι ακόμα χαμηλότερα όσο πιο σοβαρή είναι η νόσος. Και άρα βλέπετε τους κρίσιμα ασθενείς να είναι πολύ πιο... σε αυτούς πολύ πιο επηρεασμένη η δραστηριότητα σε σχέση με τους λιγότερο βαριά ασθενείς. Και χωρίς να υπάρχουν όμως μέχρι τώρα δεδομένα που να συγκρίνουν απευθείας με τους ασθενείς της γρήπης, έρχεται λοιπόν αυτή εδώ η μελέτη που έρχεται από τη δική μας ομάδα, η οποία δείχνει ακριβώς αυτό που υποψιαζόμασταν από μελέτες προηγούμενων ετών που αφορούσαν ξέχωρα τη γρήπη, και σε συνδυασμό με αυτά που αναδύονται για τον κορονοϊό στις μέρες μας. Φαίνεται δηλαδή πράγματι ότι στην περίπτωση νόσησης από κορονοϊό έχουμε μια καθυστερημένη επιδείνωση των ασθενών, κυρίως μετά την 7η έως 10η ημέρα, ενώ στους ασθενείς με γρήπη αυτό συμβαίνει από τις πρώτες μέρες. Σε αυτή τη μελέτη συγκρίναμε επίπεδα βαρύτητας σε όλο το φάσμα, δηλαδή από ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπεία στο σπίτι και έμειναν σε καραντίνα στο σπίτι τους και για τα δύο νοσήματα, μέχρι ασθενείς οι οποίοι μπήκαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας και για τη γρήπη αλλά και για την νόσο COVID. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ασθενείς με γρήπη πολύ γρήγορα επιδεινώνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο, ενώ οι ασθενείς με κορονοϊό έχουν μια σταδιακή επιδείνωση, μια ήπια ενδεχομένως εικόνα η οποία ξαφνικά αρχίζει και κορυφώνεται μετά τη δεύτερη εβδομάδα. Και συγκριτικά δείξαμε σε αυτή τη μελέτη ότι πράγματι βλέπετε το πρώτο κομμάτι της διαφάνειας τους ασθενείς με κορονοϊό και με τις κόκκινες μπάρες τους ασθενείς με γρήπη. Βλέπετε λοιπόν ότι η έκφραση των ίντερφερονών και ειδικά της ίντερφερόνης 1 και 3 είναι εξαιρετικά χαμηλή σε όλα τα επίπεδα βαρύτητας. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στη γρήπη, η οποία συντηρεί την αντιϊκή ετοιμότητα από την πρώτη μέρα εκδήλωσης των συμπτωμάτων. Παρ' όλα αυτά, σε όλους τους ασθενείς βλέπετε ότι υπάρχει ένα πολύ δυνατό προφλεγμονώδες φορτίο, το οποίο βλέπετε ότι συντηρείται στους ασθενείς με κορονοϊό για πάρα πολλές μέρες, πάνω από 20 μέρες. Συγγνώμη, δεν ξέρω πώς άλλαξε η διαφάνεια. Πάνω από 20 μέρες, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να ακολουθείται από τους ασθενείς που έχουν γρήπη, οι οποίοι κάνουν έναν κύκλο πολύ πιο σύντομο. Άρα, και μάλιστα βλέποντας και την κλινική επίπτωση αυτής της εικόνας των ασθενών, οι ασθενείς συνολικά, οι ασθενείς χωρίς σοβαρή νόσο και οι ασθενείς με πολύ σοβαρή νόσο στην τελευταία, σε αυτήν εδώ την διαφάνεια, βλέπετε ότι ο χρόνος νοσηλείας είναι σημαντικά μεγαλύτερος για τους ασθενείς με κορονοϊό σε σχέση με τους ασθενείς με γρήπη, τόσο στη μονάδα εντατικής θεραπείας όσο και στα τμήματα. Και μάλιστα οι ασθενείς που έχουν υψηλότερο φλεγμονώδες φορτίο έχουν μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας, ενώ οι ασθενείς που έχουν μεγαλύτερη έκφραση ιντερφερόνης λάμδα έχουν μεγαλύτερη καθυστέρηση στην κάθαρση του ιού από τις βροχικές τους εκκρίσεις και μεγαλύτερη και μικρότερη διάρκεια νοσηλείας. Άρα χρειάζεται η αντιϊκή προστασία και είναι η ειδοποιώς διαφορά μεταξύ των δύο αυτών υιογενών λοιμόξεων. Αυτά τα ευρήματα λοιπόν δείχνουν ότι η αντιϊκή ανοσιακή απάντηση στην λίμωξη από SARS-CoV-2 δεν ακολουθεί τη γνωστή οδό άλλων υιογενών λοιμόξεων και συγκεκριμένα της γρήπης. Υπάρχει αυτό το παράδοξο εύρημα να προηγείται μια παρατεταμένη υπερφλεγμονώδης περίοδος, χωρίς να έχουμε την ετοιμότητα να την αντιμετωπίσουμε με την αντιϊκή μας άμυνα.
Τα ευρήματα αυτά για πρώτη φορά δείχνουν ότι υπάρχει μια χρονική κινητική της αντιοικής απάντησης και της υπερφλεγμονώδης εξεργασίας, η οποία διαφέρει στα επίπεδα βαρύτητας της νόσου και μάλιστα όσο πιο βαριά η νόσος, τόσο πιο σοβαρή η δυσλειτουργία σε αυτό το επίπεδο. Και επίσης, ενδεχομένως, αυτή η έλλειψη αντιοικής απάντησης να εξηγεί και τη μακρά περίοδο επώασης και παρουσίας του ιού στην αναπνευστική οδό, αλλά και την απουσία συμπτωμάτων, δηλαδή την παρουσία τόσων πολλών ασυμπτωματικών ασθενών για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, αν λάβει κανείς υπόψη τους ότι η ιντερφερόνη λάμπα και η ιντερφερόνη 1 και 3 είναι αυτές που ουσιαστικά πυροδοτούν και τα συμπτώματα του πυρετού, της κακουχίας, του βήχα, της δερμικής καταρροής, σαν αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνουν στην αντιοική τους δράση. Η πρώιμη και επίμονη παρατεταμένη υπερφλεγμονώδης έκφραση δε μπορεί να εξηγήσει γιατί από ένα σημείο και μετά το εξασθενημένο ανοσολογικό μας σύστημα ουσιαστικά οδηγεί κάποιους ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ένα άλλο σημαντικό, μια άλλη σημαντική παρατήρηση των καιρών μας είναι ότι οι εμβολιασμοί για γρήπη φαίνεται να μειώνουν, να συσχετίζονται με βελτιωμένη θνησιμότητα από τον COVID-19. Αυτή η πρώτη μελέτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνει ότι υπήρξε στους ασθενείς οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί για γρήπη σημαντική προστατευτική επίδραση στο να κάνουν βαρύτερες μορφές από SARS-CoV-2, λίμωξη, αλλά και στο να καταλήξουν από την ιογενή αυτή λίμωξη. Στη μελέτη αυτή συγκεκριμένα φάνηκε ότι αύξηση κατά 10% των εμβολιασμών για τη γρήπη είχε σχέση με σημαντική μείωση έως και 28% στο ποσοστό θανάτων από τον COVID-19. Και σε αυτήν εδώ τη μελέτη από μια ιταλική σειρά φάνηκε ότι ο εμβολιασμός ατόμων άνω των 65 ετών συσχετίστηκε με μειωμένη διασπορά αλλά και μικρότερη εκδήλωση της νόσου COVID-19. Λιγότερα κρούσματα, λιγότερες νοσηλίες, λιγότεροι θάνατοι, λιγότερες εισαγωγές στη μονάδα εντατικής θεραπείας μεταξύ των ασθενών άνω των 65 ετών που είχαν εμβολιαστεί. Και εκτιμήθηκε συγκεκριμένα ότι αύξηση κατά 1% στην κάλυψη των εμβολιασμών στις ηλικίες άνω των 65 ετών στα 60 εκατομμύρια περίπου κατοίκων που έχει η γειτονική χώρα, θα οδηγούσε σε μείωση των κρουσμάτων κατά 78.000 άτομα, μείωση των νοσηλιών κατά 2.500 άτομα και μείωση των εισαγωγών στις μονάδες εντατικής θεραπείας κατά 353 άτομα, ενώ θα αποφεύγονταν περίπου 2.000 θάνατοι. Πολύ σημαντική πληροφορία, μόνο με μια μικρή αύξηση στον εμβολιασμό, στην κάλυψη του εμβολιασμού για τη γρήπη. Και με ένα μαθηματικό μοντέλο, σε αυτήν εδώ την μελέτη, φάνηκε ότι πράγματι, αν καταφέρναμε να εμβολιάσουμε πάνω από το 60% του πληθυσμού, θα είχαμε μια τεράστια διαφορά στην επίπτωση των θετικών κρουσμάτων για κορονοϊό, αλλά και στην διασταυρούμενη διασπορά του ιού αυτού. Άρα φαίνεται λοιπόν ότι ο εμβολιασμός για τη γρήπη κατά τη διάρκεια της πανδημίας από COVID-19 είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γιατί υπάρχουν κάποιες γενικές σκέψεις. Ο εμβολιασμός γενικά εναντί ενός μικροοργανισμού μπορεί να επηρεάζει την απάντηση του ψενιστή και εναντί άλλων λοιμογόνων παραγόντων. Είναι μια γενική παραδοχή αυτή. Για παράδειγμα, ο εμβολιασμός για το μυκοβακτηρίδιο με BCG ευωδώνει την έκρηση anti-IL-1 και interleukinis 1 και έχει φανεί να έχει προστατευτική δράση έναντι του κορονοϊού. Γενικά υπάρχει η πεποίθηση ότι οι άνθρωποι που εμβολιάζονται τηρούν και τα υπόλοιπα μέτρα πρόληψης και άρα ενδεχομένως και αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο να δούμε καλύτερη έκβαση και στους ασθενείς που έχουν τη συλλήμωξη. Ενώ τέλος υπάρχει σκέψη ότι ο εμβολιασμός για γρήπη μειώνει την πιθανότητα συλλήμωξης με γρήπη που ενδεχομένως να οδηγεί σε βαρύτερη εικόνα. Δεν το ξέρουμε ακόμα γιατί δεν έχει τύχει να δούμε δημοσιευμένες δουλειές από περιστατικά συλλήμωξης των δύο καταστάσεων. Είναι η εποχή μπροστά μας. Νομίζω θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε σε 6 μήνες από τώρα.
Εάν θέλαμε να δούμε ανοσολογικούς μηχανισμούς, πώς θα βοηθούσε ενδεχομένως ο εμβολιασμός της γρίπης στο να έχουμε έναν καλύτερο έλεγχο της πανδημίας από κορονοϊό, ο εμβολιασμός για γρίπη είναι γνωστό ότι δεν επάγει ισχυρή ανοσολογική απάντηση με τα CD8 τα φλεμφοκύτταρα, ειδικά εναντί του ιού όπως κάνει η φυσική λίμωξη από γρίπη, και αυτό άρα μπορεί να υποβοηθήσει στην ταχύτερη κάθαρση του ιού. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι ο ιός της γρίπης φαίνεται να επάγει την απόπτωση και να μειώνει την κυταροτοξική δράση των φυσικών φωνέων, κυττάρων φυσική φωνής, παραβλάπτοντας την άμυνα του ξενιστή για άλλα παθογόνα και άρα δυνητικά και για τον SARS-CoV-2. Επιπλέον, τα μη εμβολιασμένα άτομα έχουν υψηλότερο ποσοστό αναμνηστικών ταφ κυττάρων στους πνεύμονες που παράγουν προφλεγμονώδεις κυταροκίνες, άρα μπορεί αυτό να βοηθά στις βαρύτερες εικόνες, να συμβάλλει στις βαρύτερες εικόνες, ενώ τέλος ο ιός της γρίπης α φάνηκε πρόσφατα πως αυξάνει τους υποδοχείς αιστού στα ψελιδικά κύτταρα και μια λίμωξη από τον ιό της γρίπης μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές από τον πνεύμονα από τον COVID-19, μια και οι υποδοχείς αυτοί χρησιμοποιούνται από τον ιό για την είσοδό τους στα κύτταρα. Κάποιες σκέψεις από τα πρώτα δεδομένα που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Εν όψη της καινούργιας λοιπόν εποχής που ξεκινά μπροστά μας για τη γρίπη, το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για την πιθανή συλλήμωξη από αυτά τα δύο, από αυτούς τους δύο παράγοντες. Θα κλείσω με αυτήν εδώ τη διαφάνεια από τον ερευνητή, τον κύριο Σίνκερ, ο οποίος λέει ότι για να μειώσουμε το φορτίο από τις ιογενείς λοιμώξεις και ουσιαστικά και από τις συλλοιμώξεις αυτών των δύο συγκεκριμένα ιών, θα πρέπει να τηρούμε όλα τα μέτρα που ακούσαμε πολύ αναλυτικά από τους προηγούμενους ομιλητές, δηλαδή να ακολουθούμε τις οδηγίες κοινωνικής απόστασης, να κάνουμε τους εμβολιασμούς όπως προτείνονται στην προληπτική μας προετοιμασία, να χρησιμοποιούμε όλα τα διαγνωστικά τεστ τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να λαμβάνουμε υπόψη μας τις κοινωνικές ιδιαιτερότητες σε πληθυσμούς οι οποίοι μπορεί να είναι υπερμεταδότες όπως ακούστηκε προηγουμένως, και φυσικά να βάζουμε σχεδιασμούς μακροπρόθεσμους οι οποίοι σε συνδυασμό με τα δεδομένα που θα αναδυθούν από τις επόμενες μελέτες που θα γίνουν σε ασθενείς με συλλήμωξη θα μας δώσουν το καλύτερο μοντέλο προετοιμασίας για τους καιρούς που έρχονται. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικολέτα, για την πλήρη ομιλία και κυρίως να σε ευχαριστήσω για αυτή την εξαιρετική δουλειά που κάνατε με τον Βαγγέλη τον Ανδρεάκο. Την έχω κουβεντιάσει αρκετές φορές με τον Βαγγέλη. Με κίνδυνο να είμαι προκατηλημένος, νομίζω είναι η καλύτερη δουλειά που έγινε από ελληνικές ομάδες το καιρό του κορονοϊού. Και πάλι συγχαρητήρια, Νικολέτα. Ευχαριστώ πολύ. Να προχωρήσουμε τώρα στην τελευταία ομιλήτρια που πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα των εμβολίων και όλα αυτά για να μην χάσουμε και τους υπόλοιπους που συμμετέχουν, γιατί έχουμε περάσει αρκετή ώρα από το τέλος αυτής της παρουσίασης, της εκδήλωσης. Μαζί μας είναι η κυρία Πουλάκου. Καλησπέρα σας. Με ακούτε? Ναι, πολύ καθαρά. Ωραία. Ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Πνευμονολογική Εταιρεία για τη μεγάλη τιμή που μου έκανε να συμπεριλαμβάνομαι ως ομιλητής σε αυτή την εξαιρετική ημερίδα, από την οποία πρέπει να σας πω ότι έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Και τελευταία λοιπόν, προσπαθώντας να τρέξουμε λίγο το χρόνο, θα σας πω κάποια πράγματα σχετικά με την διαδικασία παραγωγής εμβολίων. Θα προσπαθήσουμε να περάσουμε πολύ γρήγορα τους μηχανισμούς παραγωγής εμβολίων. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι στην εποχή της COVID-λίμωξης τρέξαμε τη διαδικασία παραγωγής εμβολίων σε fast forward. Όπως βλέπετε στην αριστερή στήλη, δεν ξέρω αν φαίνεται ο δείκτης μου, είναι η τυπική διαδικασία για να έχουμε ένα εμβόλιο, η οποία κανονικά θα έπαιρνε γύρω στα 10 με 15 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ κοντά στο να έχουμε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο περίπου σε λιγότερο από ένα έτος. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας τεράστιος αγώνας δρόμου στον οποίο έχει επιδοθεί η φαρμακοβιομηχανία.
Συμφωνώ με αυτό που σας είπε και νωρίτερα ο κύριος Κιουμής, ότι η καλύτερη βάση δεδομένων για να δεις τη δραστηριότητα στα εμβόλια είναι αυτή των New York Times. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ ταχαίως, μια βάση που επικαιροποιείται πάρα πολύ συχνά, σχεδόν καθημερινά. Και σύμφωνα με το χτεσινό λοιπόν search στις 23 Οκτωβρίου, έχουμε 33 εμβόλια σε φάση 1, 14 σε φάση 2, 12 σε φάση 3 και 6, τα 6 είναι από τα 12 που βρίσκονται σε μελέτες φάσης 3. 6 από αυτά λοιπόν έχουν λάβει πρώιμη άδεια κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες χώρες. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν και 89 candidate, τα οποία βρίσκονται σε προκλινική φάση δοκιμών. Θα πούμε πολύ γρήγορα τους μηχανισμούς. Όλες οι εταιρείες, όλη η παραγωγή εμβολίων αποσκοπούν στο να έχουν ένα αντιγόνο του SARS-CoV-2, το οποίο δεν θα μπορεί να προκαλεί νόσο, αλλά θα μπορέσει να έχει μια άνοση απάντηση, η οποία σε ενδεχόμενη έκθεση του ξενιστή στον ιό, θα μπορέσει να σκοτώσει τον ιό και να αποφύγει τη λίμωξη. Μια προσέγγιση είναι τα εμβόλια στα οποία υπάρχει ο ίδιος ο ιός, ο οποίος είναι είτε εξασθενημένος είτε αδρανοποιημένος. Τέτοιο εμβόλιο έχει ήδη πάρει έγκριση η Sinovac, μια εταιρεία κινέζικη. Άλλος τύπος προσέγγισης είναι τα εμβόλια τα οποία χρησιμοποιούν έναν άλλο ιό σαν βέκτορα. Αυτός ο ιός μπορεί να είναι είτε αναπαραγόμενος είτε μη αναπαραγόμενος. Άλλη προσέγγιση είναι τα εμβόλια που περιέχουν νουκλεϊνικά οξέα, είτε DNA είτε RNA. Θα δείτε ότι υπάρχουν τέτοια εμβόλια πολύ κοντά στην κυκλοφορία. Και τέλος είναι τα πρωτεϊνικά εμβόλια. Και η πιο δημοφιλής πρωτεΐνη η οποία εισάγεται στα εμβόλια αυτά είναι η spike, η S-πρωτεΐνη του κορονοϊού. Το χαρακτηριστικό αυτών των εμβολίων είναι ότι χρειάζονται πολλαπλές δόσεις και χρειάζονται και adjuvants για να κάνουν αντιγονική απάντηση. Θα δούμε λοιπόν τώρα πολύ γρήγορα τα εμβόλια τα οποία έχουν φτάσει σε φάση 3 κλινικών δοκιμών ή έχουν πάρει πρώιμη έγκριση σε κάποιες χώρες. Πρώτα-πρώτα είναι το εμβόλιο της Moderna σε συνεργασία με το NIH, το οποίο είναι ένα mRNA εμβόλιο. Παρά τις τεράστιες πολιτικές πιέσεις που δέχεται η Moderna για να δώσει τα αποτελέσματα της φάσης 3 προήμως και να κυκλοφορήσει το εμβόλιο πριν τις αμερικανικές εκλογές, ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο ότι θα χρειαστεί μέχρι το τέλος του 2020 έως τις αρχές του 2021 για να έχει τον απαραίτητο αριθμό ατόμων για τα δεδομένα της ασφάλειας. Μια άλλη έκπληξη, αν το θέλετε, στην κούρσα, διότι προσπέρασε άλλα πιο προχωρημένα εμβόλια τις τελευταίες εβδομάδες, είναι αυτή η σύμπραξη της BioNTech της Γερμανικής με τη Pfizer και μια κινέζικη εταιρεία, την Fosun Pharma, και αυτό είναι ένα mRNA εμβόλιο, το οποίο, από ό,τι φαίνεται, μέχρι το τέλος αυτού του μήνα, σε λίγες μέρες, υπολογίζεται ότι θα έχει τα δεδομένα της αποτελεσματικότητας σε φάσεις 2 και 3, οι οποίες τρέχουν παράλληλα. Γνωρίζουμε όλοι το εμβόλιο της AstraZeneca που παράγεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Είναι ένα εμβόλιο το οποίο χρησιμοποιεί ως βέκτορα αδενοϊό χιμπατζή. Εδώ παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα κατά τη διάρκεια των μελετών φάσης 3. Υπήρξαν δύο περιστατικά τα οποία συσχετίστηκαν με νευρολογική τοξικότητα και πριν από λίγες ημέρες, ενώ είχαν ξαναρχίσει οι κλινικές δοκιμές σε όλες τις χώρες εκτός από την Αμερική, στη Βραζιλία, σε έναν από τους εθελοντές, ανακοινώθηκε ότι πέθανε από COVID-19. Όμως, από ό,τι φαίνεται, αυτός ανήκε στην κατηγορία που πήρε πλασίμπο, οπότε δεν είναι άξιον περιεργίας ότι μολύνθηκε από COVID-19 και οι μελέτες στη Βραζιλία εξακολουθούν και συνεχίζονται. Ο κόσμος πραγματικά περιμένει πολύ μεγάλη αγωνία να δει τι θα γίνει με το εμβόλιο αυτό. Ακολούθως, υπάρχει άλλο ένα εμβόλιο που έχει σαν βέκτορα αδενοϊό, τον αδενοϊό 26. Είναι αυτό που παράγεται σε συνεργασία της Johnson & Johnson με τον Beth Israel Deaconess, το νοσοκομείο της Βοστόνης. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε φτάσει επίσης σε μελέτες φάσης 3. Σημαντικό πλεονέκτημα αυτού του εμβολίου είναι ότι δεν χρειάζεται να είναι παγωμένο.
Και επίσης, από ό,τι φαίνεται, θα αρκεί μία δόση αντί για δύο, που φαίνεται ότι τη χρειάζονται τα περισσότερα άλλα υποψήφια εμβόλια. Και επίσης, οι ερευνητές εδώ έχουν την μεγαλύτερη μελέτη φάσης 3, με 60.000 συμμετέχοντες. Και εδώ, λοιπόν, υπάρχει μία προσωρινή παύση, διότι ανακοινώθηκε ότι ένας από τους συμμετέχοντες στη μελέτη εμφάνισε μία ανεξήγητη ασθένεια, δεν περιγράφεται κάτι άλλο στις πληροφορίες, δεν γνωρίζουμε ακόμα. Υπάρχει σίγουρα ανησυχία μέχρι να διερευνηθεί και αυτό το εμβόλιο, αν έχει κάποιο πρόβλημα στην ασφάλειά του. Μία καινούργια προσθήκη της τελευταίας εβδομάδας σε αυτή την κατηγορία είναι το εμβόλιο της Novavax, το οποίο ουσιαστικά είναι πρωτεϊνικό, είναι εμβόλιο subunit. Αυτό το εμβόλιο μπήκε πάρα πολύ πρόσφατα, τον προηγούμενο μήνα, σε μελέτες φάσης 3. 10.000 εθελοντές θα στρατολογήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και από ό,τι φαίνεται τα πρώιμα αποτελέσματά του είναι υποσχόμενα. Καινούργια προσθήκη στην κατηγορία των μελετών φάσης 3 είναι και αυτό το εμβόλιο, το οποίο είναι από την Ινδική Εταιρεία Εμβολίων Bharat Βιοτεχνολογίας, και αυτό είναι ένα εμβόλιο που έχει αδρανοποιημένο ιό. Είναι ενδιαφέρον, διότι οι ινδικές εταιρείες είναι από τις εταιρείες οι οποίες μπορούν να παραγάγουν κατακλυσμιαίες ποσότητες στην αγορά, και άρα αυτό το εμβόλιο, εάν προχωρήσει, θα σιγουρέψει ότι θα υπάρχουν μεγάλες ποσότητες εμβολίου που ενδεχομένως θα δώσουν και καλές τιμές και για τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Και θα πούμε δύο λόγια για το ρωσικό εμβόλιο, το Sputnik 5, το οποίο είναι παραγωγή του Ιδρύματος Γκαμαλέγια, ένα ίδρυμα με μεγάλη παράδοση στους εμβολιασμούς. Είναι να χρησιμοποιεί ένα μείγμα αδενοϊών 5 και 26 σαν βέκτορες, και η εμπειρία του Ιδρύματος Γκαμαλέγια έγκυται στο γεγονός ότι αυτοί προνόησαν να τρέξουν παράλληλα δύο μορφές του εμβολίου, τη μία που χρειάζεται συνθήκες πάγου και την άλλη που είναι λιοφιλοποιημένο, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί πολύ πιο εύκολα στις απομακρυσμένες περιοχές της Ρωσίας μέχρι και τη Σιβηρία. Ξέρετε τη σπουδή με την οποία ο Σπούτιν κατάφερε να πάρει την πρώιμη έγκριση προτού καν μπει σε μελέτες φάσης 3. Τελικά, μετά τη δημόσια κατακραυγή, τρέχουν μελέτες φάσης 3 με σκοπό να φτάσουν μέχρι τους 40.000 εθελοντές. Υπάρχουν πολλοί προβληματισμοί για το είδος του πληθυσμού το οποίο έχει μπει στις μελέτες φάσης 3, γιατί φημολογείται ότι είναι κατά κύριο λόγο άντρες νέας ηλικίας και στρατιωτικοί, άρα δεν είναι αντιπροσωπευτικό ίσως το δείγμα του πληθυσμού στο οποίο ελέγχεται το εμβόλιο. Θα δούμε όταν ανακοινωθούν αυτές οι μελέτες. Η πρώιμη μελέτη της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την αντιγονική απάντηση φαίνεται ότι είναι υποσχόμενη. Και αυτό είναι ένα καινούργιο εμβόλιο στην κούρσα, το οποίο έχει μπει σε μελέτες φάσης 2 και φάσης 3 πολύ πρόσφατα. Είναι ρωσικό και αυτό, και με την ίδια σπουδή το Ρωσικό Υπουργείο Υγείας έδωσε έγκριση για περιορισμένη κυκλοφορία στη Ρωσία, πριν ακόμα μπει στις μελέτες φάσης 3. Έχουμε δύο κινέζικα εμβόλια της εταιρείας Sinopharm. Το ένα είναι σε συνδυασμό με το Πανεπιστήμιο της Γιουχάν, το άλλο με το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου. Κατά τη διάρκεια των μελετών φάσης 3 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τόσο η Κίνα έδωσε άδεια κυκλοφορίας στη χώρα τους, όσο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έδωσαν άδεια κυκλοφορίας σε αυτά τα εμβόλια για τη χρήση τους σε ιατρονοσηλευτές. Και άλλα δύο κινέζικα εμβόλια. Το ένα είναι εμβόλιο αδενοϊού της CanSino Bio και το άλλο είναι αδρανοποιημένος κορονοϊός της Sinovac, τα οποία επίσης με τις ίδιες fast-track διαδικασίες κατά τη διάρκεια των μελετών φάσης 3 πήραν περιορισμένη άδεια κυκλοφορίας για χρήση τους εντός της Κίνας. Άρα, το πιο εμβόλιο, για να απαντήσω στην ερώτηση που μου ανατέθηκε, το πιο εμβόλιο, το ιδεώδες εμβόλιο θα πρέπει να είναι ανεκτό οικονομικά, να κάνει μια ισχυρή και μεγάλης διάρκειας άνοση απάντηση, θα πρέπει να έχει ανεκτές συνθήκες διανομής από πλευράς ανάγκης σε ψήξη και θα πρέπει οι παραγωγοί να μπορούν να δώσουν μεγάλες ποσότητες για να καλύψουν γρήγορα την αγορά. Πρέπει να πω ότι η UNICEF, ο WHO και οι γιατροί χωρίς σύνορα έχουν ήδη προγράμματα έτοιμα, στημένα, με όλη τη διαδικασία πάρα πολύ καλά οργανωμένοι, δεδομένου ότι έχουν κάνει μεγάλες καμπάνιες και πολύ πρόσφατα με αυτή με το εμβόλιο του έμπολα,
που χρειάστηκε συνθήκες ικανής ψήξης για να μπορέσει να διανεμηθεί μέχρι τον τελικό αποδέκτη του. Επίσης, υπολογίζεται στις δυσκολίες ότι θα χρειαστούν 8.000 πτήσεις Jumbo για να μπορέσει το εμβόλιο, το όποιο εμβόλιο εγκριθεί, να φτάσει στους τελικούς αποδέκτες. Και αν συγκρίνει κανείς τις πλατφόρμες των εμβολίων που σας εξήγησα ότι βρίσκονται σε φάση παραγωγής, φαίνεται ότι την πιθανότητα μονοδοσικού εμβολίου μπορεί να την ικανοποιήσει μόνο ένα εμβόλιο που έχει ιό βέκτορα, είτε αναπαραγόμενο είτε μη αναπαραγόμενο. Και αυτά θα έχουν και τη δυνατότητα να κάνουν και μεγάλης κλίμακας παραγωγή. Και ίσως πιο σίγουρα, ένα ζών εξασθενημένο, είναι η τελευταία σειρούλα, ένα ζών εξασθενημένο εμβόλιο κορονοϊού θα μπορούσε να ικανοποιήσει όλα τα προαπαιτούμενα κριτήρια για να γίνει το ιδανικό εμβόλιο για παγκόσμια κυκλοφορία. Αυτό με την θερμοκρασία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, τόσο της Moderna, της Pfizer, της BioNTech τα εμβόλια που είναι όλα mRNA και είναι εύθραυστο το mRNA στις αλλαγές της θερμοκρασίας, απαιτούν θερμοκρασίες μείον 80, όχι απλή ψήξη. Της AstraZeneca το εμβόλιο φαίνεται ότι μπορεί να σταθεί σε θερμοκρασία 2 με 8 βαθμών Κελσίου. Η αλυσίδα λοιπόν, η παγωμένη αν το θέλετε αλυσίδα όπως το λέει η βιβλιογραφία, περιλαμβάνει πτήσεις με αεροπλάνο, ακολούθως φορτηγά τα οποία έχουν συνεχή ψήξη και έχουν και backup για να μην πάψει αυτή η ψήξη, μικρά οχήματα τα οποία θα φτάσουν στους τοπικούς, στους ενδιάμεσους αποδέκτες και ακολούθως, όπως βλέπετε, ακόμα και μικρότερα οχήματα στα οποία για μεν τις προηγμένες χώρες δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, για τις χώρες όμως του αναπτυσσόμενου κόσμου, όπου η παροχή ηλεκτρισμού μπορεί να είναι ασταθής, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και υπολογίζεται ότι και δόσεις θα καταστραφούν και δόσεις θα χαθούν, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και η δομή ώστε να υπάρξουν γεννήτριες, καύσιμο, μπαταρίες, ώστε να μην καταστραφούν μεγάλες ποσότητες δόσεων. Κάτι άλλο που απασχολεί για να φτάσουμε στο ποιος θα μπορέσει να πάρει το εμβόλιο είναι τα φαινόμενα εθνικισμού κατά τη διεκδίκηση των εμβολίων. Είναι κάτι το οποίο για την Αμερική ήταν ήδη γνωστό. Για την Αγγλία βλέπετε σε αυτό το πίνακα πόσες εκατοντάδες εκατομμυρίων δόσεων έχει ήδη δεσμεύσει και όπως καταλαβαίνετε, αν αυτό μπορεί να το κάνει η Αγγλία και η Αμερική, δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να το κάνει μια χώρα με πιο ευάλωτη οικονομία. Υπάρχει λοιπόν μια δέσμευση, μια πρώιμη δέσμευση της φαρμακοβιομηχανίας ότι σε αυτούς που τη στήριξαν οικονομικά για την ανάπτυξη των εμβολίων θα παραδώσει, όπως αντιλαμβάνεστε, προνομιακές ποσότητες δόσεων. Για να δούμε λοιπόν αν οι πιο ευάλωτες χώρες θα μπορέσουν να το πάρουν, πρέπει να καταλάβουμε και λίγο ποιο θα είναι το κόστος του εμβολίου. Οι τιμές λοιπόν ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο, την τεχνολογία που χρησιμοποιείται και τον αριθμό των δόσεων που θα παραγγελθούν. Η Moderna, για παράδειγμα, υπολογίζει ότι το εμβόλιο της θα δοθεί σε μια τιμή της τάξης των 32 με 37 δολαρίων για την κάθε ένεση, ενώ η AstraZeneca έχει δεσμευτεί ότι το εμβόλιο της θα το δώσει σε τιμή κόστους, αξίας δηλαδή λίγων δολαρίων, αλλά για πόσο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Εάν η πανδημία λήξει, για την προστασία του πληθυσμού για τις επόμενες μεταπανδημικές χρονιές, δεν έχει δεσμευτεί σε ποια τιμή θα δώσει το εμβόλιο της. Αντιθέτως, η εταιρεία που παράγει το εμβόλιο στην Ινδία, που έχει, όπως είπαμε, τεράστια δυνατότητα, έχει δεσμευτεί ότι θα δώσει σε χώρες μετρίου και χαμηλού εισοδήματος σε τιμή πραγματικού κόστους που δεν θα ξεπερνά τα 3 δολάρια αναδόση. Και για να προχωρήσουμε το οικονομικό ερώτημα λίγο παραπέρα, ο ασθενής που θα κάνει τη δόση του εμβολίου θα πληρώσει, θα επιβαρυνθεί. Στην Αγγλία υπάρχει ένα δημόσιο σύστημα υγείας που εγγυάται ότι τόσο η αγορά του εμβολίου θα γίνει από το κράτος, όσο και όλη η αλυσίδα της χορήγησης θα καλυφθεί, ακόμα και εντάσσοντας εθελοντές, ώστε οι εμβολιασμοί να γίνουν χωρίς να επιβαρυνθεί ο πολίτης που μένει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ίδιο λέει και η Αυστραλία, μια χώρα με επίσης πολύ εύρωστο σύστημα υγείας. Δομές όπως ανθρωπιστικοί οργανισμοί θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για να εξυπηρετήσουν τον πληθυσμό τον οποίο εξυπηρετούν. Στην Αμερική τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, διότι ναι μεν και εκεί το κράτος υπόσχεται ότι θα δώσει το εμβόλιο δωρεάν,
Όμως αυτοί οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι, δεν είναι εγγυημένο ότι θα μπορούν να πάνε χωρίς να πληρώσουν επίσκεψη. Και αυτό λοιπόν θα είναι ένα μεγάλο εμπόδιο στην αποδοχή και στην γενικευμένη εφαρμογή του εμβολίου. Τα φαινόμενα του εθνικισμού, όπως σας είπα, στη διεκδίκηση των εμβολίων, θα μπορούσε να τα περιορίσει κάπως μια διεθνής πρωτοβουλία. Και πράγματι υπάρχει μια διεθνής ομάδα, η οποία δουλεύει υπό τη σκέπη του WHO. Είναι η ομάδα που λέγεται Global Alliance for Vaccines and Immunization. GAVI είναι τα αρχικά. Αυτοί λοιπόν έχουν φτιάξει ένα πρόγραμμα, το οποίο το ονόμασαν COVAX. Σε αυτό το πρόγραμμα έχουν προσχωρήσει 80 χώρες μέχρι στιγμής με εύρωστες ή λιγότερο εύρωστες οικονομίες. Έχει φτιαχτεί ένα ταμείο, ένα κοινό ταμείο, στο οποίο έχει μαζευτεί ένα σημαντικό ποσό χρηματικό και χρηματοδοτεί πολλαπλές πλατφόρμες υποσχόμενων εμβολίων από διαφορετικές φαρμακευτικές εταιρείες, υπολογίζοντας ότι κάποιο ή κάποια από αυτά θα φτάσουν να κόψουν το νήμα και έτσι αυτή η Alliance θα έχει ένα τουλάχιστον εμβόλιο στα χέρια της για να το διαχειριστεί με τις αρχές που αυτοί έχουν χτίσει. Έτσι λοιπόν, με αυτό το ποσό, 92 χώρες με χαμηλό εισόδημα, κυρίως από Αφρική, Ασία και Λατινική Αμερική, θα μπορούν να προμηθευτούν εμβόλιο με γρήγορο, δίκαιο και έντιμο τρόπο, όπως αναφέρει αυτή η συνομοσπονδία. Έτσι λοιπόν, εκείνο που απασχολεί και δηλώνουν οι υπεύθυνοι αυτής της συμμαχίας είναι ότι ακόμα κι αν οι οικονομικά εύρωστες χώρες καταφέρουν να εμβολιάσουν τον πληθυσμό τους και οι ευάλωτες χώρες μείνουν εντελώς απ' έξω, το πρόβλημα της πανδημίας δεν θα έχει λυθεί. Αν δεν μπορέσουμε δηλαδή να φτάσουμε και στις χώρες με την ευαίσθητη οικονομία, το πρόβλημα θα συνεχίζεται, γιατί το διεθνές εμπόριο, η μετακίνηση των πληθυσμών και οι διεθνείς πτήσεις θα εξακολουθούν να είναι ένας σημαντικός κίνδυνος. Το πλάνο λοιπόν της GAVI είναι ότι στην πρώτη φάση θα δοθεί μια ποσότητα εμβολίου για τις χώρες που έχουν προσχωρήσει, που θα καλύπτει το 3% του πληθυσμού και εκεί θα καλύψουν τους ιατρονοσηλευτές και τους ανθρώπους που εξυπηρετούν την κοινωνική αλυσίδα. Μετά θα δοθεί ένα ποσό εμβολίου που θα καλύψει το 20% του πληθυσμού και θα είναι οι άνω των 65 ετών και αυτοί που είναι υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID. Και μετά θα δοθεί άλλο ένα 20%, το οποίο η κάθε χώρα θα το διαχειριστεί με τρόπο ώστε να καλύψει άλλα γκρουπ προτεραιοτήτων. Όλες οι επόμενες ποσότητες θα διατεθούν από την συμμαχία σε χώρες κατά προτεραιότητα που έχουν είτε πολύ μεγάλη ενεργό επιδημία σε εκείνη τη φάση, είτε πάρα πολύ μεγάλη ευθραυστότητα στο σύστημα υγείας τους. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο τρόπος να βλέπεις το πρόβλημα παγκοσμίως σε σχέση με τον τρόπο που το βλέπεις για τη δικιά σου τη χώρα, σε εθνικό επίπεδο, είναι κάπως διαφορετικός. Στην Αμερική, λοιπόν, το CDC και το NIH ζήτησε από μια επιτροπή σοφών, που είναι η Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Αμερικής, να φτιάξει τη λίστα προτεραιότητας για την αμερικανική κοινωνία. Αυτή, λοιπόν, η Επιτροπή Σοφών κατέληξε σε μια έκδοση που είναι βιβλίο. Είναι το βιβλίο που βλέπετε δεξιά στην εικόνα, 200 σελίδων. Εξηγεί με πάρα πολύ μεγάλες λεπτομέρειες το πρόγραμμά της. Να σας πω ότι το πρώτο και το τελευταίο bullet μιλούν για ισότητα, για δικαιοσύνη, δικαιοσύνη και σε επίπεδο χώρας, αλλά παροτρύνουν και το αμερικανικό κράτος να ξαναμπεί στη χρηματοδότηση του WHO και να βοηθήσει στην δίκαιη κατανομή των εμβολίων διεθνώς. Χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται καμπάνια εκστρατείας για την αποδοχή του εμβολίου και χρειάζεται αξιοποίηση όλων των γνώσεων που έχουν μέχρι τώρα από προηγούμενες καμπάνιες εμβολίων. Ο στόχος λοιπόν είναι να μειωθεί η σοβαρή νοσηρότητα και η θνητότητα και το αρνητικό impact στην κοινωνία λόγω της συνεχούς μετάδοσης του κορονοϊού στην αμερικανική κοινωνία. Τα κριτήρια διανομής του εμβολίου θα έχουν να κάνουν με τον κίνδυνο να νοσήσει κάποιος, με τον κίνδυνο να πάθει σοβαρή και θανατηφόρο λίμωξη, με τον κίνδυνο η λίμωξη στο συγκεκριμένο άτομο να έχει σοβαρές κοινωνικές παραμέτρους και με τον κίνδυνο να μεταδώσει την νόσο σε άλλους. Έτσι λοιπόν 4 φάσεις προκρίνονται. Να σας πω ότι
μιλώντας και με τον κύριο Τσιόδρα, κάπου σε αυτή τη λογική θα κινηθεί και η ελληνική προτεραιοποίηση του εμβολίου. Στην πρώτη φάση θα είναι ένα αλφα υψηλού κινδύνου οι ενασχολούμενοι με το χώρο της υγείας, οι ιατρονοσηλευτές και όλοι οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας και όλοι οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή υποδοχής αρρώστων με COVID-19. Στη δεύτερη, ένα β, θα είναι οι άνθρωποι που έχουν σοβαρές υποκείμενες παθήσεις, καθώς και οι μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορες δομές σε συνοστισμό. Στην περίπτωσή μας βλέπετε τα γυροκομεία. Στη δεύτερη φάση θα είναι καθηγητές και δάσκαλοι, θα είναι άλλοι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται σε κριτικά σημεία της κοινωνίας, της αλυσίδας τροφής, άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλες συνοσηρότητες που δεν είναι του υψηλότερου ρίσκου, αλλά είναι ενδιάμεσου ρίσκου και ούτω καθεξής, άνθρωποι που δεν έχουν στέγη, άνθρωποι που είναι σε φυλακές, σε ιδρύματα. Στην τρίτη φάση μπαίνουν νεότεροι ενήλικες και τα παιδιά, καθώς και άλλοι εργαζόμενοι που δεν ανήκαν στις προηγούμενες κατηγορίες. Και στη φάση 4 μπαίνει όποιος δεν ανήκε στις προηγούμενες κατηγορίες και πλέον με την επάρκεια του εμβολίου θα μπορεί να το λάβει και αυτός. Σύμφωνα με το WHO, σε κάθε κοινωνία θα πρέπει να γίνει μια προετοιμασία. Πρέπει κανείς να γνωρίζει ποιες είναι οι αδυναμίες αποδοχής του εμβολίου στην κοινότητά του, ώστε να μπορέσει με τις ανάλογες καμπάνιες να επισέλθει στις λεπτομέρειες που θα κάνουν τη διαφορά, ώστε το εμβόλιο να γίνει αποδεκτό και τέλος να λύσει τα πρακτικά προβλήματα που αφορούν τη διάθεσή του και τη χορήγησή του στους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να το λάβουν. Όπως αντιλαμβάνεστε, πράγματα που μπορεί να φέρουν δυσκολίες στο πρόγραμμα είναι ο αριθμός των δόσεων που πρέπει να γίνουν, το αν το εμβόλιο θα είναι αποτελεσματικό συνολικά ή και σε διάφορες κατηγορίες, υποκατηγορίες ασθενών, αν θα είναι ασφαλές για όλους ή αν για κάποιους δεν θα είναι ασφαλές, και διάφορα άλλα θέματα τα οποία αφορούν νομικά και κοινωνικά θέματα τα οποία είναι χαρακτηριστικά της κάθε κοινωνίας. Ο αριθμός των δόσεων λοιπόν είναι ένα μεγάλο αγκάθι, διότι μέχρι τώρα το guidance που υπάρχει από τους οργανισμούς που έχουν βγάλει ήδη κάποιες πρώιμες οδηγίες είναι ότι όταν θα έρθει η πρώτη μικρή ποσότητα εμβολίων για κάθε άτομο που θα δοθεί σε προτεραιότητα πρέπει να βάλουμε στην άκρη όλες τους τις δόσεις και όχι μόνο την πρώτη. Ένα άλλο ερώτημα είναι οι χώρες που είχαν συμμετοχή στις κλινικές μελέτες δεν θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα ή οικονομική ελάφρυνση στη φάση διάθεσης του εμβολίου. Ένα άλλο ερώτημα είναι τι γίνεται με τις εγγύους και τα παιδιά. Όπως είδατε, στις μελέτες φάσης 3 που ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει καμία από τις φαρμακευτικές εταιρείες, εννοείται ότι εξαιρούνται οι έγκυοι και παιδιά, μόνο μία από τις φαρμακοβιομηχανίες έχει ξεκινήσει μία μελέτη φάσης 3. Ένα άλλο σημαντικό είναι η φαρμακοεπαγρύπνηση και η καταγραφή της τοξικότητας και των ανεπιθυμήτων ενεργειών, εφόσον αυτά τα φάρμακα μπουν στην κυκλοφορία. Και αυτό είναι άκρως απαραίτητο, διότι δεν θα υπάρξουν μελέτες φάσης 4. Άρα η πραγματική real life εμπειρία θα είναι και οι μελέτες φάσης 4. Αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί φαρμακοεπαγρύπνησης στην εκάστοτε χώρα θα πρέπει να έχουν ταχαία αντανακλαστικά και περισσότερους εργαζόμενους που να ασχοληθούν με αυτό τον τόσο νευραλγικό τομέα. Και ένα άλλο αγκάθι, το οποίο προς έκπληξή μου η Επιτροπή Σοφών της Αμερικής δεν το έχει βάλει καθόλου στο πλάνο της, αλλά το σχολιάζει ο WHO, είναι τι θα γίνει με τα κυβερνητικά κλιμάκια και τους υψηλά ηθήνοντες. Αν αυτοί θα μπουν στις προτεραιότητες ή όχι. Η άποψη λοιπόν του WHO είναι ότι αυτοί οι κυβερνητικοί πρέπει να έχουν πρώιμη πρόσβαση, αλλά το στρατηγικό πλάνο της χώρας, της κάθε χώρας, θα πρέπει να περιορίσει τον αριθμό τους σε ένα πολύ μικρό αριθμό, διότι σχολιάζουν ότι αυτό το group θα μπορούσε να εκτρέψει την διαφάνεια και την αποδοχή του προγράμματος σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Και προσπαθώντας να απαντήσω το τελευταίο ερώτημα για τη συγχορήγηση με άλλα εμβόλια, θα σας έλεγα όχι τόσο με τη βιβλιογραφία, γιατί δεν υπάρχει βιβλιογραφία αυτή τη στιγμή για τον COVID,
όσο με την εμπειρία μου σαν γιατρός που ασχολείται με εμβολιασμούς ενηλίκων, για την πρώτη περίοδο χορήγησης του νέου εμβολίου θα ήταν σόφρον να αποφευχθεί κάθε συγχορήγηση με οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο, κυρίως για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας από τον πληθυσμό, αλλά και τη σωστή απόδοση μιας ενδεχόμενης ανεπιθύμητης ενέργειας. Αυτό για τη φετινή χρονιά φαίνεται ότι μάλλον θα είναι απολύτως λογικό. Τις επόμενες χρονιές όμως, και ιδίως επί ανάγκης πολλαπλών δόσεων, η συγχορήγησή του με άλλα εμβόλια που θα γίνει στην ίδια ιατρική επίσκεψη θα βοηθήσει στην επίτευξη πλήρους εμβολιασμού και άρα συλλογικής ανοσίας. Για την ώρα όμως δεν έχουμε καθόλου δεδομένα και θα πρέπει συν το χρόνο να εκδοθούν κατευθυντήριες οδηγίες για συγχορήγηση με άλλα εμβόλια. Προσπαθώντας να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας, θα σας πω ότι όλες αυτές οι οδηγίες θα εξαρτηθούν από το ποιο είδος εμβολίου θα έχουμε τελικά για το COVID. Αν θα είναι εμβόλιο που περιέχει νεκρό ή αδρανοποιημένο ιό ή πρωτεΐνη ή subunit, τα πράγματα είναι εύκολα, γιατί γενικώς αυτά τα εμβόλια μπορούν να χορηγηθούν ταυτόχρονα με οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο και επίσης και μεταξύ τους μπορεί να συγχορηγηθούν σε χρονικά διαστήματα που δεν είναι περιοριστικά. Εάν όμως τελικά επικρατήσει ένα εμβόλιο το οποίο περιέχει ζώντα εξασθενημένο ιό, εκεί θα έχουμε αρκετούς περιορισμούς. Πρώτα-πρώτα θα υπάρχουν ανοσοκατεσταλμένοι οι οποίοι δεν θα μπορούν να λάβουν το εμβόλιο αυτό. Και επίσης, εμβόλια που περιέχουν ζώντα εξασθενημένο ιό θα πρέπει να γίνονται μεταξύ τους με διαφορά ενός μηνός. Αυτό περιπλέκει λοιπόν τα εμβολιαστικά προγράμματα στο μέλλον. Και κάτι που θα ήθελα να βάλουμε στο μυαλό μας είναι ότι οι ασθενείς μας που λάβουν το εμβόλιο και μάλιστα αυτοί που ανήκουν στις κατηγορίες προτεραιότητας δεν είναι οι υγιείς εθελοντές που έλαβαν μέρος στις πρώτες μελέτες. Είναι άνθρωποι με συνοσιρότητες και πάντα όταν δίνουμε ένα εμβόλιο θα πρέπει να έχουμε κατά νου να μην έχει πάρει ο άρρωστός μας προϊόντα τα οποία έχουν αντισώματα. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όταν κάποιος θα λάβει ένα ζών εξασθενημένο εμβόλιο. Και αν λοιπόν τελικά επικρατήσει ένα ζών εξασθενημένο εμβόλιο στην αγορά έναντι του COVID, σας δίνω τα παραδείγματα άλλων ζώντων εξασθενημένων εμβολίων. Εάν λοιπόν ο άρρωστός μας έχει πάρει ένα παράγωγο που περιέχει αντισώματα πρώτα και μετά χρειάζεται να κάνει ένα ζών εξασθενημένο εμβόλιο, ο χρόνος που πρέπει να περάσει προσδιορίζεται από το ποσό του αντισώματος που έχει λάβει. Θα δείτε στον επόμενο πίνακα. Εάν έχει γίνει πρώτα το ζών εξασθενημένο εμβόλιο, εκεί ευτυχώς είναι εύκολα τα πράγματα. Μπορεί να κάνει τα αντισώματα που παίρνει κατά κανόνα θεραπείες με γάμα σφαιρίνη 2 εβδομάδες αργότερα. Δείτε λοιπόν τον πίνακα που λέει για τα ζώντα εξασθενημένα εμβόλια στην περίπτωση που έχει γίνει μεγάλη ποσότητα γάμα σφαιρίνης, όπως σε μια νόσο Καβασάκι, πρέπει να περάσουν 11 μήνες. Στην περίπτωση που ο ασθενής μας έχει κάνει απλή μετάγγιση ερυθρών αιμοσφαιρίων, ευτυχώς δεν χρειάζεται τίποτα, αλλά εάν είναι ολικό αίμα, χρειάζεται να περάσουν 6 μήνες για να μπορεί ένα ζών εξασθενημένο εμβόλιο να του χορηγηθεί και να είναι αποτελεσματικό. Αυτά λοιπόν είναι περισσότερο προβληματισμοί και λιγότερο απαντήσεις. Μένουν να δούμε πάρα πολλά πράγματα με την πρόοδο του χρόνου και ελπίζω αυτό το κουβάρι να ξετυλιχθεί πολύ γρήγορα μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Ο αγώνας των εμβολίων ξεκίνησε σαν σπριντ για το COVID-19. Φαίνεται ότι θα καταλήξει όπως αναμενόταν σαν ένας δρόμος μέσης ταχύτητας. Ελπίζουμε όλοι να μην είναι μαραθώνιος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πουλάκου. Όπως θα αρχίσω, όπως αρχίσατε και εσείς. Μάθαμε πολλά από την ομιλία σας. Υπάρχει μια ερώτηση εάν θα χρειαστεί να κάνουμε αντισώματα μετά το εμβόλιο. Έχετε απάντηση γι' αυτό? Όχι, κανείς δεν το γνωρίζει αυτό. Μέχρι ώρας, όλες οι μελέτες φάσης 2 που είδαν αντισωματική απάντηση σε όλες τις πλατφόρμες που σας περιέγραψα, έδειξαν πολύ ικανοποιητική απάντηση. Και μάλιστα, επειδή δεν υπάρχουν μάρτυρες, σύγκριναν με τα αντισώματα που έχει κανείς στον ορό αναρωνιόντων και φάνηκαν ότι η αντισωματική απάντηση και μάλιστα και τα εξουδετερωτικά αντισώματα που παράγονται είναι σε ικανοποιητικό τίτλο και άρα πιστεύουν ότι θα είναι προστατευτικό. Έχουμε πάρα πολλά να δούμε στο μέλλον και δεν μπορώ να σας απαντήσω μονολεκτικά γιατί δεν υπάρχει για την ώρα βιβλιογραφία γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πουλάκου. Τα υπόλοιπα ερωτήματα είναι αν θα υπάρχει
πρωτόκολλο για την παρακολούθηση των ασθενών που βγαίνουν από μια λίμωξη κορονοϊού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Νομίζω δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι τέτοιο. Και διαβάζοντας όλα τα σχόλια, είναι όλα συγχαρητήρια και πολύ ένθερμα για την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Και επομένως θα ήθελα να κλείσουμε εδώ, έχει περάσει και η ώρα, και να δώσω το λόγο στον Στέλιο του Λουκίδη, που είναι ο καινούργιος πρόεδρος της εταιρείας μας, για να κλείσει εκείνος το σεμινάριο. Από μένα σας ευχαριστώ όλους. Ήταν ένα εκπληκτικό σεμινάριο, πολύ χρήσιμο για όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλιο. Θα μιλήσει ο κύριος Τζανάκης ως αντιπρόεδρος, θα κλείσει αυτός. Νίκο, τότε ευχαριστούμε και εσένα, Νίκο. Νομίζω ότι περάσαμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρωινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους 10 ομιλητές και τους 3 προέδρους που, αν και ξέφυγαν από το χρόνο τους, άξιζε τον κόπο να μείνουμε. Συγχαρητήρια και στο προηγούμενο ΔΣ και ιδιαίτερα τα 2 μέλη του που είναι και στο τωρινό ΔΣ, τον κύριο Μόσχο και τον κύριο Λουκίδη, γιατί αυτοί το οργάνωσαν βασικά. Και βεβαίως να διαβεβαιώσω όλους τους συναδέλφους ότι η Ελληνική Πνευματική Εταιρεία και το νέο ΔΣ θα είναι δίπλα τους. Και οι ομιλίες αυτές, αυτό το σεμινάριο θα έχει γραφεί, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ώστε on demand να μπορεί να το παρακολουθήσει ολόκληρο ή κάποιο κομμάτι του ο οποιοσδήποτε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μείνατε μαζί μας και σας δίνουμε ραντεβού σε ένα πάρα πολύ σφιχτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται το νέο ΔΣ και το οποίο στοχεύει να επιμορφώσει έτσι περαιτέρω τους πολύ καλούς συναδέλφους πνευμονολόγους αλλά και τις άλλες ειδικότητες στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη GSK και συγχρόνως στο Γιάννη τον Ανδρουτσόπουλο που μας βοήθησε πάρα πολύ σήμερα με την πλατφόρμα αυτή. Τον ευχαριστούμε προσωπικά. Ευχαριστώ και εγώ.